Σαν μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο σχολείο ξεκινά. Νυχτώνει πριν ακόμα γυρίσω από τη δουλειά. Λέω θα έρθει ο Οκτώβρη, παρέλαση ξανά. Αλλά ποιο έχει κέφι φθινοποριατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιο είναι πρωινιάτικα? Έφτασε ο Δεκέμβρη, έστρωσα χαλιά. Θα φτιάξω κουραβιέδες με λόμα καρονά. Θα ανάψω και το τζάκι, θα ψήσω καστανά. Μα ποιο θα κατεβάσει τα χριστουγεννιάτικα? Είναι ο φλόρ, μάλλον. Ο Χριστάκος μας και όλα μας εδώ τα παιδιά που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, γυναίκες και άντρες και στο μοντάζ και πάνω στο κοντρόλ. Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα πολύ δυναμικά. Μη γελάστε. Δημήτρη, πήρα ανάσα, το κλέβω. Και πολύ καλά έκανες. Τη μία, τη μεγάλη, την αρχική, για να σε πάει σβάρνα όλο. Σήμερα σας έχω, παιδιά, Παναγιώτη Πετράκη. Πες, χορεύει, είναι καταπληκτικός. Είναι γεννημένος για Broadway, για musical. Σας έχω όμως και κουπέα. Ξέρεις σημαίνει κουπέα? Όχι. Είναι αυτός που κάνει τη σκουπ. Έχουμε τον Κομωτή, τον ταξιάρχη από το GNTM. Έχουμε αποκλειστικό. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μιλάει στη Μαρία Αντώνα αποκλειστικά, αλλά έχουμε και Κάτια Δανδουλάκη και Αντίπα και Ζαφύρη Μελά και hot party με επωνύμους από τα Βόρεια Προάστια. Βεβαίως. Και έχουμε και θεραπεία με βεντούζες στο πρόσωπο. Αυτό πρώτη φορά θα το δω. Και εμείς. Πού χωράει βεντούζες στο πρόσωπο? Θα δεις, όλα χωράνε. Όλα χωράνε. Διεθνή. Αυτό το όλα χωράνε δεν ήταν και πολύ καλό, η αλήθεια. Δεν ακούστηκε καλά. Και διεθνή gossip έχουμε. Αλλά έχουμε και τον Κυριάκο μου που θα μας φτιάξει σήμερα, λέει, κάτι φιλετίνια κοτόπουλου, έτσι μου είπε, με σάλτσα παρμεζάνας. Του λέω, θα έχει κρέμα γάλακτος? Όχι, μου λέει. Μα τι θα έχει? Μα τώρα θα το πούμε. Εντάξει, σαγανάκι για όλους. Καλή σας μέρα. Το είπα, επιτέλους θα πούμε μια καλή μέρα γιατί έχει αλλάξει η ώρα. Θα φτιάξουμε σήμερα, γιατί ζήτησε η Μπέτη μας. Τι, φιλετίνια κοτόπουλων εμένα, αλλά με σαγανάκι. Σε σαγανάκι. Με τυρί σάλτσα παρμεζάνα και χωρίς κρέμα γάλακτος, γιατί Μπέτη, ξέρω ότι είσαι κορμάρα. Τομιγίνα! Δεν θέλουμε κρέμες γάλακτος, δεν θέλουμε πολύ ζάχαρη στα γλυκά μας, δεν θέλουμε πολλά τυριά στα φαγητά μας. Αλλά εδώ τώρα θα το φτιάξουμε φανταστικό σήμερα. Πριν φάμε όμως, πρέπει να τα πούμε και λίγο τα gossip. Έλα, για πως κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά. Τι τα μαθαίνεις? Ποιο? Τι παιδιές είναι? Παιδιά. Παιδιά, δεν φαντάζεστε τι σας έχω. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Ναι. Πριν λίγες μέρες έγινε ένας πολύ επώνυμος, να το πούμε έτσι, γάμος στο Μονακό. Ακριβώς γάμος, θα λέγαμε. Ακριβώς. Τραγούδησε η Ρίτα Ώρα, τραγούδησε η Αναβίση, βρέθηκαν πολλοί Έλληνες εκεί, πλουσίων οικογενειών και όχι μόνο, επώνυμοι Έλληνες. Και εκεί λοιπόν εμφανίστηκε και η Ιωάννα Νταρίλη με τον σύζυγό της, εξ-Αμερικής η Ιωάννα. Και ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με την Αθηνά Ωνάς. Αυτή εδώ που βλέπετε, λοιπόν, εγώ που την είδα, σοκαρίστηκα να σας πω. Ναι. Γιατί η τελευταία είχε να εμφανιστεί αρκετό καιρό. Από το 2015, νομίζω, ήταν η τελευταία. Τόσο πολύ. Δημόσια εμφάνιση σε. Μετά το μάθημα. Γιατί σοκαρίστηκες? Θα σου πω γιατί σοκαρίστηκα. Γιατί είναι μια κοπέλα 36 ετών. Και επειδή υπήρχαν φήμες ότι κάτι συμβαίνει με την υγεία της. Και λέει, το διάβασα λοιπόν στο άρθρο και έλεγε ότι να, βγήκε και απέδειξε ότι δεν ισχύει τίποτα τέτοιο και είναι μια χαρά. Να. Εγώ
Δεν βλέπω μια κοπέλα που φαίνεται μια χαρά εδώ. Ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τον Μάιο που εμφανίστηκε για τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη. Που ήταν ακόμα πιο αδυνατισμένη και ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάστασή της. Τώρα είναι λίγο καλύτερα. Παραμένει βέβαια να είναι πάρα πολύ αδυνατισμένη, γιατί περνάει μια πολύχρονη κατάθλιψη. Χρόνια κατάθλιψη. Α, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι άνθρωπος που είναι καλά-καλά. Δεν είναι. Περνάει κατάθλιψη, είναι απομονωμένη σε ένα σπίτι στο Βέλγιο, σε μια μικρή κομμόπολη. Σε ένα σπίτι που έμενε μαζί με τον Αλβάρο, που έχουν χωρίσει τώρα 5-6 χρόνια νομίζω. Εκεί δεν έφυγε από το σπίτι. Που είχαν πάει εκεί επειδή φαντάζομαι. Ανάλογα και τα λοιπά για υπασία. Παιδιά, αυτό το κορίτσι τώρα να κουβαλάει μόνο αυτή τη μοίρα που κουβαλάει πάνω τη από την οικογένεια Ωνάση. Πόσο. Ο παππούς της έχτισε μια αυτοκρατορία. Πώς η μαμά της δεν έζησε μια ευτυχισμένη ζωή. Mm-hmm. Ξέρω εγώ αν αυτοί που την παντρευόντουσαν, την παντρευόντουσαν από έρωτα ή από συμφέρον. Mm-hmm. Ο θείος της που σκοτώθηκε σε αεροπορικό. Δηλαδή, είναι μια κατάραση. Ναι, ρε, νομίζω όμως ότι και λίγο αναπόφευκτα έχει λίγο μια κοινή μοίρα με τη μητέρα της. Δηλαδή και σε αυτό που περιέγραψες πριν, καθώς και η ομοιότητα που βλέπουμε εδώ πέρα τη φωτογραφία που θυμίζει αρκετά τη μαμά της και όσο περνά τα χρόνια νομίζω ακόμη περισσότερο, είναι και αυτή μια γυναίκα που αγάπησε πάρα πολύ έναν άνθρωπο που τον έβαλε στη ζωή της και ήταν κάτι παραπάνω για αυτήν από το άλλο της μισό. Ήταν η οικογένεια, ήταν ο άνθρωπός της. Ουσιαστικά και μόνο προδόθηκε και με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, έτσι. Παρόλο που αυτή τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στο κομμάτι του παιδιού, το οποίο παιδί το ζούσε σαν να ήταν δικό της και δόθηκε ολοκληρωτικά. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα δύσκολα μπορεί να το ξεπεράσει κανείς και να ξαναεμπιστευτεί. Όταν είσαι και η Αθηνά Ωνάση που ξέρεις ότι έχει όλη αυτή την περιουσία. Δεν ξέρεις ουσιαστικά αν κάποιος σε πλησιάζει γιατί όντως σε γουστάρει και σε αγαπάει ή αν σε πλησιάζει για αυτό που είσαι και αυτό που κουβαλάς. Εγώ πάντως εμένα μια χαρά μου φαίνεται. Απλά νομίζω ότι δεν το έχει πολύ με τα κοσμικά, με τις φωτογραφίες, δηλαδή νιώθει λίγο αμήχανα. Μια τέτοια κατάσταση μου κάνει. Δεν θα έπρεπε όμως, ρε παιδί μου, να μας ρίχνει τόσο πολύ. Δηλαδή, τι σχέση της, ο χωρισμός της την έριξε τόσο πολύ. Εγώ στεναχωριέμαι που βλέπω μια νέα, πολύ νέα κοπέλα, νέα γυναίκα, που θα μπορούσε σε εισαγωγικά να τα έχει όλα στη ζωή της και δεν είναι ευτυχισμένη. Γι' αυτό λένε ότι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Mm. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί πάντα κάτι σου λείπει. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Πάντα κάτι θα λείπει. Δεν το νιώθετε κι εσείς. Κοίταξε, όταν φτάνεις κάπου, θέλεις μετά να φτάσεις. Μπορεί να νιώθει και πολύ μόνη. Μην ξεχνάτε ότι ο πατέρας της, ναι, μεν είχε νομίζω και την κηδεμονία αφού του έφυγε η μαμά από τη ζωή. Αλλά. Και γι' αυτόν είχαν ακουστεί διάφορες αντικρουόμενες. Υπήρχαν ότι ποτέ δεν αγάπησε τη μαμά της, ότι την πήρε για το συμφέρον, ότι ήταν ένας playboy. Χίλια δυο. Εντάξει, αυτό το κοριτσάκι τώρα είναι δύσκολο να είναι. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Ναι. Ας ευχηθούμε να βρει τον πραγματικό έρωτα στη ζωή της. Να τα ξεπεράσει τον έρωτα. Είναι αυτά... Να είναι η ίδια βασικά καλά και θα έρθει και ο. Γιατί όχι να επισκέπτεται και τη χώρα μας λίγο πιο συχνά, γιατί εμείς εδώ πέρα την αγαπάμε παρόλο που δεν έτσι τους βέβαια. Πολύ. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε όμως και με τον Φάνη Καραμπατζάκη που είναι έξω από το μεικτό ορκωτό, να δούμε αν φτάσανε και αυτοί που είναι να καταθέσουν σήμερα, αν έχει φτάσει και η Ιωάννα. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα. Η δίκη φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία. Έχουν απομείνει λίγοι μάρτυρες να εξεταστούν. Προτού ακούσουμε και την απολογία της κατηγορούμενης, η οποία σήμερα μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει στο δικαστήριο, έχει δηλώσει κάποιο κόλλημα. Είναι η κορυφαία, μία από τις κορυφαίες στιγμές της δίκης. Να δούμε τι θα πει αυτή η γυναίκα για αυτή τη φρικαλαία πράξη την οποία έκανε. Είναι, να καταθέσει σήμερα, όπως κάνει Φάνη. Από την πρώτη μέρα. Είναι να καταθέσει σήμερα η κατηγορούμενη. Θα απολογηθεί αφότου ολοκληρωθούν. Οι κατηγορούμενοι μάλλον δεν θα καταθέσει, δεν θα απολογηθεί σήμερα. Αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι μαρτυρίες όσων απομένουν, είναι κάποια πρόσωπα ακόμα που θα καταθέσουν. Μετά θα παρουσιαστούν τα αναγνωστέα έγγραφα στο δικαστήριο. Θα προβληθούν και τα βίντεο αυτά που ήδη γνωρίζουμε και έχουμε δει που εικονίζουν και την κατηγορούμενη και την Ιωάννα στο δικαστήριο για να οι δικαστές και ένορκοι να έχουν μια πλήρη εικόνα. Αντιθέτως, όπως σας είπα πριν, η Ιωάννα 9 παρα 5 έφτασε, συνοδευόμενη από οικία πρόσωπα στο δικαστήριο, όπως κάνει κάθε ημέρα. Είναι να εξεταστούν τουλάχιστον 5 μάρτυρες σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Ξέρουμε ποιοι είναι. Θα γίνει η διαδικασία που σας προείπα. Νομίζω είναι η Ανίτα Ναθαναήλ, είναι κάποιοι ακόμη οι μάρτυρες και πιθανόν να είναι και ένας ψυχίατρος που έχει προτείνει η Ιωάννα. Τώρα,
να πω ότι είναι εκκρεμή και το αίτημα που έχει υποβάλει η πολιτική αγωγή σε σχέση με αυτά τα μυστηριώδη πρόσωπα τα οποία αναφέραμε και σε προηγούμενες συνδέσεις. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι 36 ετών, άντρας-γυναίκα, ειδικά η γυναίκα είχε στενή επαφή με την κατηγορούμενη, αλλά και ο άντρας είχε επαφές και πριν και μετά την πράξη και για την παροχή πιθανού άλοθη και για αν από αυτούς βρήκε το καυστικό υγρό. Ο εισαγγελέας έχει επιφυλαχθεί ότι θα αποφαθεί σήμερα επί του αιτήματος αν θα κληθούν ως μάρτυρες ή αλλιώς αν αυτό το αίτημα θα πάει στον εισαγγελέα να ξεκινήσει μια προκατακτική εξέταση για το βαθμό εμπλοκής τους, διότι στην δίκη αυτή έχει εισαχθεί με μόνο την κατηγορούμενη ως κατηγορούμενη, δεν υπάρχουν συνεργοί, οπότε μάλλον θα πρέπει να ξεκινήσει μια προκαταρκτική εξέταση για να δούμε το βαθμό εμπλοκής αυτών των δύο προσώπων. Ωραία. Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου για νεότερα, για την μέχρι υπόθεση. Το τέλος. Φαίνεται ότι πηγαίνει με γοργούς ρυθμούς η ακροματική διαδικασία και πιθανόν και ως το τέλος του μήνα να έχουμε απόφαση. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Ωραία. Μακάρι να βγει νωρίς η απόφαση. Σε ευχαριστούμε. Θα συνδεθούμε μαζί σου και αργότερα. Αν έχουμε νεότερα. Ευχάριστο αυτό. Ευχάριστο. Να βγει τόσο γρήγορα. Και εγώ για περίμενα την Ιωάννα. Ότι αυτό θα είναι πολύμηνη η διαδικασία και δεν θα πάει γρήγορα. Και εγώ το περίμενα. Πώς δεν θα ταλαιπωρηθεί πολύ η κοπέλα, άλλο. Και σίγουρα να έρθει μια δικαίωση για αυτήν και νωρίτερα, ίσως από ό,τι το φανταζόταν και μπορεί να το περίμενε. Αλλά υπάρχουν λίγοι άλλοι μάρτυρες. Εγώ δεν γνώριζα αυτό για το ζευγάρι. Ναι. Και ίσως να ξαφνιαστούμε και με άλλα άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να φωνάξει και οι άλλες αλήθειες που μπορεί να μην έχουν βγει ακόμα στην επιφάνεια. Και αν τελικά υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που τη βοήθησαν στο να κάνει. Ναι, αυτό το ζευγάρι που κλήθηκε να καταθέσει, νομίζω ότι πάνω σε αυτό. Είναι περίεργο που δεν ξέρουμε ακόμα πού βρήκε το βιτριόλι. Μου φαίνεται αδιανόητο που ακόμα δεν το έχουμε βρει, δεν το έχει πει, δεν οφείλει να το πει. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε. Ή αν υπάρχει και κάποιο άλλο λόγο που από πίσω που μπορεί να κρύβεται. Αυτό φαντάζομαι θα το ακούσουμε στην κατάθεσή τη. Στο τέλο δηλαδή. Αν και όλοι πιστεύουν, νομίζω ότι το είπε επίτηδες για να κερδίσει τις εντυπώσεις και όχι γιατί μπορεί. Πράγματι να υπάρχει ένας λόγος. Αν απολογηθεί, γιατί θυμάστε τι μας είπε ο δικηγόρος. Ναι. Μπορεί και να μην. Μπορεί και να επιλέξει να μην, έχει δικαίωμα. Ναι, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι και τόσο υπέρ της. Γιατί όταν επιλέγεις να μην απολογηθεί, σημαίνει ότι κάτι θες να κρύψεις ή κάτι φοβάσαι ή δεν έχεις το θάρρος να αντιμετωπίσεις. Έχει κάνει και άλλα που δεν ήταν υπέρ της πάντως. Ναι. Που μίλησε και είπε, εσύ ξέρεις και όλα αυτά. Αυτή η εικόνα δεν είναι υπέρ της. Δείχνει ότι τελικά έχει μία τακτική. Πηγαίνει, δεν πηγαίνει. Ναι, ισχυρίζεται πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θυμάστε τι μας είπε η Τάνια Μακρύ. Ότι αυτοί οι άνθρωποι τόσο αιμονικοί. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι, έχουν πολύ μεγάλο IQ και πάντα σκέφτονται την κάθε λεπτομέρεια γύρω από ένα έγκλημα ή οτιδήποτε έχουν βάλει στο μυαλό τους. Λοιπόν, εσείς όμως πρέπει να καλείτε εδώ και για να παίζετε μαζί μας και να κερδίζετε υπέροχα δώρα. Θέλεις να πεις το τηλέφωνο. Έχω και τραγούδι. Τι? Τηλέφωνο να πάρεις, να τολμήσεις. Δεν το ξέρουμε, βρε Αθήνα. Δεν είναι στα Μικρατέσσερα. Αυτό μου θυμίζει ένα παλιό talent show που βγήκε μία, είπε ένα τραγούδι κτλ. Λέω, Μουρατίδης, ποια είναι αυτή. Την Κιζίνα, δεν τη ξέρει. Το θυμάσαι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ τόλμησε το ωστόσο. Κάλεσέ μας το 901-901-4000 για να παίξουμε στο τέλος της εκπομπής και να κερδίσετε ο νικητής ή νικήτρια μία δωρεπιταγή 100 ευρώ από την Greco Strom. Μπορείτε να μπείτε στην grecostrom.gr και να δείτε τα κρεβάτια, τα στρώματα, να επιλέξετε ένα που σας κάνει και εμείς θα σας φέρουμε πιο κοντά κατά 100 ευρώ, αγγλίζοντας την δωρεπιταγή. Ορίστε, τέλεια. Όμως, εκτός από στρώματα, έχουμε και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές Morris από την εταιρεία Μυρίδης Σαβίδης. Υπέροχες συσκευές που τις βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας και μπορεί να γίνουν δικές σας αν καλέσετε στο 14999 ή στείλετε γραπτό μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό. Μην περιμένετε λοιπόν, έτσι όπως κάθεστε, πίνετε τον καφέ σας στην κουζίνα σας ή στον καναπέ σας στο σαλόνι και μας βλέπετε και περνάτε ωραία και ευχάριστα, μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα για να κερδίσετε και τις συσκευές. Εκτός από τις συσκευές όμως έχουμε και το Toyota Aygo X-Cool and Just Go, το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο που ειδικά για την πόλη, επειδή είναι λίγο πιο μαζεμένο, είναι το τέλειο αυτοκίνητο για να μπαίνετε και στο κέντρο της Αθήνας, να παρκάρετε, να κάνετε τις βόλτες σας, τα ψώνια σας, αλλά και για να πηγαίνετε τις εκδρομές σας, γιατί είναι ασφαλέστατο, διότι διαθέτει 6 αερόσακους. Και όχι μόνο, διαθέτει και σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης, δηλαδή το PCS, αλλά και το σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, το LDA.
Σας τα λέω να τα μαθαίνετε, γιατί και εγώ εδώ τα μαθαίνω αυτά. Λοιπόν, για να γίνει δικό σας αυτό το αυτοκίνητο, καλείτε στο 14999 ή στέλνετε γραπτό μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό. Ένας ή μία τυχερή από εσάς θα το πάρει και θα πάει στο σπίτι της. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά αποκλειστικά, παιδιά, ε! Έχουμε πολλά αποκλειστικά. Έχουμε με τα τελευταία νέα από τη Μαρία Αντωνά, έχουμε και πάρτι, έχουμε και Δανδουλάκη, έχουμε και Παναγιώτη Πετράκη. Έχουμε και τι δεν έχουμε, σας λέω. Και τι δεν έχουμε. Που είχε ρίξει αυτή εκεί. Το flash dance δεν είναι αυτό. Με την καρέκλα έτσι και με το νερό. Και εγώ θέλω να το κάνουμε μια μέρα. Αλλά το τελευταίο μόνο, στην καρέκλα έτσι με το νερό. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά εφέ. Θα ανέβει ο Χρήστος εδώ πάνω. Θα ρίξει ένα κουβά νερό επάνω μου. Θα γίνει. Και μετά θα το βγάλω όλο βρεγμένη. Πάει για βραδινή εκπομπή, ξαναλέω. Δεν είσαι για πρωινό. Δεν το φοράω σουτιέ, δεν θα το κάνω wet t-shirt. Όχι λευκό μπλουζάκι. Όχι, όχι, με σουτιέ. Μια φορά το μήνα πάντως θα μπορούσαμε να το κάνουμε βραδινό σοου την εκπομπή. Μια βραδινή βερσιόν. Ποιο είναι, βραδιά. Ότι ξύπνησες και δεν κατάλαβες που είσαι, ας πούμε, ανοίξεις την τηλεόραση και λες τι ώρα είναι, ποια ώρα είναι, πού είμαι. Επειδή είπε ο Δημήτρης ότι αυτό ήταν βραδινό, ας πούμε, για να το κάνουμε βραδινό. Τα ακούω εγώ. Εγώ είμαι μέσα. Τα ακούει, όλα τα ακούει το παιδί. Όλα τα ακούει. Πάρα πολύ όμορφη. Σε βλέπω στο monitor, σε έχω συνηθίσει μου φαίνεται. Και όταν ξαφνικά σε βλέπω στο monitor, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Τι φάση με την περίπτωση. Συνέχισε, μπορείς να πεις κι άλλα. Θα φάστε. Αυτό ήθελα να πω. Εμείς έχουμε πολλές κρεματιάς στο σπίτι από την Αθηνά, η οποία ξεματιάζει. Η θεία μου είναι ένα. Αλλά το μότο είναι ένα. Πήρε μια κυρία, μια φανατική θαυμάστρια μου και είπε Μπέτι, λέμε και κλαίμε. Αυτό είναι το. Ναι, σωστή. Η γογό. Τα φιλιά μας. Στη γογό. Μπέτι, λέμε και κλαίμε. Αυτό είναι το μότο, λοιπόν. Και με άλλα κλαίμε, βέβαια. Γιατί? Που γίνονται στην ελληνική τηλεόραση. Big Brother, βλέπετε καθόλου? Εγώ έκλαψα με Bachelor που θα το δω μετά. Αλλά πέ μου για Big Brother τι έχει γίνει, πέ μου. Να σου πω κάτι. Θέλω Steve. Θέλω τον Steve με το που βγει να τον φέρουμε εδώ. Και εγώ. Να συζητήσουμε. Είναι την πέση στα κορίτσια μας. Δεν έχουμε και καμία ελεύθερη. Όλοι σκεσμένες είστε. Να την πέσει στα κορίτσια, αυτό είναι το μόνο. Έχετε προσέξει ένα χαρακτηριστικό που έχει ο Steve. Αυτό εδώ είναι ίσιο το κόσμο. Δεν ξέρω το. Πού είναι το. Εγώ κοιτάω κάτι τέτοιο που δεν εδώ, εδώ. Ο Steve, εδώ. Το μαλλί κατεβαίνει λίγο χαμηλά και είναι ίσιο εδώ. Λες και το πήρανε χάρακα και το ισιώσανε. Μήπως έχει κάνει αφαίρεση με λέιζερ. Όχι, εμφύτευση. Τι εμφύτευση με το τριμάρι. Γιατί? Το τριμάρι. Το τριμάρι εκεί πέρα. Αλήθεια. Μήπως έχει. Κουρεύει τη φύτρα. Μα δεν έχει φύτρα, είναι ίσιο. Είναι. Βγαίνει στραβή και τι κάνει με ξηραφάκι, ας πούμε. Έχει κάνει τέτοια ανάλυση, να σου μου. Σου δίνει όλη την πληροφορία και μετά σου λέω ότι δεν έχω κάνει τέτοια ανάλυση. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Για να το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Μπορείς να καταλάβεις τι σκέφτομαι. Τι δεν απαντάς τότε και δεν σχολιάζεις. Τι να πω. Μ' αρέσει, υπάρχει μια ερωτική έλξη, υπάρχει μια χημεία, μετά που βγει, δεν ξέρω. Αυτό το χαρτί είναι πάρα από εβδομάδα, ρε φίλε. Ηρέμησε λίγο. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που κάνεις. Έχεις έρθει δύο μέρες εδώ και μας κάνεις όλη την ώρα κήρυγμα για την καθαριότητα. Η πετσέτα αυτή είναι νοπή, δεν είναι κανενός. Εκεί πέρα έκατσα και το τρίψα εγώ με τα χέρια μου σφουγγάρι που είχα εγώ από το σπίτι μου. Οποιοδήποτε αρχηγός, ξαναλέω, τους βάλεις αναγκαστικά να κάνουν κάτι και περάσουν από όλα τα πόστα, θα το σεβαστούν αυτό. Οπότε θα έχεις εσύ καλύτερη ψυχική ηρεμία και καλύτερη υγιεινή. Πίστεψε μου, ψυχική μου ηρεμία δεν εξαρτάται από αυτό. Εμένα εξαρτάται από αυτό, ρε φίλε. Κατάλαβες γιατί. Έχεις έρθει σε λάθος παιχνίδι. Εμένα με ενόχλησε αυτό. Τι είναι αυτό. Εμένα δεν μου το κάνω. Τι μάνα μου που κάνει αυτό. Τι είναι αυτό. Αυτό το λερωμένο. Να εκλαμβάνεις λοιπόν αυτό που είπα εγώ υπεροπτικό και ότι ρίχνω τους υπόλοιπους σημαίνει ότι δεν το βλέπεις ότι είμαστε ένα. Αυτό σε εξηγώ. Κλάβει ό,τι θέλει. Όπως θέλει. Φωνάζεις. Έτσι είναι ο τόνος μου. Ο καθένας μπορεί να εκλάβει ό,τι θέλει όπως θέλει. Τι πώς να το κλάβει όπως θέλει. Όχι, δεν πάω να το κλάβει όπως θέλει, όταν το λέω έτσι. Τώρα είναι σαν να εξηγεί η μέλισσα στη μύγα γιατί το μέλι είναι καλύτερο από τους. Ό,τι και να λέμε καμιά φορά παρεξηγείται με τόσο άσχημο τρόπο που εγώ έχω σταματήσει. Ούτε να ασχολούμαι με το θέμα, ούτε να. Όταν εσύ διακάνεις ακριβώς το ίδιο. Τι. Τις προάλλες έψαχνες για μια βλαμμένη μπανάνα, τέτοιο. Όταν έσπασε το κοτόπουλο, έρθει κάποιος να σου πει κάτι. Βρίσκεις μια μπανάνα μέσα στο τέτοιο. Θες να τη μαζέψεις, τη μαζεύεις. Πρέπει να πάω να το τριτρίψεις το άλλο στη μαπά. Παίζεις πάρα πολύ έξυπνα στρατηγικά. Έχω να σου πω ένα τέτοιο. Απαξιώ να σου μιλήσω. Ναι. Γελέτα, πάμε μέσα κάτω, σας παρακαλώ. Γιατί βρωμάει η ατμόσφαιρα, αύριο. Ψευτιά. Μπουρλότο.
Η Αγγελίδα έχει διαφορετικό άτομο από ό,τι εγώ. Για μέσα, για ψήφο. Η υπόλοιπη είναι πάνω σας. Η υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι ο Νίκος, η Ευδοκία και ο Στίβ. Βρωμάει η ατμόσφαιρα ψευτιά. Αυτό τώρα δεν είναι για στίχο τραγουδιού. Είναι πολύ ποιητικό. Δεν πρόλαβα να ρίχνω μία πετριά. Μέχρι εκεί έφτασα. Να σου πω κάτι. Εγώ νιώθω ότι είναι όλοι τράπερς. Και μιλάνε όλοι. Δεν καταλαβαίνω τι λένε. Σε περισσότερα δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Το μικρόφωνο είναι εδώ, δεν χρειάζεται να καταλάβει. Αρκεί να κάνει ρήμα είναι. Έχει δίκιο. Οι τελευταίε λέει μόνο τι καταλήξει. Σε αρβουάνου, μάλλον. Και δίνονται και σε τράπεζα. Τράπερς. Και νέα γλώσσα. Εγώ πάντω θα δώσω δίκιο. Εγώ πάντω θα δώσω δίκιο στον Άσο. Γιατί παιδιά δεν μπορώ ούτε την ακαταστασία. Ούτε την βρωμιά. Ο Σφίχτερμαν. Ο Σφίχτη που είναι τη καθαριότητα όμω. Και δηλαδή τώρα έχει σημασία το πόσε μέρε είναι στο παιχνίδι ή όχι, άμα ένα σπίτι είναι βρώμικο. Μπήκε εκεί ο άνθρωπο μέσα τα είδε όλα χάλια. Θέλω να βάλω λίγο χέρι εδώ πέρα, γιατί θα μας φάνει κατσαρίδες. Μπράτσα είναι από το walks in, walks out αυτό το... Προκαλώ την παραγωγή του Big Brother να βάλει για μισή ώρα μέσα το Δημήτρη Μακαλιά. Να δεις, θα γυαλίσει και το σοβατεπί. Παιδιά, το καθαρίσω, έχω θέμα. Μόνο που το έβλεπα τώρα, ήθελα να πάω να καθαρίσω τον πάγκο. Είναι δυνατόν, τι κάνουν εκεί πέρα. Θα ήταν ωραίο θέμα αυτό όμως. Να μπει ο Δημήτρης και να δώσει αρμοδιότητες. Ναι. Τι σφουγγαρίζεις, εσύ ξεσκονίζεις, εσύ καθαρίζεις. Βάλω το Στίβ μαζί με τη Βιολέτα βέβαια να καθαρίζουν. Γιατί, γιατί είναι μαζί, δεν είναι εκεί στο αποχωρητήριο που καθόταν αυτή και τα λέγανε. Αποχωρητήριο που το λέγανε. Αυτό είναι αποχωρητήριο, γιατί αποχωρίζαμε εμείς εκεί, όχι γιατί. Επίσης, το τέλος, ναι, μια λεκάνη θα μπορούσαν να τη βάλουν επίσης. Το λιγότερο, τουλάχιστον να κάθονται που κάθονται. Μία ώρα και συζητάνε, ας κάνει ο άνθρωπος και την ανάγκη. Να έχουν κάπου να κάθονται. Με την μπανάνα τι έγινε, παιδιά. Αυτή η μπανάνα από πέρυσι έχει αποσχολήσει πολύ τον Big Brother εκεί πέρα μέσα. Που από την τέτοια από την Χριστίνη στην μπανάνα που έχει μείνει. Που την έψαχνα από τότε έχει μείνει. Έφαγε την μπανάνα μου. Εγώ όμως, παιδιά, γέλασα πάρα πολύ με GNTM. Ναι. Μα πάρα πολύ. Με Bachelor. Με Bachelor, ναι. Γέλασα τόσο πολύ και κρίμα που δεν έχω μία μπάλα να σας δείξω με το μπάσκετ, πόσο με ωραία μπάσκετ. Παίζανε μπάσκετ αυτά τα κορίτσια. Δεν έχω ξαναδεί να σηκωθώ. Δεν έχω ξαναδεί στο μπάσκετ. Ούτε εγώ ξέρω μπάσκετ. Ναι, αλλά έτσι. Καταλαβαίνεις. Αλλά είμαι στην μπάση. Μόνο τρέχεις, χτυπάς την μπάλα, παίρνεις, κάνεις χοπ. Βλέπεις, έχω και ωραίο στυλ. Πολύ ωραίο στυλ. Ωραίο. Κάναν αυτό. Λοιπόν, δείξτε με αν ευχαριστώ από το πλάι, Βάγια. Πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους να παίζουν μπάσκετ και να τρέχουν με τα δύο χέρια. Ήταν μία και έκανε έτσι. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε. Τι φτιαχτώ, παιδί μου. Δεν έχει ιδέα. Για να έχει το... Α, πιαστό. Πιαστό. Τι πιαστό. Υπάρχει μπάσκετ πιαστό. Για να έχει τον καλύτερο. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι φάουλ. Επειδή μου πιάσει την μπάλα και με τα δύο χέρια γιατί χτυπάς. Μα το ξέρω. Αυτό λέει πιαστό. Ναι, λέγεται πιαστή. Λοιπόν, είναι. Δείτε. Από το πλάι, παρακαλώ. Είναι. Με τα δύο χέρια, βγάλω και κάνω... Σαν αερόβια γυμναστική φαίνεται αυτό. Παιδιά, πέθανα στα γέλια πραγματικά. Πέθανα στα γέλια, λοιπόν, πριν δούμε το βίντεο. Ξέρεις τι με τρέλανε. Όταν μία έπιανε την μπάλα και ένιωθε ότι θα έρθουν οι άλλες πάνω, σπίους, την έπιανε αγκαλιά. Και μετά οι άλλες το παίζανε ελληνορωμαϊκή πάλι. Σου λέει, έχεις την μπάλα αγκαλιά, θα την πάρω! Και πέσανε πάνω, λες και είναι το τόπι που παίζουν τα παντάφορα. Ήταν ο Αλέξης. Βλέπουμε εδώ και το χαρακτηριστικό αυτού πλάνου. Να το, παιδιά. Έγινε πανικός. Σπάσανε νύχια. Φύγαν αγκονιές, μπουνιές στην κοιλιά, στο πρόσωπο. Τι άλλο να πω δηλαδή. Πριν δούμε το βίντεο όμως, θέλω η Μαρία να φύγει γιατί έχει τα αποκλειστικά ρεπορτάζ. Και εμείς θα δούμε το βίντεο και θα το σχολιάσουμε. Σε πόνεσα. Εγώ δεν είμαι. Έλα τώρα το θέατρο. Πάρα πολύ. Όλα από εδώ. Έχετε παγωτό κάτι. Παγωτό θέλεις. Παγάκια. Κανείς. Είχε πει η Αθηνά ότι κλαις. Εγώ. Ναι. Η κακιά η Βασίλισσα έπεσε από το στρατό. Εγώ. Πάντως μια φίλη μου που συνεργάζεται με το συνεργείο καθαρισμού που πήγε στον χώρο που παίξανε μπάσκετ, μου είπε ότι βρήκε πάρα πολλές στρέσεις μετά τους τσακωμούς και πάρα πολλά σπασμένα νύχια. Τα περισσότερα ήταν αμύγδαλο. Τα
Σε άλλα reality τις βάζουν τις τρέσες, σε άλλα reality τις βγάζουν τις τρέσες. Και κύριε Ζολώτα, ταξιάρχη Ζολώτα, καλώς μας ήλθατε. Καλημέρα. Πώς μου είστε? Μια χαρά. Να μιλάμε στον πληθυντικό ή στον ελληνικό? Στον ελληνικό, καλά. Στον ελληνικό ταξιάρχη μου, καλώς ήρθες λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Στο GNTM τις βγάζατε τις τρέσες. Τα ράστα, τα κόβετε. Να πούμε στον κόσμο βέβαια ότι ο χώρος γενικά του modeling και του επαγγελματικού μοντέλου δεν έχει extension tapes και τέτοια, εκτός αν πρόκειται για μια φωτογράφηση. Αν χρειαστεί για κάποιο show ή κάποια φωτογράφηση. Αλλά τα κορίτσια τα θέλουμε να είναι φυσικά, έτσι δεν είναι? Επιτοπλίστων, ναι. Επιτοπλίστων. Ναι. Είδαμε λοιπόν πολύ μεγάλες αλλαγές στο GNTM, ειδικά σε μια κοπέλα που... Πώς τη λένε, με το ξανθό το καρέ. Τη Μελίνα. Νομίζω τη Μελίνα. Ναι. Η οποία έγινε μία άλλη πραγματικά. Ναι. Θεωρώ ότι την ανέβασε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Δηλαδή έγινε μοντέλο η κοπέλα αυτή. Αυτή ίσως ήταν και η μοναδική μεγάλη αλλαγή που υπήρξε, άντε άλλη μία. Δηλαδή στα περισσότερα κοίταξε, άτομα. Και στην κοπέλα με τα ράστα, νομίζω ότι κάναμε πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή πέρα το ότι βγάλαμε τα ράστα, είχε μακριά μαλλιά. Είχε, όχι, όχι. Όταν βγάλαμε τα ράστα από κάτω τα μαλλιά ήταν. Στραμμένα. Ναι, πολύ. Άρα έπρεπε αναγκαστικά οπότε, να πείτε. Πέρα από αυτόν τον λόγο, έπρεπε να τη κάνουμε και ένα makeover έτσι δυνατό. Το χρειαζόταν πιστεύω. Τα ράστα τα είχε πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι δώσαμε ένα στυλ το οποίο θα την αναδείξει και θα δουλέψει με αυτό. Πόσο δύσκολο είναι. Εσείς να πούμε ότι είστε κουπέα. Ναι. Εγώ σήμερα το έμαθα τον όρο. Ναι. Δεν ήξερα ότι υπάρχει. Σε έχω κουρέψει και παλιά. Αλήθεια? Ναι. Πότε? Πριν κανένα 18 χρόνια, 20. Oh, πρόσφατα. Εγώ, καλή μου να μωρώ. Τι μαλλιά είχα τότε? Μακριά, έχεις έρθει την αδερφή σου. Αλήθεια? Ναι, ναι, στο ψηρί. Άρεση, δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, πολλά χρόνια πριν, που να το θυμάσαι. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να δεις μια κοπέλα και να φανταστείς ή πόσο χρόνο μπορεί να σου παίρνει, τι μπορείς να της κάνεις? Αναλόγως την περίπτωση. Κάποιες φορές το βλέπεις επί τόπου, ας πούμε, αυτό. Λες, that's it, ξέρω εγώ, αυτό είναι για αυτή την κοπέλα. Κάποιες φορές πρέπει να το σκεφτείς, πρέπει να σκεφτείς τις αναλογίες της, το πρόσωπό της, τα μάτια της, πολλά πράγματα. Δεν μετράει πάρα της, πολύ βέβαια, και το σχήμα του προσώπου. Το σχήμα προσώπου και αν μπορεί να στηρίξει αυτό το look. Ναι, γιατί άμα είναι, ξέρω εγώ, μια κοπέλα που έχει πολλά μάγουλα ή που είναι στρογγυλοπρόσωπη, συνήθως δεν τις κάνουν, ας πούμε, καρέ. Ξέρω εγώ. Ναι. Λέω, συνήθως. Ναι. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Προσπαθούν. Μία πάλι που είναι μακρόστινη, το καρέ μπορεί να τη ταιριάξει γιατί τη στρογγυλεύει το κεφάλι. Κάπως ναι, έτσι ναι, ναι. Πάει. Πολλά παίζουν τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Εσένα, ποιο ήταν το αγαπημένο σου makeover? Στο φετινό, λες. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτά που είδαμε τώρα. Τη Μελίνα μου άρεσε πολύ. Τη Μελίνα νομίζω ήταν πάρα πολύ. Ναι. Τη Μελίνα μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Υπάρχει μια... κάποια φορά που μπορεί να κάνετε μία αλλαγή, ένα extreme makeover και να πει μετά. Λάθος κάναμε. Εκεί δεν έπρεπε να πάμε τόσο διαφορετικά. Όχι, απλά κάποιες φορές έχουμε βγάλει ένα look για κάποιο μοντέλο και επί τόπου μπορεί να μην το κάνουμε και να το αλλάξουμε. Πούμε, όχι, τελικά θα το κάνουμε έτσι. Όπως και συνέβη σε κάποια μοντέλα. Ναι. Εγώ θα σου πω τώρα και τη δική μου αμαρτία, ναι, να το βεβαίως, πω έτσι αμαρτία. Βεβαίως. Η κοπέλα με τα πολύ μακριά μαλλιά που, ναι, που τη Ειρήνη. Ειρήνη, που ναι. Δείξατε τη ΣΕΡ και δεν ήξερε τη ΣΕΡ. Τέλος πάντων, το προχωρώ όμως αυτό γιατί είναι εύλογο αν σκεφτεί. Αν είναι, γενιά, ας πούμε, 20 τώρα, κάτι ναι, χρονών, 20 ναι, πόσο είναι. Βέβαια, από τη στιγμή που καλείται να πάρει μέρος σε έναν διαγωνισμό μόδας και μοντέλων, θα πρέπει να έχει κάποια reference, να ξέρει δηλαδή λίγο τα icons, ας πούμε, της μόδας. Γιατί η ΣΕΡ ήταν ένα icon. Και όχι μόνο στη μόδα, σε όλα. Κουρέματα, ναι, ναι, ναι. Χτενίσματα, περούκες. Ναι. Δηλαδή η γυναίκα δίδαξε. Ναι, ναι, μια άλλη κοπελίτσα που το ήξερε προσπάθησε να την καθησυχάσει, αλλά τελικά και αυτή ήταν, ξέρεις, θα γίνει έτσι ή όχι. Αυτό είναι ένα μάθημα για αυτή όμως, για να δει, να διαβάσει, να ενημερωθεί για κάποια πράγματα και θα της κάνει και καλό να ξέρει κάποια πράγματα από τη στιγμή που θα μπει στο χώρο. Σωστό. Εγώ, ας πούμε, αυτήν πραγματικά δεν θα ήθελα να την κουρέψω την κοπέλα, γιατί έχει πολύ ωραίο μαλλί. Γι' αυτό και δεν την κουρέψαμε. Γιατί έχει συγκλονιστικό μαλλί, υγιές μαλλί. Γιατί έκλαιγε η ταξιάρχη μου? Προφανώς η κοπέλα αγχώθηκε γιατί δεν ήξερε τι σέρβια είναι. Ναι. Και σου λέει τι μαλλιά έχει η σέρβια που έχει και να είναι εδώ. Καλά, κοντό. Σε ποια φάση τη καριέρα τη θα κάνω τη σέρβια? Αγχώθηκε. Την κοιτάζανε κιόλα, βλέπανε, λέγατε κιόλα μήπως το δοκιμάσουμε, μήπως τη τα κόψουμε λίγο. Και αγχώθηκε πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, πολύ πιθανό. Ταξιάρχη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Γιατί δεν ξέρω αν είδε καθόλου και το Twitter πώ σχολίασε το επεισόδιο, γιατί εκεί γίνεται χαμό. Ναι, πώ κάθε χρόνο. Και κακά τα ψέματα, εντάξει, από τα πόσα άτομα που συμμετέχουν στο φετινό κύκλο του παιχνιδιού, ελάχιστε. Πραγματικά extreme makeover αλλαγές είχαμε. Ναι. Δηλαδή να ήταν 2-3. Στους υπόλοιπους, γιατί διστάσατε, δεν κάνατε, ας πούμε, μεγαλύτερες αλλαγές? Γιατί λίγο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ γελούσα με τις αλλαγές. Ναι, 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 ναι. Κρίναμε ότι η φυσική ομορφιά τους ήταν υπεράνω και δεν θέλαμε να το χαλάσουμε όλο αυτό. Mm.
Προσεγγίσαμε δηλαδή τη φυσικότητα, απλώς να τη βελτιώσουμε λίγο πιο πολύ. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να τους κάνεις extreme makeover. Όχι, απλά, σε ένα πρακτορείο, αν πάει ένα μοντέλο, δεν θα του πούνε «Α, κόφτα μαλλιά σου κοντά». Θα δούνε τι καλό έχει πάνω του και από εκεί πέρα θα το βελτιώσουμε. Απλά επειδή δώσαν και το τίτλο extreme makeover, όλοι περίμεναν να δουν πολλές κοπέλα με το ξανθό, είναι extreme makeover. Απλά στα 20 άτομα, ξέρω εγώ, να έχεις δύο πραγματικά extreme makeovers. Δεν χρειάστηκε. Δεν θα καταστρέψουν και ένα μοντέλο απλά για να πούμε ότι κάναμε extreme makeover. Όχι, δεν είπαμε ότι θα τα καταστρέψουν. Δεν είναι freak show εκεί. Ο στόχος είναι να τους ταιριάζει και να τους κάνει πιο όμορφους. Αυτό είναι. Όχι να δείτε μια τεράστια. Όχι μόνο πιο όμορφους, γιατί πια η μόδα έχει αλλάξει. Δεν είναι μόνο θέμα ομορφιάς. Είναι character, είναι ο τύπος. Είναι αυτό που εκπέμπεις και βγάζεις και σε κάνει και μοναδικό ξεχωριστό. Δηλαδή την κοπέλα με το ξανθό την έκανε μοναδική. Ναι, της έδωσε χαρακτήρα. Ήταν σχετικά για μένα αδιάφοροι. Ναι. Μπορεί να είναι όλοι είναι όμορφοι και ωραία παιδιά, αλλά μπορεί να μην της δίνεις τόση σημασία. Και ξαφνικά μεταμορφώθηκε, ήταν μεταμόρφωση. Ήταν μια άλλη. Ήταν ανέβηκε μια άλλη. Επίπεδα. Εμένα αυτό δεν χρειάζεται να γίνει σε όλα τα μοντέλα. Ναι. Κάποια μοντέλα δεν το χρειάζεται. Ναι. Τώρα, επειδή αναφέραμε και την Ειρήνη που έχει πάρει τον Golden Pass και είναι με το μακρύ μαλλί. Ναι. Αυτή η κοπέλα θα μπορούσε να έχει κάποιο άλλο χτένισμα που να την κάνει επίσης ξεχωριστή. Δηλαδή, αν τη κόβατε τα μαλλιά κάπως με κάποιον άλλον τρόπο. Επειδή εσύ τώρα είναι και η δουλειά σου, σε ρωτάω αν υπήρχε μια άλλη εναλλακτική. Όχι, για μένα όχι. Είναι αυτό δηλαδή. Αυτό το ιδιαίτερο μαλλί που έχετε, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μαλλί. Δεν βρίσκεις τέτοια μαλλιά πια. Ναι. Τόσο μακριά, φυσικά και χρώμα φυσικό. Σε τέλεια κατάσταση. Σε τέλεια κατάσταση. Ναι. Δεν το κάνεις αυτό το έγκλημα. Και της ταιριάζει πάρα πολύ. Και της ταιριάζει και πάρα πολύ. Είναι έγκλημα να το κάνεις αυτό το κουτί. Εμένα μου δείχνει και ένα άλλο στήμα, μου δίνει αυτή η εικόνα που είδες στο makeover. Για να μην χρειάζονται τόσο πολλές αλλαγές, μου δικαιολογεί ότι τα παιδιά πάνε προετοιμασμένα, ξέρουν τι θέλουν. Όταν φτάνουν λοιπόν στο GNTM, έχουν βρει το χαρακτήρα τους. Είναι πιο γνώστες του πού πηγαίνουν. Mm-hmm. Επομένως δεν είναι όπως τα πρώτα GNTM που πηγαίνουν και δεν ξέραν καθόλου, τα μαλλιά τους είναι χάλια, δεν ξέρω εγώ τι, και χρειαζόντουσαν να κάνουν αλλαγές, να χάσουν κιλά, να φτιάξουν τα μαλλιά τους, να κάνουν. Είναι, γνωρίζουν, είναι πιο. Προφανώς τα παιδιά είναι υποψιασμένα και έτοιμα για όλα. Οπότε γι' αυτό και δεν έχουμε δράματα και εμπιστεύονται και τους ειδικούς. Είδες κάτι, υπήρχε κάτι ακραίο που μπορεί εμείς να μην το είδαμε. Όχι, δηλαδή όχι. Τίποτα ακραίες συμπεριφορές και τίποτα. Ναι, όχι. Δηλαδή από παιδιά να φωνάζουν, να πούνε όχι, εγώ δεν, κλάματα και τέτοια. Δεν είχαμε δράματα. Εμένα τρομερή εντύπωση μου έκαναν και οι αλλαγές στα αγόρια. Γιατί στα κορίτσια λες θα τους βάψουν τα μαλλιά, θα τους τα κόψουν, το φαντάζεσαι ότι θα φαίνεται η αλλαγή, αλλά και στα αγόρια που είναι κοντό το μαλλί τους, με 2-3 πράγματα που κάνατε, ξεχωρίσανε, δηλαδή ο Ναπολέον. Ναι. Του πήγε πάρα πολύ. Είναι καταπληκτική η αλλαγή του φώτισε όλο τον κόσμο. Ο Ναπολέον γενικά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Εγώ θα το πω. Κάνει πολύ, πολύ ωραία καριέρα. Διαφορά τεράστια. Ένα μοντέλο που θα το δει στο Παρίσι. Είναι σαν το Μικ Τζάγκερ νέο. Θυμίζει πάρα πολύ το Μικ Τζάγκερ. Οπότε και το σκούρο του πήγαινε ουσιαστικά. Αλλά και αυτή η αλλαγή στα μοντέλα δίνει και νέα πνοή στην καριέρα του. Δηλαδή εκεί που μπορεί να σε 2-3 χρόνια να δουλεύει, ξαφνικά πρέπει να κάνει κάτι για να πάρει νέε καμπάνιε, νέε δουλειέ, να αλλάξει λίγο την εικόνα. Εμεί πάντω τα κορίτσια που σα βλέπουμε κάθε χρόνο, περιμένουμε αυτή την ημέρα, τρελαινόμαστε και τον ονειρευόμαστε. Λέμε να υπάρχει ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μα να μα δει και να πει αυτό είναι ο τύπο. Ναι. Γι' αυτό και το βλέπουμε τόσο εδώ τον έχουμε. Γι' αυτό το φέραμε. Θα ρωτήσω και εγώ. Δεν στο θα σου κάνει εξτρεμικό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω θέλω να δω κλάματα. Ποιο σα κρατάει το χέρι όσο. Δεν θα κλάψω καθόλου. Δεν κλαίει αυτή. Αν μετανιώσει, θα βάλει μερικά εξτέ και έξω από την πόρτα. Μπέτι, θέλετε να πάμε σε ένα πάρτι. Σούπερ πάρτι στο Κολονάκι. Βρέθηκε εκεί η κάμερα τη εκπομπή και ο Γιώργο Κονομάκη στο Κιουζίν. Και συναντήσαμε πολύ κόσμο. Ο ταξιάρχη θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σου να κρίνει χτενίσματα, κουρέματα και τα σχετικά. Επίσης, τι είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος για τον Αλέξη Παπά. Τι είπε. Θέλετε να σας πω εγώ ή καλύτερα να το δούμε. Και πολλοί ακόμη έχουμε παιδιά φοβερές δηλώσεις. Πάμε να το δούμε και να πιστεύουμε. Είπες ότι ο Αλέξης ο Παπάς που μπήκε στον Bachelor, ότι μπορεί να φτιάξει ένα τριόροφο από τα χρήματα αυτά. Το πιστεύεις αυτό. Ο Αλέξης ο Παπάς, θα το πω, θα ακουστώ κακός, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο ακριβή ελληνική βίζα αρσενική. Στο Just είδαμε τον James. Πώς τον είδες, πώς σου άρεσε. Βρε το James, του λέω James, τραγουδιστής μου έγινες. Ο συμβόλαιο και η αγωγή με την Ajun Media, το έχεις δει με τον James που θα τον πάνε δικαστικά αγωγή. Είμαστε Ευρωπαίοι, όλα με το ευρώ λύνονται. Στον Bachelor θα πήγαινες νεότερη και ελεύθερη. Και όλα. Νεότερη και ελεύθερη, σε παρακαλώ. Νεότερη εννοώ. Τώρα δεν το σώζεις, λοιπόν, 19 για να βρω το Bachelor μου και αυτός να είναι ο Αλέξης μη σου τύχει, όχι. Το GNTM.
Το GNTM εγώ το γνώρισα λίγα χρόνια πριν. Εγώ έχω πάει στα Playmate το 2006, πολύ πριν παλιά. Οπότε επειδή και το σώμα μου εμένα είναι ένα σώμα με καμπύλες και πιο μεσογειακό, δεν θεωρώ ότι αντιστοιχούσα να πάω ούτε στο GNTM, ούτε στο... στα καλλιστεία του Αντένα. Στην πρεμιέρα του Just the Two of Us έγινε ένας κακός χαμός στο Twitter. Το είδες, γιατί νομίζω βλέπεις κιόλας. Με την Άννα Μαρία Ψυχαράκη και πού είναι η Σοφία και πώς θα αντιδρούσε η Σοφία, το είδες. Είδα και τον Χάρη για το αστείο που έκανε και τον κύριο Γοκλώνη και αυτός για το αστείο που έκανε. Γέλασα πάρα πολύ, να ξέρετε. Πολύ ωραία, εντάξει, λίγο την τσιγκλίσανε την γλυκούλα. Τουλάχιστον λένε σωστά το όνομά σου. Και του Σοφία Δανέζη ακούστηκε δύο φορές και χάρηκα γι' αυτό. Και δεν ενοχλήθηκα. Καμία σχέση. Σου άρεσε έτσι όπως τραγούδησε η Άννα Μαρία? Δεν την ακούσαμε και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ευελπιστώ στα επόμενα live να την ακούσουμε περισσότερο και να έχουμε και την άποψή μας. Εγώ το ίδιο ακούω. Ό,τι ακούγα και μέσα, ακούγα και έξω. Θα ήθελες να πάρει πάλι το έπαθλο? Όχι, φτάνει. Άντε, διάσω το πάρει κανένας άλλος. Βλέπεις GNTM φέτος? Βλέπω. Μπορείς τη Βικαγιά, πώς σου φαίνεται? Άδειο. Άδειο. Είναι άδειο, ρε παιδιά, εντάξει. Το βλέπω λίγο βαρετό φέτος. Δεν ξέρω. Λείπει κάτι, λείπει ένα suspense. Τα παιδιά πώς φαίνονται? Εντάξει. Βαρετά λίγο. Δεν θέλουν να αλλάξουν στυλ στα μαλλιά τους. Και σιγά το στυλ που άλλαξαν τώρα, εντάξει. Εγώ άμα ήμουν εκεί, δίπλα στη ΖΕΝ, θα έλεγα μοβ, πράσινο, φούξ και θα κάναμε το ουράνιο τόξο. Θα τον πάρω τον τίτλο της Μέρνας, θα τον δώσω στη Κατερίνη. Θα τον πάρει αυτή. Τι να κάνει, προσπαθεί. Βλέπει ότι δεν κάνει καριέρα στο modeling, μήπως κάνει καριέρα σας Μέρνα. Δεν ξέρω, παιδιά, την είδατε εσείς κάπου την κοπέλα? Δεν την είδατε? Δεν είναι τέτοιο Μέρνα, δεν είναι κακή. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μακάρι να ήταν σε όλα τα περιοδικά που δεν έχει πολλά περιοδικά η Ελλάδα πια, σε όλα τα site μόδας. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτό δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα. Μα δεν είπε κανείς ότι είναι όμορφη. Δεν είναι όμορφη. Κάνει πράγματα, κάνει και η Βάνα Μπάρμπα. Αλλά... ακόμα και με σπασμένο πόδι. Να ρωτήσουμε για το μαλλί της όμως, το μπλε. Ναι, γίνονται πράγματα, τα ξέρω. Όντως, το μαλλί το μπλε. Να μαζευτούμε και τους άνθρωποι. Να γίνουν πράγματα. Πράγματα. Γιατί είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος? Σοκαριστικό. Σοκαριστικό. Λίγο ακραίο. Λίγο ακραίο, μήπως καλό θα ήταν να προσέχει τι λέει, γιατί κάποια πράγματα δεν είναι καλό να λέγονται. Αυτό σηκώνει μηνυσούλα. Εγώ δηλαδή στη θέση του παπά μπορεί να την έριχνα. Δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί του, θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα ασχοληθεί. Αλλά γιατί το είπε αυτό? Τι εννοούσε δηλαδή? Επειδή για τα λεφτά τα κάνει όλα. Ναι, άλλο να πεις όμως για τα λεφτά τα κάνω όλα και άλλο να πεις όλα ενώντας πήγε σε ένα reality ο άνθρωπος, δεν ξεπούλησε. Αυτό εννοεί αυτός, ότι ξεπουλιέται εύκολα, ότι για τα λεφτά δεν έχει κανένα όριο. Ακριβότερη είπε. Η ακριβότερη. Έχουμε πολλές δηλαδή. Αυτό είναι ένας τίτλος. Δηλαδή, αν είναι να σε πούνε έτσι, ακριβότερη. Να είσαι πιο ακριβώς. Εσύ είσαι η καλύτερη. Είσαι πιο ακριβή. Εντάξει, μου έρχεται και διόρθωση. Λέει ένας φίλος μου για την Πεφτίτσα ότι κάνει πάρα πολλά διαφημιστικά. Εντάξει, δεν τα έχω δει, παιδιά. Συγγνώμη. Αυτό δηλαδή, λέω και εγώ. Πρέπει να στο πει ο φίλος σου. Εγώ δεν είμαι φίλης σου. Εντάξει, κάτι πλασάτε, ρε παιδί μου, από αυτήν την άποψη. Κάνει πολύ ωραία πράγματα. Είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Συγγνώμη τότε, Κατερίνα μου. Εσένα σου αρέσει το μπλε που αυτό έχει η Κατερίνα στο μαλλί? Ναι, το στηρίζει. Το στηρίζει. Το στηρίζει. Ναι, ναι, ναι. Την είναι κάνει πιο... λίγο πιο... Diversity, δεν είναι διαφορετική τέλος πάντων. Ιδιαίτερη. Ναι, 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 ναι. Πιο μπαμ. Το ξανθό που κυριαρχεί σε όλη την Ελλάδα παντού. Το τηλεοπτικό. Ναι. Α, το ξεχωρίζει το τηλεοπτικό ξανθό. Το χρυσό. Το χρυσό. Α, το χρυσό, Το χρυσό είναι της... Της Σοφίας Δανέζη. Όχι, όχι. Εκείνο είναι το πλατινέ, το πολύ ξανθό. Είναι το πλατινέ συνήθως, είναι και το χρυσό, ας πούμε, τα λαμπερά ξανθά. Το χρυσό ποιο είναι, ας πούμε? Της Μενεγάκη είναι πλατινέ? Δεν έχω δει φέτος, ας πούμε αλήθεια. Συνήθως όμως έχει ένα ξανθό αρκετά ανοιχτό. Ναι, και ανοιχτό. Ναι, έχει πιο πλατινέ, κάποιες φορές πιο χρυσό. Έχει, νομίζω, η Σμήνη, ας πούμε, είναι το χρυσό ξανθό που λέμε. Αυτό είναι το χρυσό ξανθό. Ποια είναι η Σμήνη? Η Σμήνη. Από το GNTM. Όχι, όχι. Δεν είναι το ξανθό τη Σμήνη. Χρυσό ξανθό είχε η... Παιδιά, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, οπότε δεν τις ξέρω πολύ καλά. Δικό μου είναι μπες, πάντως. Ναι, το ξανθό της Αθηνάς, ας πούμε, τι είναι, τι ξανθό? Κανέλο μπορδελό κόκκινο. Σε ποια κατηγορία? Δεν είναι. Δεν είναι και μπες. Ναι, είναι και λίγο μπες. Είναι και λίγο της άμμο. Θα μπες είναι αυτό. Είναι και λίγο... Πολύ σε αποχρώσεις. Είναι και λίγο θάλασσα. Καταλάζατε. Έχει και λίγο τα γόρι σου πάνω. Σου πάει, σου πάει.
Το πάει, είναι λαμπερό. Τη πάει όντω ή το λε γιατί είσαι ευγενικό. Όχι, δεν το αλλάξει. Ευγενικό, τη πηγαίνει. Ναι, ωραία. Εγώ το ρώτησα. Εγώ αυτό που βλέπω μου αρέσει. Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα να φύγουμε από το Κολωνάκι και να πάμε στα βόρεια. Α, πάρα πολύ ωραία. Πού από εκεί. Κηφισιά θα πάω. Κηφισιά θα πάω. Θα σε πάω στο Κηφισιά. Για όλο το πάρτι. Κοίταξε. Ζακέτα να βάλουμε. Ζακέτα θα βάλουμε και μια ετόλ θα πάρουμε να ρίξουμε και μια πασμίνα άμα χρειαστεί. Αλλά τι έγινε στην Κηφισιά. Έγινε πάρτι και εκεί έχουμε παιδιά δηλώσει. Κορονοϊό, αλλά ξεχυνόμαστε σιγά σιγά. Ανοίγει ο κόσμο. Ανοίγει η αγορά σιγά σιγά. Ανοίγει, πάμε σε πάρτι, για να δούμε. Ξέρω ότι θα ήσουν η φωνή στο κάτι ξαναψύνεται, ισχύει. Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα. Είχε έρθει και στα δικά μου αυτιά. Αυτό το πράγμα θα το ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με τη φωνή, το αγαπώ λόγω ραδιοφώνου. Θα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν έκατσε. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Είχες πρόταση όμως. Πρόταση δεν είχα. Ήξερα όμως ότι συζητιέται το όνομά μου και είχα δείξει και εγώ ότι είμαι θετικός. Θέλω να μου πεις τι σου λέει ο Γρηγόρης για το Ελλάδα έχει ταλέντο, γιατί φέτος θα είναι σε ρόλο Κρητή. Τώρα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω, γιατί σήμερα το συζητάγαμε. Θα τα πω όμως. Με κίνδυνο την καριέρα μου. Μου έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλός και ότι δεν μπορεί να κόψει κανέναν. Γιώργος Λιανός θα φύγει νωρίτερα για το Survivor, τι σας λέει. Δεν μας έχει πει τίποτα για το Survivor, δεν ξέρει ούτε εκείνος. Γιατί λένε ότι θα ξεκινήσει ακόμη πιο νωρίς, θα υπάρχει αντικατάσταση στο Voice. Είναι σενάρια τώρα όλα αυτά, τα οποία τα ακούει και ο Γιώργος, αλλά επίσημα δεν του έχουν πει κάτι. Εσύ θα πήγαινε στο Survivor. Άμα σου πω τώρα την αλήθεια ότι το είχα συζητήσει και τελευταία στιγμή λέγεται κόλωσα. Σου έγινε κάποια πρόταση για κάποια εκπομπή, reality, talent show. Είχα κάποιες προτάσεις, ναι, αλλά δεν ήταν πράγματα που θεωρώ ότι μου ταιριάζουν. Πώς λέγεται αυτό που κάνει ο αγαπημένος μας Νίκος Κοκλώνης. Ναι, αυτό. Και γιατί δεν ήθελες να είσαι. Δεν το έχω πολύ, ναι, δεν το έχω, όχι. Στην προσωπική σου ζωή, Γιάννη, πώς είσαι. Όχι, μ' αρέσει. Απλά δεν είμαι και πολύ καλά. Τι να πω. Για να θα μας πεις το καινούργιο αριθμό γυναικών. On fire. Έκανε ρότς. Κόλαχος. Καταπέλτης. Καταπέλτης. Πού έχουμε φτάσει. Ήθελα να πω ότι δεν είναι ωραίο. Είναι μια δήλωση που έγινε έτσι αυθόρμητα. Δεν μετράμε τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ξεχωριστές. Κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή, όπως κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Και εμείς όλοι που είμαστε μπροστά στις κάμερες πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να δείχνουμε σεβασμό στις γυναίκες. Με την κυρία Δήμου μιλήσατε. Εγώ έχω μάθει ότι είναι καλά και χαίρομαι πάρα πολύ. Τα μαθαίνω, ξέρεις, από πρώτο χέρι τα νέα. Τις εύχομαι περαστικά, γρήγορα κοντά μας. Και να προσέχει πάρα πολύ, ξέρει αυτή. Σας αγχώνει όλο αυτό με τα κουρουσμάτα στο Just. Φυσικά μας αγχώνει. Και για να συγκεντρωθεί και ο κόσμος, καλύτερα να σου δώσω τη ζακέτα μου για να συγκεντρωθούν. Τι λες, τι θέλεις ζακέτα, εδώ πέρα για να μείνουν στα λόγια σου. τώρα μπορείτε να ρωτήσετε. Ποια τηλεοπτική πρόταση είχες για φέτος. Είχα πολλές τηλεοπτικές προτάσεις και κυρίως από σίριαλ και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί με την υποκριτική εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο. Δεν είμαι εγώ, δεν το κάνω. Αρνήθηκα. Από κάποιο σύριαλ είχες πρόταση. Το ένα σύριαλ ήταν από το Netflix και ήταν και ένα άλλο το οποίο τώρα γίνονται τα γυρίσματα. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, οπότε δεν μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Με κοιτάς που σε κοιτάω, Σε κοιτάζω. Ανάρτητος ξέρει αυτή, όμως. Τι εννοούσε η πηγή Δεβετζής, το ξέρει αυτή. Έλατε. Να προσέχει τον εαυτό της, ξέρει. Τι είναι. Είναι λίγο σαν νοικοκομείο. Τι ξέρει. Ξέρω, λες, να ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Να ξέρουν αυτές οι δύο κάτι. Ναι. Όλοι κάτι ξέρουν και κανένας δεν μιλάει. Εγώ αυτό ξέρω. Σχετικά με το Survivor πάντως, αυτό που διάβασα είναι ότι ήδη έχουν κλείσει δύο παίκτες. Ο ένας λέει που έχει πει ναι, είναι ο Βασάλος. Δεν ξέρω αν ισχύει. Τι θα γίνει. Τύπου All Star. Ναι, για να κάνει και νούμερα. Και ο άλλος λένε που βρίσκεται σε συζητήσεις είναι ο Χανταμπάκης. Δηλαδή έχουν κλείσει για την ώρα τον καλό και το κακό. Δύσκολο, ναι. Χανταμπάκης επειδή του έχει μείνει η ρετσινιά του κακού, θέλει προφανώς να πάει να κάνει να το αλλάξει όλο αυτό. Ναι. Γιατί... Ο Παναγής υπέροχος στις δηλώσεις του, δεν μας είπε σχεδόν τίποτα. Το ρωτήσαμε για τον Λιάνο, δεν ξέρω. Ο Γρηγόρης, τι να σου πω, δεν ξέρει. Κάτι, δεν ξέρει, δεν του λένε. Ατζούν Μίδια, ναι, καλησπέρα σας. Ναι. Ετοιμάστε βαλίτσες, φεύγετε. Σε πόσες μέρες, αύριο. Έτσι, ναι, αυτό ισχύει. Ο Τζορτζάτος δεν πρέπει να ήξερε τίποτα, όπως ένας άλλος κοινός μας γνωστός, δεν δείχνω.
Δεν ήξερε τίποτα για τον χωρισμό ενός πολύ γνωστού ζευγαριού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο δεν για χωρισμούς να μιλάς. Όχι. Ήξερε και για μια παρουσίαση σε backstage show και δεν μας τα έλεγε. Γιατί δεν ήθελε να δώσει τον φίλο του. Παιδιά, εκεί πέσουν μηνύσεις. Ποιος θα τις πληρώσει? Έλαντε. Τι είπαμε και είναι μηνύσιμο. Όλα μηνύσιμα είναι πια. Τώρα ό,τι και να κάνουμε. Ο ταξιάρχης θα μηνύσει όλες αυτές που το βάφουν μαύρο μπλε από τη δεκαετία του 90. Και μέσα σε αυτές είναι και η Ζενεβιέφ. Αλήθεια. Η Ζενεβιέφ πρέπει να κουρέψει το μαλλί, νομίζω. Να φύγουν αυτές οι ουρές, να το ισιώσει λίγο. Λες, ε. Και κοντό θέλει. Τι αλλαγή θα τις κάνατε. Ορίστε. Τι αλλαγή θα τις κάνατε εσείς. Μ' αρέσει η Ζενεβιέβ. Μας αρέσει η Ζενεβιέβ, γιατί είναι περσόνα και το στηρίζει και ο τρόπος που ντύνεται και ο τρόπος που μιλάει. Αλλά αυτό το μαύρο μπλε πρέπει να γίνει μαύρο χωρίς να είναι μπλε. Τις πάει, μωρέ. Και εμένα μ' αρέσει. Απλά λέμε αν θέλει να κάνει μια αλλαγή. Τις ουρές αυτές δεν πρέπει λίγο να τις κόψει, να το ισιώσει. Κοιτάξτε, στο χώρο της μόδας είναι η ίδια. Νομίζω έχει πολύ καλό στυλ και άποψη. Φοβάσαι, μπορεί να ξέρει, δεν θα μιλήσει. Τη φοβάσαι, το βλέπω στο βλέμμα σου. Άρα από εδώ γιατί φοβάσαι ότι άμα φύγει από εδώ και βγει έξω, θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Ταξιάνχη, Ζενεβιέφ. Αυτό είναι ωραίος τίτλος. Μετά την αποχώρηση της Βίκης Καγιά από το παιχνίδι, ποια είναι αυτή που κόβει και ράβει και όλοι τη φοβούνται? Η Ζεν. Όχι. Έτσι. Και εμένα μου αρέσει. Τι δήλωσε συνεργάτης της? Έχει δίκιο, της πάει το μαύρο. Εγώ θα το έκανα μαύρο χωρίς να μπλεδίζει τόσο. Ένα. Και δύο, θα έπαιρνε λίγο τις ουρές. Αυτά τα. Τις άκρες, να μην είναι τόσο. Ναι, ναι, να ισχύει. Είναι λίγο πιο ροκ το στυλ της. Οι ουρές, δηλαδή. Ροκάρουν λιγάκι. Εντάξει, ναι, το είδαμε. Ναι, το έκανε στην εφηβεία της. Ας πούμε τώρα άλλαξε. Δεν είναι. Σαν ήταν πέρυσι η εφηβεία και φέτος λες θέλω μια αλλαγή. Ερώτηση κλειδί και κόλαφος ερώτηση. Τι γνώμη είσαι το Θέμη Γιωργαντά? Δεν απαντά. Σοκ. Είναι ο Θέμης Γιωργαντάς. Ναι, το Θέμη Γιωργαντά. Τι σχέση, δεν ξέρω τι. Όχι, πάμε στο Θέμη Γιωργαντά και σε ρωτάω αν σου αρέσει. Το μαλλί, όμως τι, τα γένια. Μην αγχώνεις, δεν ξέρω, μια συζήτηση κάνουμε. Είναι λίγο άβολο να κρίνεις ανθρώπους, όταν δεν είναι η δουλειά σου. Έρχεται εδώ, στο Open, με το After Dark. Και απλά σε ρώτησα αν σου αρέσει, αν βλέπεις την εκπομπή του. Το θυμάμαι στο MAD. Αυτά. Μάλιστα, δεν βλέπει τηλεόραση ο ταξιάρχης. Αν και είναι στο GNTM, δεν βλέπει τηλεόραση. Λοιπόν, ο Θέμης Γιωργαντάς, αγαπημένος παρουσιαστής και φίλος, πολύ συμπαθής και γνώστης, παιδιά, της μουσικής, πάρα πολύ καλός, έρχεται εδώ στο Open με το After Dark. Καλώς ήλθες, Θέμη! Λοιπόν, χθες ήταν η φωτογράφηση και η Λίνα Κοτανίδου, βέβαια, ήταν εκεί, στα backstage. Εννοείται. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Καλή αρχή. Έχουμε νέα στέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Το After Dark έχει μετακομίσει, βρίσκεται πλέον στο Open. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πες μου ότι έχεις και αγωνία. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να μην έχεις άγχος ποτέ. Τι θα δούμε φέτος στο After Dark, πες μου. Νομίζω ότι το βασικό στατικό του After Dark είναι αυτή η χαλαρή αίσθηση κουβέντας, δηλαδή αυτή η χαλαρή διάθεση. Θέλω να αποδέχομαι φίλους σε εισαγωγικά στο σπίτι μου, γιατί όλο το πλατό μας είναι σαν ένα σπίτι. Έτσι που μπαίνουν μέσα, που τρώμε, που χαλαρώνουμε. Και μετά, με πολύ παιχνιδιάρικη διάθεση και μόνο, μπαίνουμε στο ξεμολογητήριο, που είναι και το σήμα κατά τεθέν, νομίζω. Είναι το trademark. Εάν καθόσουν στο ξεμολογητήριο, ναι, θα απαντούσες σε όλες τις ερωτήσεις που θέτεις? Θα απαντούσα, ναι. Κοίταξε, δεν λέω ότι δεν θα τρώγα βροντί, γιατί ξέρεις, μπορεί να άτρωγα βροντί, αλλά ότι θα απαντούσα, θα απαντούσαν. Αν κάτσει δίπλα η Ναταλία Γερμανού, σαφώς θα νιώθω μια μεσωτερική όταν που την ξέρω πάρα πολλά χρόνια σε σχέση με κάποιον που μπορεί να τον γνωρίσω εκείνη τη στιγμή. Εκείνη η αλήθεια είναι ότι αλλάζω κάπως, αλλά πάντα υπάρχει καλή πρόθεση και μόνο χιουμοριστική διάθεση, τίποτα άλλο. Άρα η Ναταλία δεν πρέπει να έρθει, μάλλον. Φυσικά και θα έρθει, φυσικά και θα έρθει. Έχει έρθει, με έχει τιμήσει. Αλλά εννοείται θα ξανάρθει, Ναταλάκι μου. Φέτος η εκπομπή θα ανοίξει λίγο παραπάνω, ταιριάζει και με το Open αυτό. Θα ανοίξει παραπάνω και θα έρθουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ξανάρθει. Να έρθει ένας πολιτικός που δεν βλέπουμε συχνά. Δεν έχω, δηλαδή, όσο θυμάμαι, δεν πρέπει να έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή ένα τέτοιο πρόσωπο που ασχολείται π.χ. με τα κοινά. Δηλαδή, πέρα από τους γνωστούς, τους τραγουδιστές, τους ηθοποιούς, τους παρουσιαστές, νομίζω ότι φέτος θα ανοίξουμε λίγο παραπάνω. Θέλω και το δικό σου σχόλιο, μια και έχεις μια πολύ μεγάλη εμπειρία μακρόχρονη στην τηλεόραση για τη φετινή σεζόν, γιατί πολλά λέγονται για τον ανταγωνισμό και για όλες αυτές τις εκπομπές που υπάρχουν φέτος, αλλά και τις σειρές. Καταρχάς, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να υπάρχει ο ανταγωνισμός. Ο κόσμος είναι ο τελικός κριτής, αυτός που κρατά το τηλεκοντρόλ και αυτός θα αποφασίσει τι θα κρατήσει και τι θα πετάξει από κάθε τηλεοπτική χρονιά. Υπάρχει κάτι που μας έχει κρατήσει, μιας και η δική σου η ματιά είναι διαφορετική? Καλύτερα δεν γίνεται που κάνει η Ναταλία. Θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες
παρουσιάστριες στην Ελλάδα. Μιλάει πολύ ωραία ελληνικά. Κάνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Είναι μάλλον το γονίδιο. Οπότε είναι μια εκπομπή που αγαπώ πάρα πολύ και όταν το Σαββατοκύριακο είμαι σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την δω. Κάνεις και άλλα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει τώρα το Sing 2 και στο Sing 1 ήσουν, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι η πρώτη φορά που κάναμε τα γλώτσι βασικά το τραγούδα, το Sing, το πρώτο. Είμαι ο Buster Moon, το κοάλα. Και μετά από 4 χρόνια βγαίνει τώρα το νούμερο 2, θα βγει ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο τα Χριστούγεννα. Φιλιά πολλά στην Πέτη και σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά. Μουά. Καλή αρχή, Θεμάκο μας, θα έρθω κι εγώ και θα τα πω όλα. Αχα, δεν θα πέσει πρωτή. Αυτά που δεν λέγονται πρωί. Θα τραγουδήσεις. Άμα θέλει ο Θέμης, δεν θα τραγουδήσεις. Και ξέρεις, ένα αστραπώ, βρω. Λοιπόν, ταξιάρχη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μοιράστηκες και τις γνώσεις σου και τις απόψεις σου. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και όλα τα καλά. Και εκεί, να αλλάζεις τις γυναίκες, να τις κάνεις ακόμα πιο ευτυχισμένες. Και τους άντρες. Κουρεύεις και άντρες, ε? Ωραία. Θα πάω για makeover. Τι? Θα πάω για makeover. Εσύ να σου κάνει βρε ένα κοντόμαλι, τι αλλαγή να σου κάνει ο άνθρωπος. Να στο ξυρίσει. Πόσους άλλαξαν με τέτοιο κοντόμαλι στο φετινό GNTM. Και έδειξε διαφορά λίγο στα πλάγια που πήρατε και αυτά. Τεράστια διαφορά. Θα πάω και εγώ λίγο να μου τα πάρουν παραπάνω στα πλάγια. Πόσο παραπάνω, αγάπη μου, θα στα κάνει γουλή. Λίγο, όπως πριν δύο εβδομάδες που τα κούρεψα. Λίγο δέρμα. Μήπως θες να πας στο GNTM και ντρέπεσαι να μας το πεις? Όχι, αλλά δεν θέλω να πάω. Θα γίνει GNTM Αφροδίτες, όπως γινόταν παλιά το Καλλιστεία του Αντένα που πηγαίνανε οι μεγάλες χωρισμένες με τα παιδιά. Θα στείλουμε και εσένα. Θα κάνουμε Ποσειδώνα τα δικά μας. Ναι, θα άλλαθαν τα δρικάλα τα γυναικεία, θα τα χωρίσουμε. Λοιπόν, μέχρι να πάω εγώ στο GNTM, θέλετε να σας πάω τώρα σε δύο φοβερές αγαπημένες λαϊκές φωνές, στο Ζαφίρι Μελά και στον Αντίπα, όπου ο Γιώργος Οικονομάκης τους συνάντησε με αφορμή τις εμφανίσεις τους που ξεκινάνε αύριο. Μπουζούκια ανοίγουν, πάρτι γίνονται. Καλέ, τι γίνεται εδώ! Αφού οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να πηγαίνουν παντού. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε γιατί έχουν πολύ ωραία τοποθέτηση για τα reality. Α, ωραία, για να ακούσουμε. Σ' αγαπάω, κοίτα. Δύο μεγάλες φωνές, Ζαφίρης Μελάς και Αντίπας. Παρασκευή, 8 του μηνός ανοίγουμε και ευπληστούμε εδώ μεγάλα. Βλέπετε παιδάκια τώρα που έχουν ξεκινήσει στο χώρο, μέσα από reality, μέσα από εκπομπές. Με προβληματίζει το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν μέλλον. Γιατί από ό,τι βλέπετε και εσείς ίδιοι, ότι η δουλειά μας πάει στράφη. Που δουλεύαμε 7 ημέρα, ξαήμανε 7 ημέρα και τώρα γίνανε και ένα Σάββατο μάλλον. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για τα παιδιά αυτά, γιατί έχουν το άγχος το να δημιουργήσουν, να κάνουν κάτι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να τους ενθαρρύνει. Σας έχουν καλέσει ποτέ να είστε κριτής σε κάποιο talent show? Δεν μου αρέσει να με κριτικάρουν εμένα, όπως δεν αρέσει εμένα να με κριτικάρουν, δεν κριτικάρουν, δεν θέλω, δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κάποιο λάθος στην παραγωγή, να πούνε ότι θα βγει αυτός έναν καλό τραγουδιστή, θα τον ρίξουμε και δεν θα τον μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Να ρίξω έναν καλό τραγουδιστή και να περάσει ένα οποιοδήποτε. Γιατί γίνανε και αυτά κατά καιρούς, έτσι δεν είναι? Θεωρείτε ότι μεγαλύτερη καριέρα κάνουν οι κριτές τελικά ή οι τραγουδιστές εκεί? Οι κριτές. Γιατί αυτοί είναι κάθε χρόνο και τα παιδάκια, να πούμε, εγώ βγαίνω σε 5 εκπομπές και εξαφανίζονται. Πώς σας φαίνεται που ο Τριαντάφυλλος μετά από το Survivor κάνει μια δεύτερη καριέρα και τώρα ψάχνουμε να τον βρούμε και να τον βρίσκουμε πουθενά? Κοίταξε, ο Τριαντάφυλλος είναι ένας αξιόλογος τραγουδιστής, ένα αξιόλογο παιδί. Εμένα είναι φίλος μου, τον αγαπώ τον Τριαντάφυλλο. Δυστυχώς το θυμηθήκανε τώρα τελευταία με το Survivor και λυπάμαι γι' αυτό. Γιατί ο Τριαντάφυλλος ήταν πάντα καλός τραγουδιστής και πάντα καλό παιδί. Τώρα είδες λοιπόν ότι κάνει μια εκπομπή. Πριν λίγο καιρό είπατε ότι πήγατε σε ένα νυχτερινό κέντρο για να ακούσετε το φίλο στο θέμα Δαμαντίδη και εκεί ακούσατε κάποιο καλλιτέχνη, ο οποίος είναι γνωστός, και κλείσατε τα αυτιά σας. Σας ενοχλεί όλο αυτό? Άστο, δεν πειράζει. Άστο να πάει. Για το σχολιάσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές που δεν έχουν φωνή μέσα στο χώρο? Οι περισσότεροι. Έχουν καλές δημόσιες σχέσεις, έχουν καλές φιλίες με τα αφεντικά και εντάξει. Βλέπουμε το Jazz The Two of Us φέτος. Οι επαγγελματίες τραγουδιστές είναι καλοί τραγουδιστές, έχουν φωνή. Αυτό που δεν δέχομαι εγώ να βάλουν τώρα μια ηθοποιό, μια κοπελίτσα με τις δικές μου δυνάμεις να αποθηθεί. Δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ντρέπομαι ειλικρινά για αυτό το πράγμα. Να φω τώρα εγώ στην ηλικία που είμαι με ένα κοριτσάκι να κάνω τι? Βλέπετε reality, Big Brother, όλα αυτά? Όχι, δεν τα αποφεύγω, νευριάζω. Νευριάζω, δεν τα αποφεύγω. Ούτε τον Bachelor βλέπετε που είναι 20 γυναίκες και ψάχνουν έναν άντρα? Αυτό δεν θέλω να βλέπω καθόλου. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω. Είμαστε επιτέλους ελεύθεροι. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ένα αυτοκίνητο που ήταν 2 χρόνια σε ένα γκαράζ και τώρα το βγάζω στους δρόμους της Αθήνας να ταξιδέψει όλους τους φίλους του.
σε όλη την Ελλάδα. Σας κάνανε ποτέ σας πρόταση για να είστε κριτή σε talent show? Πάρα πολλές φορές, αλλά δεν θέλω, δεν μου αρέσει αυτή. Αυτή η καρέκλα είναι, εντάξει, για τους ειδικούς. Δεν θα ήθελα ποτέ να καθίσω και να κρίνω αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν τα δικά τους όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Αν σας γινόταν πρόταση για το Dancing with the Stars, θα το κάνατε? Μου έχει γίνει, αλλά δεν το... Όχι, δεν θα το έκανα. Μ' αρέσει να τους βλέπω, αλλά να μην συμμετέχω. Σας αγχώνει που αυτή τη δύσκολη περίοδο ο πρόδρομος επέλεξε να ακολουθήσει αυτή τη δουλειά? Οπωσδήποτε με αγχώνει και του το είπα ότι αυτή είναι δύσκολη καιρή, αλλά το όνειρό του ήταν αυτό, η αγάπη του είναι αυτή, οπότε ας το προσπαθήσει και αυτός όπως το προσπαθήσαμε και εμείς τότε εκείνες τις εποχές που ήταν δύσκολες για μας. Αν ο γιος σας έλεγε ότι του χρόνου θα πάω στο Survivor, τι θα του λέγατε? Μου το έχει πει. Επειδή είναι τεκνό και νέος, ας πάει. Ωραίος ο αντίπος που είναι τόσο ανοιχτός. Εγώ δεν το πήρα. Ούτε εγώ. Γιατί ξεκίνησε ότι είναι λίγο αρνητικός με όλο αυτό το να πάει ως κριτή σε ένα σοου. Αλλά το παιδί γιατί θέλει, μπορεί ο ίδιος να μην νιώθει άνετα, να κρίνει. Ναι, λέει ειδικούς. Αν τον άκουσες που λέει, ναι. Υπάρχουν ειδικοί γι' αυτό. Εντάξει, μην φανταστείτε, κύριε Αντίπα, ότι είναι ειδικοί. Είναι τραγουδιστές κι αυτοί. Ναι. Και πάνε έτσι. Τη γνώμη τους λένε. Πάντως και είναι. Στο Just the Two of Us για τον κύριο Μελά που είπε για κορίτσια και ηθοποιούς και αυτά, δεν νομίζω να έχει κάποια. Δεν υπάρχουν ηθοποιοί, τέχνες. Είναι παρουσιαστές. Άκου τώρα, αυτό είναι το show όμως. Το Just the Two of Us είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τραγουδιστής. Ακριβώς. Δεν είναι ένα τραγουδιστή. Αλλά ο οποίος δεν έχει φέτος. Προφανώς δεν έχει καταλάβει ότι το Just, αυτό είναι το concept του. Δηλαδή πάει ένας τραγουδιστής που είναι η δουλειά του αυτή, επαγγελματίας, με έναν που δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι. Μπορεί να είναι χορευτής, μπορεί να είναι ηθοποιός, μπορεί να είναι performer, οτιδήποτε. Το λέω γιατί αν ήταν ηθοποιοί θα τραγουδούσαν. Οι ηθοποιοί έχουν μουσική παιδεία. 80% των ηθοποιών. Ναι, αλλά δεν τραγουδάνε όλοι καλά. Όχι, εντάξει. Ο Ζαφίρης λέω Μελάς... γιατί το είπε συγκεκριμένα για το δικό μας επάγγελμα. Εντάξει, μπορεί να το είπε. Δεν νομίζω να το είπε συγκεκριμένα με μένα. Όχι, αλίμονο, αλίμονο. Άλλωστε τον ξέρουμε και τον αγαπάμε και τον λατρεύουμε. Γιατί είδα ότι σαν να παρεξηγήθηκες λίγο. Είμαι κοριτσάκι ηθοποιή και επειδή είμαι κοριτσάκι ηθοποιός λίγο... Κοριτσάκι πια δεν είσαι τόσο, αλλά εντάξει. Κοριτσάκι ναι, δεν είσαι. Πόσα θα αντέξω σήμερα, Παναγία μου. Και έχει γενέθλια τώρα. Τι άλλο θα μου πείτε. Κλείνω τα 22. Κοριτσάκι είναι άντε. 2022. Εσύ τώρα που τα κλείνεις, φεύγουμε από τον Κορυφαίο. Εσύ είναι ολόκληρη γυναίκα εδώ. Για καλό το είπαμε. Δεν είπαμε για κακό. Μην το παίρνεις κατά καλά. Να διαφωνήσω με τον Ζαφίρη Μελά στο κομμάτι του ότι από τα talent show δεν βγαίνουν όντως φωνές. Πώς δεν βγαίνουν, βέβαια. Βγαίνουν. Δηλαδή, ουδές φωνές έχουν βγει. Είναι τόσα πολλά καριέρα εννοεί. Πώς δεν κάνουν καριέρα. Οικονομόπουλος δεν κάνει καριέρα. Καριέρα. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για πριν 15 χρόνια. Μιλάμε για τώρα. Για τώρα, τελευταία χρόνια όντως. Αλλά από τα talent show έχουν βγει μεγάλοι τραγουδιστές. Γιατί είναι πάρα πολλά πια τα talent show. Πάρα πολλοί ο κόσμος που τραγουδάει και βγαίνει και αρκετά. Οι πιο πολλές φωνές είναι καλές. Μαγαζιά δεν υπάρχουν. Μαγαζιά δεν υπάρχουν. Κορονοϊό πάτημα. Αυτό που είπε για τον Τριαντάφυλλο. Ένας τραγουδιστής καλός. Μπορεί απλά να τον θυμηθεί ο κόσμος, να τον μάθει. Δεν σημαίνει ότι μέσα από το talent show θα πρέπει να κάνει καριέρα την άλλη μέρα, αλλά είναι ένα πάτημα για να τον γνωρίσουν και να τον ακούσουν. Ναι, ακριβώς. Μα εγώ συμφωνώ ότι βοηθάνε τα reality και οι προβολές. Τους μαθαίνεις πολύ πιο γρήγορα από το να κάτσεις άλλους 10 χρόνια να ψάχνουν τραγούδια, δισκογραφικές και να το φτάνει πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, αρκετά. Αρκετά, διότι έχω πολλά δώρα να δώσω και πρέπει να το πω. Ναι. Καλέστε στο 14999 ή στείλτε γραπτό μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό, γιατί αυτές οι υπέροχες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές Μόρις από την εταιρεία Αμμυρίδης Σαβίδης που βλέπετε στις οθόνες σας θα γίνουν δικές σας. Μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 14999 ή ένα γραπτό μήνυμα. Στείλτε γρήγορα τα μηνύματάκια σας, γιατί δεν θα είναι πολύ καιρό αυτή η προσφορά και θέλουμε να κληρώσουμε εδώ τον τυχερό ή την τυχερή που θα τα κερδίσει. Όμως, κυκλοφορεί εδώ ανάμεσά μας και ένα Toyota Aygo X-Cool and Just Go, το υπέροχο, υπέροχο αυτό αυτοκίνητο. Εύχομαι να δώσουμε αυτό το χρώμα. Θα ρωτήσω να μάθω αν θα δώσουμε αυτό το χρώμα. Αυτό ναι, γιατί ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αυτό με το... Τη χρωμία του, Ναι, 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 μ' αρέσει πάρα πολύ. Όλοι έχουν τη χρωμία. Βέβαια, μπορεί ίσως να διαλέξει και αυτό που αρέσει. Φαντάσαι εμένα να ανοίγω το μπλε σήμερα, να το ξεκλειδώνω και να μπαίνω μέσα. Και να μπαίνει στο μπλε, γιατί Πεθέω. Με τα μπλε δεν θα τον ωραίο να μπει και στο λευκό κόκκινο όμως. Αν φορούσε όμως αύριο άλλο ρούχο, άλλο χρώμα. Θα δούμε. Δεν ξέρω, ό,τι και να βάλει, ταιριάζει πάντως, γιατί θα μπει μέσα και Just Go. Θα πάτε εκδρομές, θα πάτε βόλτες στην πόλη, θα πάτε για ψώνια. Είναι ένα υπέροχο αυτοκίνητο και πάρα πολύ ασφαλές, μιας και διαθέτει 6 αερόσακους. Και θα γίνει δικό σας μόνο αν καλέσετε στο 14999 ή στείλετε μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Μαρία Άντωνα. Μπαρία πήγα να πω. Μπαρία. Με Μαρία Άντωνα και καυτά σπαρταριστά νέα που μόλις τώρα σκάσανε. Να τα αφήσω. Αφήστε το. Live again, move it light up, pull us in. Live again.
Ρούσα τελείω του. Από περιγραφέ άλλων εννοεί πάλι. Όχι, είμαι μεγάλη, τελικά το παραδέχομαι. Είμαι μούμια. Λοιπόν, τι χορού ρίχναμε παλιά και τώρα τίποτα. Τίποτε. Τώρα εδώ στην καρέκλα. Και πριν. Και κορονοϊού λόγω. Εδώ χορεύουμε. Έξω ο κόσμο δεν χορεύει. Δεν χορεύει. Στο εξωτερικό. Όχι, παιδί μου, όταν βγαίνει έξω. Όχι λόγω κορονοϊού. Ούτω ή άλλω. Ούτω ή άλλω. Πήγαινε δηλαδή τα τελευταία. Στα ίδια μέρη που πήγαινε μικρή. Στα κλαμπ έβλεπε στον κόσμο να χορεύει. Ακόμα και στα κλαμπ όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι. Προσπαθούν να βγάλουν καμιά ωραία φωτογραφία ό,τι καλά που περνάμε και μετά πάλι κάθονται. Και εσεί πότε χορεύουνε, όταν κάνουν το story. Η Αντωνά χορεύει καλά. Πάμε τώρα στη Μαρία Αντωνά, διότι έχει σπαρταριστά νέα τη τελευταία στιγμή. Λέτε εσεί, εγώ πάντω όταν πηγαίνω στα κλαμπ δεν παίζω με το κινητό μου Δημητρή Σαράτο. Θα πάμε μαζί. Γιατί είναι χορευταρού, Αντωνία. Είμαι χορευταρού και ξέρετε, εκτός από χορευταρού, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ταξίδια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πάω έτσι ένα σύντομο ταξιδάκι μέχρι το Παρίσι. Εκεί που η εβδομάδα μόδας λοιπόν μας είχε πολύ ωραίες εκπλήξεις. Παρακολουθήσαμε πολλά μοντέλα, Μπέτη μου, και δεν ξέρω και γιατί δεν είσαι και εσύ εκεί πέρα, τώρα αυτές τις μέρες. Πάρα πολλά μοντέλα. Με το Learjet. Με το Learjet. Κυρία. Λοιπόν, εκεί πέρα βρέθηκε εννοείται η Ναόμι Κάμπελ, η οποία δεν γίνεται να μην προχωρήσει στις πασαρέλες. Να μην κάνει catwalk, αλλά αυτό που πραγματικά μας έκανε τρομερή εντύπωση είναι το ότι βρέθηκε tête-à-tête μαζί με τον Βασίλη Κικίλια και την γυναίκα του, την Τζένι Μπαλατσινού. Oh. Και όχι μόνο βρεθήκανε και συναντηθήκανε, αλλά γευματίσανε μαζί και μάλιστα η ίδια αποτύπωσε τη στιγμή με ένα Insta story. Τους έκανε και story, Μπέτι μου, βλέπεις. Oh. Κοίτασε. Oh, μα πού πήγανε στο Παρίσι ο Κικίλιας με την Μπαλατσινού. Βεβαίως. Για να δούνε το υπουργός Paris Fashion Week. Παιδιά, είναι αυτή η Ναόμι Κάμπελ. Δεν είναι η Ναόμι Κάμπελ. Η Ναόμι Κάμπελ είναι, παιδιά. Η Ναόμι Κάμπελ είναι, βεβαίως. Γευματίζανε μαζί. Αφού κοίτα, δεν πείθεται. Πάει και κοιτάει από κοντά. Τι είναι, καλεσσοσίας ή Madame Tussauds για ευνομίωμα. Δεν κατάλαβα ποια είναι. Πήγα να δω. Είναι δεν την κατάλαβες γιατί την είδες πολύ ντυμένη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει συνηθίσει έτσι με τα πολύ ωραία της μπικίνια, με τα πολύ ωραία της μαγιό και με αυτό το υπέροχο κορμί της. Έτσι δεν είναι? Για το κορμί της Ναόμι είναι η μόνη που έχει μείνει ανεξίτηλη. Ανέπαφη, ασυγκλώνιστη. Το πρόσωπο, όλα πίνει νερό. Το πρόσωπο μου φαίνεται λίγο σαν ανάποδη πυραμίδα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Εκεί να την πεις, βρες την κακία σου. Πειραγμένη κάπως. Δεν την γνώρισα. Εντάξει, παιδιά, να σας πω όμως την Ναόμι στο στόμα σου, διότι πιο μεγάλη μέρα από την Ναόμι δεν υπάρχει. Εντάξει, κινητό στο κεφάλι. Η Μπαλατσινού δηλαδή είναι πιο ψηλή από την Ναόμι. Η Μπαλατσινού είναι ψηλή. Ναι, ναι, ναι. Η Ναόμι δεν είναι πάρα πολύ ψηλή. Έχει πόδια απλά που φτάνουν ως εδώ και φαίνεται θεόρατη. Είναι ένα μικρό κορμό. Τι λέτε, μωρέ, θα μας τρελάνετε. Ότι μετά από αυτή τη φωτογραφία σχολιάζουμε και το ύψος της Τζέννη Μπαλατσινού και της Ναόμι Κάμπελ. Δηλαδή, πραγματικά Δημήτρη μου με ξεπερνάει. Δημήτρη Σαράτου, έτσι. Με ξεπερνάει. Πάμε λοιπόν σε πολύ πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Θέλετε να σας φτιάξω τη διάθεση? Βεβαίως. Λοιπόν, μία πολύ αγαπημένη καλλιτέχνη, η Μελίνα Μακρύς, εκμυστηρεύτηκε το ότι περιμένει το πρώτο της παιδάκι. Είναι 5 μηνών έγκυος. Είναι η γνωστή Μελίνα από τους Βέγκας, με την οποία θα σας πω την αλήθεια, πριν από λίγες μέρες την είχα προσεγγίσει και εγώ για μία συνέντευξη εδώ πέρα για την εκπομπή μας. Ήδη μου είχε πει ότι είχε κανονίσει κάτι, οπότε αμέσως μετά θα επιστρέψει με μία συνέντευξη για το ποιος είναι πρωινιάτικα. Αλλά δεν μου είχε πει ότι είναι έγκυος. Ήταν κάτι που ξέρω ότι το περίμενε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια και από ό,τι φαίνεται ο Θεός, από ό,τι λέει και η ίδια, της έκανε το χατήρι και ζει αυτό το θαύμα και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και όχι μόνο ευτυχισμένη, το απολαμβάνει, τρώει, ξεκουράζεται και μάλιστα μας λέει ότι μέσα σε μία μέρα Μπέτι μπορεί να φάει και ένα ολόκληρο ταψί παστίτσιο. Ένα ταψί παστίτσιο, ένα ταψί παστίτσιο. Μπράβο! Εμένα αυτό μου σημαίνει, βέβαια, θέλω να σας πω και χωρίς να είμαι έγκυος. Να το ευχαριστηθεί και μετά όλα τα κιλά θα φύγουν. Και καλή λευτεριά. Να πάνε όλα καλά. Καλή λευτεριά και χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο πλάσμα. Και μιας και που μιλάω για υπέροχα πλάσματα, εκεί θα μείνω σε ένα ακόμη πολύ πολύ ευτυχισμένο κορίτσι που βιώνει την πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής της. Είναι η Τζούλια Νόβα, που πριν από λίγες μέρες είχαμε δει τον πολιτικό της γάμο μαζί με τον αγαπημένο της. Περιμένουν και το πρώτο τους παιδάκι. Τώρα λοιπόν, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν και φωτογραφίες από το γλέντι το οποίο είχε ακολουθήσει μετά αυτήν την πολύ πολύ ωραία εκδήλωση. Βλέπουμε λοιπόν τον στολισμό, την τούρτα, όπως βλέπετε εδώ πέρα και στη φωτογραφία. Η καμήλια τούρτα. Είχε μια τρύπα στη μέση. Είχε μια τρύπα στη μέση, γιατί? Είχε ένα σχέδιο. Μπισκοτάκια, όλα αυτά τα οποία περιμένουν τους καλεσμένους όταν μπαίνεις μέσα σε έχει το Μίκι. Ένα μυστήριο. Το γάντι του Μίκι. Το, το παιδί πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μέσα από την κοιλιά και χαιρετάει. Είναι συμβολικό. Συμβολικό. Πάρα πολύ ωραίο στολισμός και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια που έχουμε παρακολουθήσει. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι.
τα τελευταία χρόνια στη showbiz. Καλή ελευθερία. Τώρα λοιπόν, τι λέτε, πριν από λίγο καιρό έχουμε αποκαλύψει ποιοι καλλιτέχνες είναι αυτοί που προτίθενται να μας εκπροσωπήσουν στο διαγωνισμό της Eurovision. Ναι, έχουμε νεότερα. Θυμάστε, έχουμε νεότερα, γιατί έχει επανέλθει ο Νίκος Γκάνος, ο γνωστός τραγουδιστής με πολύ μεγάλες επιτυχίες, Baby I Want You Like Last Summer, το θυμάστε το γνωστό αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος εχθές με ένα Insta Story μας ξάφνιασε, γιατί δήλωσε ότι είναι σε μια φάση διαδικασίας να ολοκληρώσει τη συμμετοχή του για τη Eurovision. Από τα τρία τραγούδια λοιπόν, τα οποία χρειάζεται να έχει ένα καλλιτέχνης, έχει τα δύο. Και μάλιστα με αυτό το Insta Story που βλέπετε, προκαλεί έναν μουσικό να στείλει ένα δικό του τραγούδι και να συμμετέχει μαζί του φέτος στο Eurovision. Περίμενε. Δηλαδή, για να πάρω, αν θέλω εγώ να πάω στο Eurovision, πρέπει να προτείνω τρία τραγούδια σαν ναι. Μετή. Ναι. Τρία τραγουδάκια. Δεν προλαβαίνω, φέτος έχω πρωινό. Είναι πολλά τα τρία. Να ήταν δύο. Να βρούμε. Άντε, θα πούμε το μαύρα γυαλιά της Βύση, τι άλλο. Μα πρέπει να πας καινούργια. Εσύ με αυτή την πλούτα της Αντέλ, νομίζω είσαι μια πρόταση από μόνο σου, Δημήτρη. Μου βγάζουμε καινούργιο άλμπουμ. Τώρα καταλαβαίνεις. Κάνω πρόμο στην Αντέλ. Κάνεις πρόμο στην Αντέλ. Ναι, ίδια. Πάντως είναι πολύ υποψήφοι. Ναι, πολύ υποψήφοι. Και ο ανταγωνισμός φέτος θα είναι ισχυρός. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι ήδη έχει κλέψει τις εντυπώσεις ο Good Job Nicky, ο οποίος έχει και πολύ support γενικότερα από όλο το roster των τραγουδιστών, αλλά και όχι μόνο. Νέος, φρέσκος, ωραίος. Είναι νέος. Και φωνή φοβερή. Ωραίος. Προφορά εξαιρετική. Φρέσκια εικόνα προς τα έξω. Και ο Νίκος Αυγκάνος όμως είναι ωραίος. Δηλαδή και ωραία μουσική, έχει βγάλει ωραία τραγούδια και στα χορευτικά είναι πολύ καλός. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Μαράκι μου, έχεις και αποκλειστικό όμως. Έχουμε αποκλειστικό. Τον Στέφανο Κωνσταντινίδη τον συνάντησα εχθές σε ένα πάρτι πριβέ που έγινε στην Κηφισιά και μας μίλησε για το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο δεν μένει στην Αθήνα Μπέτη, έχει μετακομίσει και μένει μόνιμα στην Πάτρα. Κάτι το οποίο λοιπόν και εμείς πρώτη φορά το ακούσαμε. Γιατί από τη στιγμή που οι υποχρεώσεις του είναι εδώ πέρα στην Αθήνα, δεν περιμέναμε ότι θα μένει. Μένει Δευτέρα Παρασκευή Αθήνα. Ορίστε. Μένει Δευτέρα. Περίμενε, όχι, ο Σαββατοκύριακο είναι. Καλή, τι λέω. Πηγαίνω έρχεται το παιδί καθημερινά, το τρώνει δρόμοι. Όπω. Πάμε να δούμε την τελάστια. Εκτό και αν έχει πάρει ελικόπτερο για να μετακινείται πιο γρήγορα. Ελικόπτερο, όχι μόνο η κυρία Δημήτρη. Clear jet έχω εγώ. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μα. Από εκεί και πέρα, ο κράτερο είναι άλλη η δουλειά του. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πάντα αυτό ήταν. Τη Κατένα είναι αυτή η δουλειά τη. Και μόνη τη είναι πολύ καλή. Όταν ο μπαμπάς Στέφανος πηγαίνει και παίρνει τη μικρή από το σχολείο, η μικρή πενεύεται στις φίλες της ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Στέφανος που είναι στην τηλεόραση. Όχι, παιδί μου, η μικρή πενεύεται ότι πάμε να ταΐσουμε τα κουνέλια, πάμε να φυτέψουμε μαζί. Μπαμπά, βγάλε μου τις βοηθητικές, γιατί δεν μου τις έχεις βγάλει ακόμα. Και έχει δίκιο. Και ο μικρός, ξέρεις, εμείς είμαστε, επειδή του αρέσουν οι σούπερ ήρωες, παίζουμε πάρα πολύ box που το αγαπάω. Και τον μαθαίνω ότι θα σκληραγωγηθείς, αλλά ξέρει. Και με παίρνει και μου λέει: τώρα εσύ που λείπεις, δεν μου τα λέει, τα λέει πιο παιδικά. Και είναι εδώ η μαμά και η Κάλια. Εγώ με ποιο θα παίξω. Του λέω: με τα κορίτσια δεν παίζουμε ποτέ. Με τα κορίτσια είναι αλλιώς. Το ξέρω, ρε εσύ, μπαμπά. Άντε, πότε θα έρθει να παίξουμε δυο μας. Αν σου έλεγε κάποια στιγμή ότι θέλει να πάει σε ένα reality, τι θα έλεγες? Ποιος να πάει, παιδί μου? Το μικρούλι. Τα μικρά μου να πάνε σε reality. Ναι, είτε το γόρι είτε το κοριτσάκι. Ελπίζω να καταφέρω και να κάνω καλή τηλεόραση από τότε που θα ξεκινούν να καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν από τώρα οι μεγάλοι, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει reality για τη ζωή τους και να μην μου το ζητήσουν ποτέ. Μάλιστα. Και τι δεν είπε? Τα πάντα. Αλλά το ότι δεν θέλει να ξέρει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, εμένα δεν με πείθει. Όχι. Άλλος μακαλιάς, κατάλαβες. Είπε εκφραγή. Όχι, αυτός φάνηκε ότι ξέρει και δεν θέλει να μιλήσει. Ναι. Αυτός είπε ότι δεν θέλω να ξέρω. Έλα καλέ τώρα εσύ που δεν τα ξέρεις. Μην κρυβόμαστε και μεταξύ μας τώρα. Πάντως είπε ότι η Κατερίνα είναι πιο καλά μόνη της. Να το αντέχει την παρουσίαση γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Πάνω κάτω το παιδί. Είπε ότι είναι πολύ καλά και μόνη της. Ναι, γιατί είναι πολύ καλή. Ναι, γιατί είναι πολύ καλή και είναι η δουλειά της αυτή. Και ότι ο κρατερός άφηνε να ερωθεί ότι κάποια στιγμή θα φεύγει από την παρουσίαση γιατί δεν είναι η δουλειά του αυτή. Αλλά τόσα χρόνια, παιδιά, 7 χρόνια το έκανε ο κρατερός. Ήταν η δουλειά του. Και αυτή η δουλειά του. Δεν μπορεί να είσαι σκέτο ένα πράγμα, πια τα κάνουμε όλα. Θα μπορούσε να το κάνει όμως και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν δεν είχε χωρίσει το ζευγάρι, δεν ξέρουμε, ας πούμε, αν θα έφυγε ή αν θα συνέχιζε. Σου λέει όμως ότι ο κρατερός μπορεί να παίξει στο θέατρο, μπορεί να παίξει ένα σύριαλ. Ενώ η Κατερίνα είναι αυτό, είναι παρουσιάστρια. Και η Κατερίνα θα μπορούσε να παίξει, γιατί νομίζω ότι έχει. Είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι η Κατερίνα έχει βρει το ρόλο της στην τηλεόραση, το ρόλο της παρουσιάστρια. Και πραγματικά και εγώ νομίζω ότι σαν μονάδα, ίσως φέτος, να είναι και αυτή πιο λειτουργική.
και να δένει πιο πολύ και μαζί και με τους άλλους. Δηλαδή μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη και με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει, γιατί έχω παρακολουθήσει την εκπομπή, θέλω να σας πω, και είναι πιο χαρούμενη από ποτέ. Και ίσως να είναι και για αυτήν απρόκληση το γεγονός ότι έφυγε Σαββατοκύριακο από την καθημερινή ζώνη και να θέλει να αποδείξει πράγματα. Και πιο ξεκούραστο κιόλας. Και γνωρίζονται και 700 χρόνια. Δηλαδή από την εποχή του Κουσκούς ήταν μαζί, δηλαδή και με τον Στέφανο και με τη Μαρία, τώρα ξαναβρέθηκαν. Πάντως και γιος του. Ας παίζει και με τα κοριτσάκια, δεν πειράζει. Να παίξει και με τα κοριτσάκια. Η Μαρία που βγάζει γάλα μπορεί να φοβάται, μην τα χτυπήσει. Δεν προλαβαίνει. Και βρε Μαρία και εσύ. Σαν εμένα όμως που ήμουν ντυμένη μπιτζής και έβγαζα γάλα, δεν νομίζω να έχει υπάρξει αυτή η εικόνα. Δυστυχώς δεν την τράβηξα σε βίντεο. Λυπάμαι που δεν έχω αυτό το στιγμιότυπο καταπληκτικό. Στο παλιό Your Face, ντυμένη μπιτζής με μουσια, με τρίχα, με καδένα, ντυμένη άντρα. Και σε ένα σημείο μόνη μου, με είχαν βάλει σε ένα μικρό δωματιάκι για να έχω αυτό. Και έβγαζα γάλα, παιδιά. Αυτό δεν θα το ξεχάσω, πιστεύω, ποτέ στη ζωή μου. Έπρεπε να το έχω τραβήξει έστω μια φωτογραφία. Ο Μπάρι Γκιμ να βγάζει γάλα. Λοιπόν, Μαράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στο εξωτερικό. Θέλετε πού, θέλετε ας πούμε να πάμε Γαλλία, Παρίσι, που είναι και η εβδομάδα μόδας. Βέβαια. Να βρεθούμε στο catwalk του οίκου Louis Vuitton. Μας αρέσει ο Louis Vuitton. Που έγινε στο Λούβρο. Βλέπουμε εδώ και τα στιγμιότυπα, φωτογραφίες. Ανέβηκε παιδιά μια γυμνή επάνω στη πασαρέλα. Γυμνή! Βεβαίως και κρατούσε αυτό το πανό. Έγινε χαμός. Το γυμνή δεν μας ξαφνιάζει. Μια πασαρέλα θα μπορούσε να συμβεί. Σωστό και αυτό. Να σας πω μισό λεπτάκι γιατί το έχω και γραμμένο. Η διαδηλώτρια λοιπόν από την ακτιβιστική οργάνωση Amelia Tea of Hands κρατούσε ένα πλακάτο που αναγραφόταν το σύνθημα υπερκατανάλωση ίσον αφανισμός. Πώς μπήκε μέσα αυτή εκεί. Πώς θα καταφέρουν πάντα δηλαδή, αν θέλουν. Αν βρεθεί μια γυμνή σε μια επίδειξη μόδας και περπατάει, ας το πανό. Το μήπως είχε κάνει το πανοφόρεμα θα και μπήκε μέσα. Λέξει, α, κάτι θα κάνει αυτή σε λίγο, οπότε την άφηνε να περάσει. Ή μπορεί να μην τους εμποδίσουν να μπουν μέσα. Σου λέει, θες να μπεις, απλά να μην διακόψεις την πασαρέλα, την τελετή μας, ας πούμε. Κάπως έτσι. Το μήνυμά της το πέρασε πάντως. Το πέρασε αυτή τη δουλειά της, την έκανε. Αυτό που είχε να πει το ΟΠΕ καταγράφτηκε μια χαρά. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω όμως, γιατί δεν ξέρω αν τη θυμάστε, την Jamie Lee Curtis, γιατί άλλοι δεν θυμούνται τη Cher της. Jamie Lee Curtis θα θυμούνται. Και όμως η Jamie Lee Curtis, λοιπόν, στην εποχή της είχε αφήσει εποχή. Να τα λέμε και αυτά. Στην εποχή της άφησε εποχή. Τον παγετόν στην εποχή. Λοιπόν, η Jamie Lee Curtis είχε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες κινηματογραφικές. Blockbuster φανταστικά σε πάρα πολλές ταινίες. Η οποία όμως λέει ότι εθίστηκε, έκανε πλαστικές επεμβάσεις οι οποίες δεν λειτουργήσαν καλά επάνω της. Εθίστηκε όμως σε τι, στα Vicodin, τα οποία είναι μάλλον παυσίπονα. Τα Vicodin, ή ηρεμιστικά, κάτι τέτοιο. Στην Αμερική πάρα πολλοί κόσμοι δεν ακούτε, ο Σταρ εθίστηκε λέει στο παυσίπονο. Πώς είναι δυνατόν να εθίζεις το παυσίπονο, δηλαδή πονάς τόσο πολύ που εθίζεις. Είναι λίγο βαριά, από ό,τι έχω ακούσει, είναι λίγο βαριά και φέρνουν και μία ευεξία. Οπότε στα δίνουνε για την πλαστική επέμβαση που κάνεις για να μην πονάς. Έλεση όμως που γουστάρεις γιατί νιώθεις πολύ ωραία και εθίζεις στα Vicodin. Όπως και αυτός που πέθανε, ο ηθοποιός, ο Αυστραλός. Ο Keith Ledger. Ήταν εθισμένος σε παυσίπονα και σε ηρεμιστικά, γιατί αλλάζουν οι πύρους. Πρέπει να πας να δώσεις μια συνέντευξη. Φεύγεις το πρωί, εμφανίζεσαι το βράδυ. Jet lag, για να κοιμηθείς, αρχίζεις, παίρνεις χάπια. Εγώ έχω πονοκεφάλους και παίρνω κανένα παυσίπονο. Λες τσούκου 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 τσούκου. Να παθαίνω κάθε μέρα. Ρίγανη, σαν την αδερφή μου, τη Μαθήδη. Βράζει ρίγανη και πίνεις τον πονοκέφαλο. Δεν πίνεται, βέβαια. Θα είναι τέλεια ρίγανη. Σε τσάι. Ξέρεις τι καλό κάνει ρίγανη, όχι μόνο για τον πονοκέφαλο, γενικά. Ναι. Είναι η Τζέιμι Λικέρτη λοιπόν εδώ και 22 χρόνια όμως δηλώνει ότι είναι καθαρή. Μπράβο. Από τα παυσίπονα, ναι. Και ότι την τρομάζει όλο αυτό που συμβαίνει παγκόσμια με τα social media που βγαίνουμε όλες αψεγάδιαστες, που βάζουμε τα φίλτρα, που θέλουμε όλες να έχουμε ωραία χείλη, όλες ωραίες μύτες. Όλες... Και ότι αυτό. Που ήταν θύμα αυτού. Ναι, αλλά σου λέει ότι πρέπει ο κόσμος και τα κορίτσια ειδικά να ξεπεράσουν αυτό το εθιστικό, ας πούμε, Photoshop που συμβαίνει και βλέπεις ότι όλοι είμαστε τέλειοι. Γιατί, να, εγώ τι έπαθα. Κατάλαβες. Εθίστηκα. Λοιπόν, να σας αλλάξω το θέμα και μια πολύ ευχάριστη στιγμή για την LGBTQ κοινότητα. Έχουμε το πρώτο εξώφυλλο στο περιοδικό Playboy, το οποίο πλέον εντάξει δεν είναι έντυπο, είναι μόνο ψηφιακή η έκδοση του εδώ και 1,5 χρόνο. Έχουμε το πρώτο γκέι άντρα που εμφανίστηκε σε εξώφυλλο του Playboy. Αυτός υπέροχος νεαρός, ο Μπρέτμαν Ροκ από τις Φιλιππίνες, γίνεται πλέον ο πρώτος γκέι άντρας που εμφανίζεται σε τέτοιο εξώφυλλο. Το εξώφυλλο σοκαριστικό, ωραίο. Είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, είναι η αλήθεια. Κοίτα. Θυμίζει λίγο κάτι από 90s, λίγο κάτι από Madonna, από Vogue, τα χρώματα αυτά τα σπάνια. Ναι, αλλά πολύ τωρινό. Το παπούτσι, το... Ελαστικά πανέμορφο.
Έτσι, και αυτός πάρα πολύ, πολύ ωραίος. Φοράει και τα κλασικά αυτάκια των. Από τα κουνελάκια του Playboy. Ρε παιδί μου, το Playboy τώρα για να βάλει ένα γκέι άντρα στο εξώφυλλο. Είναι βήμα, είναι θέση. Είναι θέση, είναι άποψη, είναι statement. Βέβαια, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ γνωστός influencer. Ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλά εκατομμύρια followers στο Instagram. Και τον ακολουθούν, έχει 2 εκατομμύρια likes, έχει μόνο η φωτογραφία του αυτή τη στιγμή στο προφίλ. Αυτός τι είναι, είναι makeup artist. Γενικά, influencer. Ναι, έχει κάνει ένα κανάλι όπου έχει δίνει συμβουλές. Γενικότερα είναι στο χώρο το ψηφιακό. Γι' αυτό λέω μήπως είναι και. Είναι και η δουλειά του αυτή. Το κάνει. Μα από αυτό ζει. Από το YouTube, ναι, ναι, ναι. Το κανάλι του που ανεβάζει πάρα πολλά βιντεάκια και έχει επαφή με όλο τον κόσμο. Ωραία να γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως ας πούμε, λίγο πρόσφατα νομίζω σχετικά είχε βγει και ο Harry Styles που ήταν ο πρώτος άνδρας στο εξώφυλλο της Vogue. Καλά, ο Harry Styles όμως βαθύ νύχια. Βγαίνει με τα κούνια. Ναι, ναι, δηλαδή, απλά τον λέω... έχουμε συνηθίσει και με μια άλλη εικόνα. Τη υποστηρίζει τα πάντα. Ναι. Δεν έχει. Στο Playboy να πούμε ότι έχουν ξαναβγεί άντρες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε, ας πούμε, τον... Ο Bruno Mars είχε βγει στο παρελθόν. Έχουμε κάποιους ακόμα άντρες. Εδώ και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της, των καταθέσεων, η κατάθεση της Ανίτας Ναθαναήλ, η οποία είναι πολύ κοντά στην Ιωάννα από την πρώτη στιγμή και έχει κάνει και εκκλήσεις μέσω Instagram για να μαζευτούν χρήματα, να βοηθήσουν την Ιωάννα σε όλο αυτό το Γολγοθά. Ας την ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Θέλω να σας πω καταρχήν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε όλοι εδώ. Για την Ιωάννα είναι πολύ σημαντικό το να μεταφέρετε όλο το κλίμα, το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω ότι συγκλονίστηκα πραγματικά από την κατάθεση του κύριου Κωνσταντίνου Κοντοάγγελου, του ψυχίατρού της, ο οποίος την παρακολουθεί από τον Αύγουστο και τη βλέπει κάθε εβδομάδα από τότε. Την έχει στηρίξει όσο κανείς άλλος. Πραγματικά δεν ξέρω η Ιωάννα μας αν θα ήταν εν ζωή αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος δίπλα της. Εγώ ήρθα πολύ μετά στη ζωή της. Ο κύριος Κοντοάγγελος είπε ότι στα τόσα χρόνια της ιατρικής του καριέρας έχει γνωρίσει γυναίκες και άντρες χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, χωρίς άλλα μέλη. Ποτέ δεν είχε μια τέτοια περίπτωση χωρίς πρόσωπο. Και είπε πάρα πολλά πράγματα, άλλα τα οποία φαντάζομαι εσείς θα τα έχετε δημοσιογράφει, τα οποία εμένα προσωπικά με συγκλώνησαν. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι όταν γνώρισα την Ιωάννα, όταν προσήλθα να βοηθήσω την Ιωάννα, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έμπαινε ουσιαστικά στη ζωή μου, ότι θα γινόταν μια φίλη μου, ότι θα με στήριζε σε κάποια οικογενειακά προβλήματα που πέρασα σαν την καλύτερη μου φίλη. Έχει μια νοδιοτέλεια που δεν μπορεί να περιγράψει κανείς. Και επίσης θέλω να σας πω κάτι στο οποίο δεν είχε αναφερθεί κανένας μέχρι στιγμής. Η Ιωάννα έφυγε το 2003 από την πόλη της, από το χωριό της, ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε στο οικονομικό Πειραιά 4 χρόνια, δούλευε από το πρώτο έτος, πήρε πτυχίο με επένους, έχει παλέψει όσο ο κάθε ένας από εσάς, κύριοι δημοσιογράφοι, που βρίσκεστε εδώ σήμερα, για να καταφέρει να εδραιωθεί στο χώρο της, να έχει μια εξαιρετική θέση, κάτι το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν μπορεί πια να συνεχίσει την πορεία της, τουλάχιστον προς το παρόν, την επαγγελματική. Τη στοιχίζει πάρα πολύ το ότι είναι κλεισμένη μέσα στο χρυσό κλουβί και πρέπει να υπόκειται σε αυτές τις ατελείωτες θεραπείες, οι οποίες και αυτές δεν μπορούν να επισπευθούν, καθότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να ιαθούν όλα αυτά τα τραύματα, τα οποία δεν είναι πάνω σε υγιές δέρμα. Είναι πάνω σε μοσχεύματα από ζώο, είναι δύσκολες, είναι όροι ιατρικοί που δεν θέλω να αναφερθώ. Θέλω να σας πω ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Είναι ντροπή για όποιον αναφέρεται για την Ιωάννα με τον τρόπο που έχει αναφερθεί στο παρελθόν. Να αφήνονται το παραμικρό υπονοούμενο. Είναι ένας άνθρωπος που μακάρι η κοινωνία μας να είχε κι άλλες Ιωάννες. Σαν του τη δω θα ήταν πολύ καλύτερη. Και αυτή τη μία Ιωάννα που έχουμε πρέπει να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Ο Γολγοθάς που περνάει θα διαρκήσει πάρα πολλά χρόνια. Αρκεί να μπορέσει κάποια στιγμή να πάρει πίσω τη ζωή στα χέρια της, να μπορέσει να είναι πάλι αυτόνομη και να μην εξαρτάται από άλλους ανθρώπους, για να ζει το αυτονόητο, να είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Εσείς μιλάτε μαζί αυτό. Της, τι σας έχει πει, ποια είναι η ψυχολογία της αυτή τη στιγμή? Ακούστε, η ψυχολογία της είναι πολύ δύσκολη, έχει πάρα πολλές διακυμάνσεις, πολύς πόνος, κλάμα, στιγμές, μικρές στιγμές γέλιου ή χαράς διαρκούν
περισσότερο θα έλεγα όταν έρχονται άλλοι άνθρωποι, μητέρες και γονείς θυμάτων, των γνωστή μάλιστα, γνωστών θυμάτων, όπως η μητέρα από τη Φολέγανδρο, όταν έρχονται σε επαφή μαζί της, παίρνει στιγμιαία μια χαρά ότι κάτι κάνει, ότι προσφέρει κάτι, ενώ προσφέρει σε όλους εμάς τόσα πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ιωάννα για μένα είναι ένα σύμβολο. Είμαι πολύ τυχερή που την έχω στη ζωή μου και εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσω να ανταποδώσω αυτό το καλό που έχει κάνει σε όλους μας. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Η στάση της κατηγορούμενης της έχει δημιουργήσει φόβο εκ νέου. Αυτό που είχε ξεπεράσει μετά από τόσους μήνες, φόβο για το μέλλον. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Σας ευχαριστώ. Τρομερά αυτά που είπε η Ανίτα. Είναι πολύ κοντά της από την πρώτη στιγμή και μαθαίναμε και νέα της Ιωάννας μέσω της Ανίτας και μέσω του Instagram και δεν ξέρω τι να πω, έχω μείνει άφωνη πραγματικά. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε και έτσι και κάποια πράγματα για την ίδια την Ιωάννα που δεν τα ξέραμε. Είναι ένα σύμβολο πάντως, συμφωνώ πάρα πολύ. Γίνεται όντως, είναι ένα σύμβολο και μακάρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία γρήγορα και να μπορέσει να ξαναμπεί σε μια καθημερινότητα όσο είναι εφικτή. Όσο πιο γρήγορα γίνεται βασικά. Και είδατε ότι όλοι. Ο φόβος δυστυχώς ξαναξυπνάει. Και είναι και λογικό. Είναι λογικό. Ναι, γιατί όταν η άλλη κρατάει την ίδια εκδικητική στάση και βλέπεις ας πούμε ότι έχει μία απάθεια, αυτό σε κάνει να τρομάζεις περισσότερο, να φοβάσεις περισσότερο. Δηλαδή όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και αποφυλακιστεί κάποια στιγμή, και ήδη ζει ένα δικό του Γολγοθά στο να υπουλώσει τα τραύματα, να ξεπεράσει όλο αυτό, να την αντιμετωπίσει στο δικαστήριο. Θα φοβάμαι για μια ζωή και τη σκιά μου, που θα κυκλοφορήσω, που θα πάω, τι θα κάνω. Δηλαδή είναι φοβερό. Δεν θα το προβλέψουν αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά μου. Φαίνεται πολύ παράξενο. Επίσης, κοίταξε, το μετά από χρόνια μπορεί να κυκλοφορήσει ο ίδιος άνθρωπος με την ίδια αιμονή. Κάτι που πρέπει να γίνει. Μου φαίνεται πολύ παράξενο. Πραγματικά, για σκέψου το δικό του στο μυαλό τη Ιωάννα. Που θα το σκέφτεται όλα αυτά, δεν έχει. Δηλαδή δεν θα έχει τρόμο κάθε φορά που θα βγαίνει από το σπίτι της. Αν η δράστρια, ας πούμε, εκτίσει την ποινή και βγει έξω μετά, θα φοβάται και τη σκιά της. Γιατί έχεις όλη αυτή την αλλαγή να αντιμετωπίσεις και ψυχολογικά βέβαια, κοιτώντας τον εαυτό σου κάθε μέρα στο καθρέφτη. Έχεις δηλαδή για όλη σου τη ζωή αυτό το πράγμα και έχεις και ένα φόβο που θα είναι και αυτός μόνιμος. Ναι. Ας ελπίσουμε όταν κλείσουν τα φώτα και εμείς θα παραμείνουμε δίπλα στην κάθε Ιωάννα που έχουμε ως ηρωίδα δίπλα μας. Και να της ευχηθούμε κουράγιο. Θα αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε στην ομορφιά. Που μας ενδιαφέρει εμάς τις γυναίκες και έχουμε τη Φωτεινή Γιοργαντά μαζί μας να μας φέρει όλα τα νεότερα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, τα Dr. Πρίνου βρίσκονται εδώ, πιστοί λοιπόν στο ραντεβού. Εδώ, γιατί ούτως ή άλλως αυτό που εμείς θέλουμε, μιλάμε για όλες τις γυναίκες. Όλες οι γυναίκες είμαστε σύμβολα. Είμαστε καθημερινές γυναίκες, ηρωίδες, μικρές ηρωίδες. Άρα λοιπόν σε αυτές απευθυνόμαστε. Αυτή είναι μια τέτοια δικιά μας λοιπόν ηρωίδα, με ένα το μέλος μας, η οποία λοιπόν έκανε, σήμερα θα μιλήσουμε για την Q10 Booster. Μάλιστα. Μια καταπληκτική, μα καταπληκτική θεραπεία αναστροφής της γύρανσης. Εδώ βλέπουμε τη γιατρό μας, την Άλκη Σπρίνου, όπου το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε από την πρώτη κιόλας στιγμή, από την πρώτη συνεδρία, μιλάμε για την Q10 Booster, μιλάμε για το πώς ακριβώς επεμβαίνουμε στο πρόσωπο της κάθε μιας κυρίας, αναστροφή της γύρανσης και σήμερα έχουμε τη χαρά να σας δίνουμε, και θέλω να σας το πω, μια υπέροχη προσφορά, καταπληκτική προσφορά για όλους εσάς, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα Q10 Booster, αναστροφή γύρανσης. Φεύγουν οι ρητίδες κάτω από τα μάτια. Είναι πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι λεπτή ρητίδωση που έχουμε, Μπέτη μου, το βλέπουμε καθημερινά από την γύρανση. Όλα αυτά τα οποία τα έχουμε λοιπόν και δυστυχώς θέλουμε να τα διώξουμε τώρα θέλουμε να φύγουν. Έρχεται λοιπόν αυτή η καταπληκτική θεραπεία Q10 Booster να δώσει λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα. Μόνο από 160 ευρώ, μόνο 50 ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να το πω σε όλες τις φίλες μας να τηλεφωνήσουν τώρα στο 210-80-10.000 για την Αθήνα. 231-0-256-254 για Θεσσαλονίκη. Τα Dr. Πρίνου είναι παντού. Είναι μια καταπληκτική προσφορά για όλους εσάς. Από 160 ευρώ, μόνο 50 ευρώ, είναι μια πραγματικά υπέροχη προσφορά. Πολύ. Που δεν πρέπει κανείς μα κανείς να πρώτη μην θα τηλεφωνήσουν λοιπόν. Οι 30 τώρα. Οι 30 πρώτες που θα πάρετε τηλέφωνο τώρα, έχετε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την προσφορά να την υλοποιήσετε τώρα. 210-80-10.000, 231-0-256-254 για Θεσσαλονίκη τώρα. Και μιλάω φυσικά για μία θεραπεία που ειδικά τώρα το φθινόπωρο είναι το best seller. Θέλω να σας πω ότι για όλους εσάς είναι αγαπημένη μου καταρχήν, πρέπει να σου πω, θεραπεία. Γιατί από την πρώτη κιόλας στιγμή, από την πρώτη φορά, αμέσως
αμέσως βλέπεις τα αποτελέσματα. Και είναι αυτή... ανώδυνη, από ό,τι βλέπουμε. Είναι ανώδυνη, μη επεμβατική. Βλέπουμε ακριβώς τώρα την άλκηση πριν τη γιατρό μας, τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ λοιπόν μέσα σε αυτή, ακριβώς τη μικροσυσκευή, τι γίνεται. Δημιουργούμε όλη αυτή τη διάνοιξη των πόρων, έτσι ώστε γιατί μέσα ακριβώς στη μικροσυσκευή υπάρχει το Q10 Booster. Το Q10 Booster τώρα τι είναι. Είναι ένα συνένζυμο, το οποίο είναι μια φυσική πρωτεΐνη, την οποία παράγει ο οργανισμός καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Όσο λοιπόν μεγαλώνουμε, μειώνεται η παραγωγή. Και εκεί λοιπόν γύρω στα 40 με 45 αρχίζει και μειώνεται πολύ. Για όλες λοιπόν τις φίλες μου τώρα που θέλουν πραγματικά να διώξουν τις ρητίδες γύρω από τα μάτια, θέλετε εδώ στη ρινοπαριακή να φύγει αυτή η βαθιά αυλακά. Ο λαιμός σας το βλέπετε αφυδατωμένο, βλέπετε αυτές τις ρητίδες εδώ, τα δαχτυλίδια της Αφροδίτης. Επίσης το ντεκολτέ, πρέπει να σας πω ότι γίνεται παντού, σε όλο το πρόσωπο, ακόμα οι ρητίδες εδώ στο μέτωπο. Όλα αυτά λοιπόν εδώ φεύγουν και έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και βλέπουμε ότι το πρόσωπό μας ενυδατώνεται. Δίνει ένα boost, εξού και τον booster φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή όφηση. Αυτό, λοιπόν, Q10 Booster, μια καταπληκτική θεραπεία από 160 ευρώ σήμερα σας δίνει τη δυνατότητα. Μόνο 50 ευρώ. Θέλω να είστε πάρα πολύ γρήγοροι όμως και γρήγορες και να τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-80-10.000 για την Αθήνα, αλλά και στο 231-0-256-254. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Την Q10 Booster είναι και εσάς η αγαπημένη σας θεραπεία. Μας το ζητήσατε. Γι' αυτό λοιπόν την φέραμε σήμερα, γιατί πιστεύουμε ότι το φθινόπωρο ο οργανισμός μας έχει ανάγκη από φουλ ενυδάτωση, φουλ ανάπλαση, αναζωογόνηση. Και φυσικά, και γιατί έχουμε αναζωογόνηση. Γιατί έρχεται το συνέζυμο Q10 Booster και διεγείρει τους συνοβλάστες. Διεγείρει τους συνοβλάστες να παράξουν οι ίδιοι το κολαγόνο και φυσικά όλα αυτά τα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός και η επιδερμίδα μας για να είμαστε όμορφες και λαμπερές. Συνέζυμο Q10, πεπτίδια, βιταμίνες. Το βλέπουμε λοιπόν πώς εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ ωραίο δώρο, μια πολύ ωραία προσφορά για όλες εσάς, φίλες μου. Έτσι. Τηλεφωνήστε τώρα λοιπόν στο 210-80-10.000 για την Αθήνα. 231-0-256-254 για Θεσσαλονίκη από 160 ευρώ μόνο 50, αλλά θέλω να είστε γρήγορες για να προλάβετε και να τις κάνετε όλες που πάρει τηλέφωνο. Οι 30 πρώτες, το είπαμε. Χρειαζόμαστε λάμψη, χρειαζόμαστε αναζωογόνηση, ένα boost, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς τα Χριστούγεννα. Έτσι. Και όλοι θέλουμε να είμαστε λαμπεροί, γιατί ευελπιστούμε ότι θα βγούμε και θα πάμε και σε πάρτι. Και θέλουμε να διώξουμε και αυτές οι ρητιδούλες εδώ να φύγουν κατά από τα μάτια. Έτσι, όλα αυτά να είμαστε λαμπερές και όμορφες. Θα πάμε στα πάρτι, αλλά προς το παρόν να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για άλλα πάρτι εδώ στο πλατό. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Τους μαθητές, τους τρώει το στρες. Μαθήτρια, είμαι μαθήτρια και δεν το ξέρω. Από το σχολείο. Τώρα τέλειωσες. Τώρα βγήκες, τελειόφοιτη ήσουν μέχρι πέρσι. Λοιπόν, αγαπητοί μου τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε και να καλείτε εδώ ή να στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά δώρα. Ξεκινάμε με τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές Μόρις από την εταιρεία Μυρίδης Σαβίδης. Υπέροχες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές που μπορεί να γίνουν δικές σας απλά και γρήγορα. Στέλνοντας ένα μήνυμα στο 14999 ή καλώντας αυτόν τον αριθμό, θα κερδίσετε αυτές τις υπέροχες οικιακές συσκευές. Όμως, στον ίδιο αριθμό μπορείτε να καλείτε ή να στέλνετε μήνυμα για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το Toyota Aygo X Cool and Just Go. Υπέροχο, ευκίνητο, ευκολοπαρκάριστο, με παράβολους αερόσακους. Το τέλειο αυτοκίνητο για την πόλη και για εκδρομές στη φύση. Όμως τώρα θέλω να εγκαινιάσω μια υπέροχη ενότητα με τον αγαπημένο μου εραστή Δημήτρη Σαράντου, αυτό το αγόρι, το όμορφο, το μελεχρινό, το οποίο έχει να μας πει κάποια νέα, λέει. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Σας έχω μία φοβερή έρευνα για την έναρξη αυτής της στήλης και θέλω εδώ και τη δική σας βοήθεια να συμμετέχετε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πάω στο πιο περίεργο, αγχολητικό για τις γυναίκες. Δεν θα το αποκαλύψω με τη μία βέβαια. Απλά θέλω έτσι να μου πείτε ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι. Θα τα ψώνια. Τα ψώνια κι εγώ. Ή το κομμωτήριο, ή τα νύχια. Ψώνια και makeover, δηλαδή μαλλιά, νύχια, τέτοια. Οι ρομαντικές κομμεντίες. Λυπάμαι, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Σύμφωνα μάλιστα και με μία έρευνα. Το σεξ. Είναι το σεξ. Όχι, παιδιά. Ούτε. Όχι, το να μυρίζετε τα ρούχα του συντρόφου σας. Αυτό αμέσως. Πού έγινε αυτή η έρευνα, είναι μου. Σας χαλαρώνει. Μισό λεπτάκι, έχω εδώ και την πηγή για να μην νομίζετε ότι είμαι γελατζή. Έτσι, ερευνητή. Τα καθαρά ή τα βρώμικα. Λοιπόν, είναι από το Journal of
Personality and social psychology. Έτσι λένε αυτοί. Βέβαια. Έχω εδώ την πηγή. Ότι μυρίζω εγώ το ρούχο και. Έχω και απόδειξη. Λοιπόν, κοίταξε να δει τι γίνεται. Πήρανε τέλος πάντων 70 ζευγάρια και βάλανε πρώτα, κάναν μια συνέντευξη σε όλες τις γυναίκες και στη συνέχεια τους έβαλαν και μερικές ασκήσεις μαθηματικών για να ανεβάσουν λίγο τα επίπεδα του άγχους. Στη συνέχεια τους έδωσαν να μυρίσουν ρούχα των συντρόφων τους, όπου έχω φέρει εδώ και ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι με ρούχα για να το τεστάρουμε και εμείς να δούμε κατά πόσο ισχύει. Θα μυρίσεις αυτό... εσύ, εγώ δεν μυρίζω. Ούτε εγώ θα τα μυρίσω, λυπάμαι. Καθαρά είναι για αυτόν τον λόγο θα χρειαστώ βοήθεια. Εδώ το κορίτσι που θα μας βοηθήσει στο καλά πείραμα. Καλά που σηκώθηκες γιατί είχες γίνει ένα με τον καναπέ. Παρακαλώ, παίρνω από μπροστά. Από μπροστά. Έλα μπροστά στον πίνακα. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ σε έχουμε βάλει μερικές απλές ασκήσεις μαθηματικό. Θα συχαίνουμε τα μαθηματικά επίτηδες το έκανες για να με διαβάλεις. Είναι εύκολο, έλα. Ξεκίνα λίγο στο πλάγι απλά. Κάτσε, θα τα φτιάξω όλοι. Λύσε σε παρακαλώ εδώ, λίγο εδώ. Τι να λύσω. Εδώ, 7-8. Τρία τέταρτα, Αθηνά μου. Αχ, πώς φαίνεται ότι δεν έχεις τώρα καν τηλεόραση. Εδώ, μανάρι μου. 7-8. Κάτσε καλέ, περιμένετε ένα λεπτάκι. Μην μαγχώνετε καλό. Πώς το λέτε στο θέατρο. 7-8, περίμενε, μαθηματικά. Ρουακάρ, είναι μέρος του πειράματος. Πόσο είναι, 56, δεν είναι. Καλά πας. Ε? 4-5. Καλά πας. Έλα, μάθε όλα. Είσαι σίγουρη. Ναι, καλέ. 3-3. 9. Γρήγορα να μυρίσει, να δούμε αν θα χωθεί ή αν θα ρεμίσει. 5-9, 45. Ωραία. Λοιπόν, γίνα τώρα προς τα μένα. Ναι. Κλείσε τα μάτια. Σου δίνω να μυρίσει. Μην είναι κάλτσα. Μπορεί να είναι κάλτσα, πανικό. Μπορεί να είναι σόρκο, του συντρόφου σου θα είναι τώρα σιγά. Του Γιάννη είναι, πού τα βρήκατε. Είναι. Ναι. Δεν σε χαλαρώνει τώρα λίγο αυτό ή σε τσιτώνει. Κάτσε, περίμενε. Γιατί αν είναι του συντρόφου σου θα σε χαλαρώσει. Και... αν δεν είναι. Δεν με αγχώνει. Δεν είναι και ποντιακή η μύτη, μυρίζει πολύ καλά. Αυτό, παιδιά που κάμισο, μισό λεπτά και λίγο να δώσουμε μασχάλη. Με μασχάλη δώσει όμως, μην δώσεις το μανίκι. Αυτό με χαλαρώνει. Αυτό η μασχάλη του συντρόφου τη χαλαρώνει. Αυτό με χαλαρώνει, είναι καθαρό, καθαριότητα μυρίζει, είναι ωραίο. Άρα όταν μυρίζουμε τα καθαρά ρούχα που μπορεί να έχουν το άρωμα του συντρόφου μας, ή τα άπλυτα. Μπορεί να είναι είτε άπλυτα. Είτε καθαρά. Λες και να πούμε χαλαρώνει τα άπλυτα, έχει τρελαθεί. Και έτσι λέει η έρευνα. Τώρα θα μου πείτε ότι δεν έχει δίκιο η έρευνα και έχετε δίκιο εσύ. Να σου πω, το έχεις δοκιμάσει. Δοκίμασέ το και θα το συζητήσουμε μετά. Και εγώ δεν το έχω δοκιμάσει. Το δοκιμάζω όταν είναι πεταμένο και θέλω να δω αν είναι λερωμένο ή απλά το δοκίμασε και το πέταξε. Και πρέπει να το μυρίσει και να το βάλω στα άπλυτα. Αύριο θα φέρει ρούχα του Δημήτρη εδώ στην εκπομπή. Εμένα το άρωμά του με χαλαρώνει. Όχι το άπλυτο το ρούχο. Είναι το άρωμα πάνω στο ρούχο. Εγώ χαλάρωσα. Τέλος πάντων. Δημήτρη, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Πρόσεξε τι θα απαντήσει. Ο Θεέ μου. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω. Μεν. Αλλά. Τι είσαι παντρεμένη. Α. Είπα. Και εσύ είσαι παντρεμένος. Ναι. Αλλά σ' αγαπάω. Παντρεμένοι δεν έχουν ψυχή. Έχουν και αυτοί. Αλλά έχουμε και την υπέροχη αυτή σειρά που έχει ξεκινήσει το Stoppen και συνεχίζει ακάθεκτη. Παίζει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Και έχουμε τώρα εμείς εδώ το τρέλερ στις 8 η ώρα κάθε απόγευμα. Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε το τρέλερ του καινούργιου επεισοδίου. Θέλει να το δούμε, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Κάποιες σκηνές από το σημερινό επεισόδιο. Θα δούμε σήμερα. Spoiler. Δεν το πιστεύω. Πού είναι το αυτοκίνητο. Να δεν είχα παρκάρει. Δεν το πιστεύω. Φίλε, τα πήρε όλα ο Γερανός μέχρι κάτω. Όλα Γερανός, ε. Όλα. Μέχρι κάτω, μέχρι κάτω. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ταξί! Άνθρωπέ μου, πάνω στην ώρα ήρθες. Για ποιο πράγμα? Για την καταδίωξη. Έλα, φύγαμε. Σαν είδωσέ το. Ποια καταδίωξη? Του. Όχι. Τελικά πού πάμε, θα μου πεις? Δεν έχω ιδέα. Φιλαράκι, έχεις όρεξη για φάρσες μεσημεριάτικα? Καθόλου όμως. Τι φρούτο μου τύχε. Ρε φίλε, πού πάμε? Τι συμβαίνει, τι ψάχνεις? Το Γερανό που πήρε τα παιδιά μου. Το παιδί μου δηλαδή. Η Δάφνη θέλει μόνο ένα. Ποια Δάφνη? Πάλι πιωμένο πήρα. Η γυναίκα μου. Έλα. Ξεκίνα, σε παρακαλώ, και θα κοιτάξω το κινητό και θα σας πω που θα πάμε. Ξεκίνα. Έλα. Πού πλέξα. Τι κάνεις εκεί? Τίποτα! Έλα εδώ! Είπα, θα πληρώσεις πρώτα! Πάτα το! Καλά, μιλάμε για ταινία υπερπαραγωγή. Hollywood και διπλή ταρίφα. Ρε ξεκίνα και στα λόγια. Άντε και. Ήχα! Εντάξει. Ωραίο, χαμός, ε. Ωραίο είναι. Είναι πολύ γρήγορο, έχει πολύ χιούμορ. Μια ωραία εναλλακτική για να δείτε μια σειρά έτσι το απόγευμα. Ευχάριστα να
να, έτσι, να χαλαρώσετε και λίγο, γιατί χρειαζόμαστε και χαλάρωση. Αντί να μυρίσετε τα ρούχα του συζύγου. Πείτε μια ωραία σειρά να γελάς τελικά. Καλύτερα. Αγχολητική κι αυτή. Μπορείς να κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα. Άμα είσαι σπίτι, μυρίζεις το ρούχο και βλέπεις. Μυρίζεις και βλέπεις. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και άμα δηλαδή κάποια στιγμή δακρύσεις, σκουπίζεις και το δάκρυ. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα λίγο στην Κάτια Δανουλάκη, η οποία θα παίξει ένα μονόλογο τον Ρέπα Παπαθανασίου στο θέατρο. Ένα καινούργιο έργο που λέγεται Το Καινούργιο Παιδί στο θέατρο Κάτια Δανουλάκη. Θα παίζει Δετάρτη με Κυριακή. Έχουν πρεμιέρα τώρα αυτή την εβδομάδα, νομίζω σήμερα ξεκινάνε. Αν δεν κάνω λάθος, και εκεί πήγε η Ελίνα Κοτανίδου και τους βρήκε και τους τρεις όπως βλέπουμε. Και μιλήσανε για πάρα πολλά πράγματα, για τη μητρότητα που δεν ήρθε, για τις συμβουλές της μητέρας της, αλλά και για ο Μιχάλης Ρέπας, ο οποίος μας λέει αν, και αν βλέπει τη τηλεόραση και τι του αρέσει ή δεν βλέπει καθόλου. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας? Σε αυτό το θεατρικό κάτι κατόρθωσε το κατόρθωτο να μας πείσει να γράψει μου μονόλογο, ο Μιχάλης δεν ήθελε καθόλου. Και την πρώτη φορά που μας το ζήτησε κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα έλεγε όχι, γιατί... Και είπαμε ναι. Δίνετε συμβουλές στα νέα παιδιά? Α, ναι. Είμαι πολύ καλή να δίνω συμβουλές, γιατί έχω την διαστροφή του επαγγέλματος. Μπαίνω στη θέση τους. Πώς είχε έρθει στη μαμά σας να σας λέει ότι δεν θα κάνετε παιδί, δηλαδή? Όχι, μου λέει, μην τα αγαπάστε. Γιατί λένε ότι όποιος αγαπάει πολύ τα παιδιά, δεν καλένε. Μας λείπετε από τις άγριες μέλισσες. Αυτός ο τρίτος κύκλος τον έχετε παρακολουθήσει καθόλου? Δεν πρόλαβα, γιατί τώρα πραγματικά άφησα μισή απάντηση προηγουμένως. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει για να το μάθω απ' έξω αυτό. Γιατί έχω κάνει και άλλους μονολόγους, αλλά αυτός ήταν μονόλογος με πολλά πρόσωπα. Δηλαδή δεν ήταν ένα, ήταν πολλά και πολλές χρονολογίες. Δούλεψα πάρα πολύ. Στη διάρκεια των μελισσών πήγαινα στο γύρισμα με τα σενάρια και από κάτω ήταν το έργο, το θέατρο. Όποτε έβλεπα 10 λεπτά, έπαιρνα λέω να μου μείνουν οι ήχοι τουλάχιστον. Σας μέλησες? Κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος, έχω μια μελαγχολία τη στιγμή που φεύγω. Την τελευταία μέρα που έφυγα από το πλατό, που δεν γυρνάω ούτε καν να κοιτάξω πίσω. Όπως όταν τελειώνουν οι παραστάσεις, ας πούμε εδώ, και φεύγω από το διάδρομο του θεάτρου, δεν γυρίζω ποτέ να ξανακοιτάξω πίσω, γιατί δεν μπορώ καθόλου τους αποχωρισμούς. Και γι' αυτό και δεν χαιρετάω ποτέ τα παιδιά σαν να... Δεν τους χαιρέτησα σαν να πρόκειται να μην τους ξαναδώ. Λοιπόν, θα βρεθούμε την εβδομάδα. Ήταν συνειδητή επιλογή να απέχετε φέτος? Ήταν συνειδητή επιλογή. Τελείωσε ένας κύκλος που ήταν πια Ιούλιος που χάναμε. Δεν είχα προλάβει να ετοιμαστώ για κάτι άλλο. Όχι, εγώ την τηλεόραση τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Απλώς πραγματικά πάντα περιμένω να βρεθεί κάτι εξαιρετικά καλό. Πείτε μας κι εσείς για τη μυθοπλασία φέτος. Βλέπουμε ότι πάει πολύ καλύτερα και από τα reality. Αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί τα reality συνήθως είναι κάτι πυροτεχνήματα που κάνουν ένα κύκλο και τώρα ξαναπέφτουνε. Κάτι από τις δουλειές που έχετε δει ήδη των συναδέλφων σας που έχετε ξεχωρίσει τηλεοπτικά? Αν πιστέψετε δεν έχουμε δει, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Και αν είχα ξεχωρίσει δεν θα σας το έλεγα. Όταν θα έχω μεγαλώσει πολύ και θα είμαι εκτός τύπου να έλεγα τη γνώμη μου. Δεν είναι ωραίο την ώρα που... Εγώ αισθάνομαι ακόμα νέος και αισθάνομαι ότι είμαι αγωνιστικά στο στίβο, οπότε δεν θέλω να λέω τη γνώμη μου για συναδέλφους μου. Καλά. Τέλειο. Α, έχουμε γεννητούρια, δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε, διότι θα συνδεθούμε με τη Σοφία Μανασακίδου. Βγήκανε τα παιδιά. Βγήκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη γυναίκα του και το μωράκι του. Σοφία, μας ακούς? Όλος το κετός με τον γιατρό μου, τον Ιωάννη του Καλογύρου, ήταν φανταστικό. Ήταν μαζί σας. Ήταν μαζί μου και... Γιατρεπές, τι έκανα. Πες τι έκανα. Τέλειος. Ο Γιώργος τέλειος ξεγέννησε. Μπορώ να πω, βοήθησε δηλαδή, πιάσει πρώτο στο παιδί. Έλα, ρε. Και θέλω να πω τώρα, αφού τον άφησα να πιάσει πρώτο στο παιδί, θέλω στην πρεμιέρα με το Γιαννιά 22 του μηνός να μου δώσει μικρόφωνο και να μου γράψει και τραγούδι. Ό,τι θες, ό,τι θες. Κοίτα, ήταν ίσως, όχι ίσως, ήταν η πιο σπουδαία στιγμή της ζωής μου. Για ακόμα μία φορά, ήταν όλο φανταστικό. Τρία κιλά γεννήθηκε, πολύ καλός, είναι υγιής το παιδάκι μου. Ο Άγγελος δεν έχει γίνει FaceTime. Όχι, σήμερα θα πάμε στο σπίτι και τον περιμένει με τα δώρα. Θα δούμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ αύριο, να ευχηθούμε καλά. Να του ζήσει, να είναι γερό και δυνατό το μωράκι του Γιώργου και της Γαλάτιας. Εγώ σας αφήνω για λίγο, διότι πρέπει να έρθω εδώ, στο κρεβάτι, όχι του πόνου, της ανακούφισης, διότι θα συναντήσω τον κύριο Πάνο Δουκάκο. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Με το υπέροχο κορίτσι που φέρατε, τη Χρύσα. Χρύσα είναι το όνομά σου. Βεβαίως. Ωραία. Τι θα μας δείξεις εδώ πάνω, να μιλάμε στον Ενικό, ε? Βέβαια. Λοιπόν, θα δείξουμε μία φούλα αντιγυραντική θεραπεία, η οποία
Μπορεί να την εφαρμόσουμε και ως πρόληψη για τη γύρανση. Είναι για όλες τις ηλικίες, αλλά σίγουρα και για αντιμετώπιση. Μπορούμε να λιάνουμε τις ρητίδες, να δώσουμε την τόνωση του περιγράμματος του προσώπου. Εγώ προσωπικά έχω ακούσει για lifting μόνο με χέρια, με το δάχτυλο δηλαδή, mm-hmm. με πιέσεις κτλ. Σαν μασάζ. Ουσιαστικά. Αλλά για βεντούζες δεν έχω ξανακούσει. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη θεραπεία είναι ένα σύμπλεγμα από πολλά είδη τεχνικών θεραπευτικών, όπως είναι και η υποκρατική μάλαξη, και ρεζουβάνς και τα face. Συγκεκριμένες κινήσεις όπου διεγείρουμε τους συνοβλάστες και κάνουμε ταυτόχρονα αναπαραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, ώστε να δίνουμε ελαστικότητα σε όλο το πρόσωπο και να δίνουμε τόνωση του περιγράμματος. Σίγουρα με λίαση των ρητίδων. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι ένα φρέσκο κορίτσι, αλλά σας είπα ότι είναι και για την πρόληψη της γύρανσης. Πόσο συχνά πρέπει να το κάνουμε αυτό πάνω? Κοιτάξτε, αυτό το ιδανικό θα είναι να το κάνουμε 1 με 2 φορές το μήνα. Η θεραπεία κρατάει περίπου 90 λεπτά. Βέβαια, εμείς θα δείξουμε ένα πολύ μικρό μέρος. Θα δείξουμε το κομμάτι της μάλαξης, ένα μέρος αυτού, γιατί αυτή η θεραπεία ονομάζεται και Harmony's Gea, εμπνευσμένη από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που είχε αιμονή με το κάλος και την αρμονία και εφάρμοσε πηγές αιώνιας νιώτης. Εμείς λοιπόν όλη η θεραπεία δεν έχει καμία χημική πρόσμιξη, είναι όλα μόνο με βότανα. Φανταστείτε ότι κάνουμε ντεμακιγιάζ με εκχύλισμα φυσικού βοτάνου που κάνει φυσική σαπουνάδα. Κάνουμε peeling με συγκεκριμένο βότανο και έλαιο. Κάνουμε τη μάλαξη, την οποία θα δείξουμε ένα μέρος τώρα μαζί με τις βεντούζες. Για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε σιγά-σιγά. Άρα βάζεις ένα προϊόν χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι φυσικό, έτσι. Ναι, είναι συγκεκριμένα βούτυρο καρύδας, τελείως βιολογικό. Ωραία. Το οποίο είναι πάρα πολύ θρεπτικό, αναπλαστικό και ενυδατικό. Κάνουμε ουσιαστικά μία πρώτη επάλυψη. Mm-hmm. Βούτυρο καρύδας, είναι έτσι, βούτυρο όχι λάδι. Καρύδες, είναι ή βούτυρο. Είναι το λάδι που είναι παγωμένο. Ουσιαστικά είναι βούτυρο καρύδας, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει την ίδια όψη με το σιγά σιγά με το ζέσταμα, γίνεται λάδι και ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η συγκεκριμένη θεραπεία εφαρμόζεται σίγουρα πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Καλά, εδώ στο ντεκολτέ, εγώ όταν μου κάνουν μασάζ τρελαίνομαι. Είναι από τα πιο ωραία. Είναι πάρα πολύ χαλαρωτική θεραπεία και σίγουρα είναι και αντιστρες θεραπεία. Γιατί με τις συγκεκριμένες πιέσεις οι οποίες δέχεται το πρόσωπό μας, αυξάνουμε πάρα πολύ την ορμόνη της σεροτονίνης, που είναι και ουσιαστικά ο λόγος που μπορούμε να διώξουμε το άγχος. Πηγαίνουμε, ωραία, αφού απλώσουμε λοιπόν το βούτυρο καρύδας. Πηγαίνουμε σε συγκεκριμένες, χωρίζουμε όλο το πρόσωπο σε περιοχές, όπως mm-hmm. είναι το μέτωπο, το άνω μέρος του ματιού, το κάτω μέρος του ματιού και τις ζώνες που είναι από τα ζυγωματικά μας και κάτω. Προκαλούμε υπερεμία. Αυτό με την υπερεμία ουσιαστικά διοχετεύεται το οξυγόνο στον οργανισμό μας, που είναι και η αιτία να δώσουμε ανάταση στους μυς, να φουσκώσουν λόγω του οξυγόνου. Άρα κάνεις ένα πρώτο μασάζ αρχικά mm-hmm. στο πρόσωπο, να ετοιμάσεις με έναν τρόπο το έδαφος. Βέβαια. Για να ακολουθήσουν μετά οι βεντούζες. Βέβαια, ακολουθούν οι βεντούζες και μετά η θεραπεία η ολοκληρωμένη έχει και επιθέματα εμποτισμένα από χυμό διάφορων φρούτων και βοτάνων, που πάνω σε αυτό πάμε και κάνουμε τις δάκτυλοπιέσεις μας για να δώσουμε μία διέγερση στους συνοβλάστες και να κάνουμε αναπαραγωγή του κολαγόνου και της ελαστίνης. Ωραία. Θέλουμε τώρα να δούμε όμως και λίγο. Βέβαια. Αυτό με τη βεντούζα πώς ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε λίγο να λειτουργήσουμε και το κάτω μέρος του προσώπου. Ωραία. Τεχνικές αρκετά εξειδικευμένες, οι οποίες σίγουρα θα πρέπει να γίνονται από κάποιον ειδικό. Καλά, το βλέπουμε ότι είσαι ειδικός, δεν χρειάζεται να το πεις. Φαίνεται από τις κινήσεις σου. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τη Χρύσα. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στη θέση της. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μασάζ το πρόσωπο. Το βρίσκω είναι καταπληκτικό. Πληθυκό. Είναι πραγματικά αντιστρες. Είναι και δεν ξέρω, είναι λίγο φετίχ. Συνήθως οι γυναίκες είναι αυτές που υποτιμάνε, αλλά πιστεύετε με κι εγώ ο ίδιος, πραγματικά το απολαμβάνω, γιατί πραγματικά είναι μια φοβερή θεραπεία και όλοι έχουμε ανάγκη να δείχνουμε αλλά και να είμαστε αρκετά νέοι. Ωραία. Για να δούμε τώρα πώς θα εφαρμόσει τις βεντούζες, που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και η απορία. Οι βεντούζες ουσιαστικά ναι. είναι βεντούζες σιλικόνης, mm-hmm. Οι οποίες εφαρμόζονται ξεχωριστά στο κομμάτι του μετώπου, στο μάτι και στο λαιμό. Οι μεγάλες είναι για το μέτωπο και το... Οι μεγάλες είναι για το λαιμό και το ντεκολτέ. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες οι συγκεκριμένοι χειρισμοί, διότι η βεντούζα είναι μεν θεραπευτική. Η έντονη αναρρόφηση όμως μπορεί να μας κάνει κάποια μελανώματα. Δεν το θέλουμε, οπότε ναι, βέβαια. Γι' αυτό το κάνει και ο ειδικός, παιδιά. Δεν το κάνουμε μόνοι μας αυτό στο σπίτι. Να το.
ουσιαστικά προκαλούμε μία μικρή αναρρόφηση και όπως βλέπετε κατευθείαν έχουμε υπερεμία. Χωρίζουμε σε ζώνες όλο μας το πρόσωπο. Μάλιστα. Πατάς δηλαδή σε τη βεντούζα και ουσιαστικά αυτό, η βεντούζα ρουφάει το δέρμα μέσα, το τραβάει με μαλακά όμως, όχι βέβαια, δυνατά. Βέβαια, είναι, δεν πονάει καθόλου, δεν μπορεί να μας πει και η Χρύσα πώς το αισθάνεται, δεν ξέρω. Χρύσα μου πώς είναι. Είναι πολύ ξεκούραστο. Πολύ αναζωογονητικό. Αναζωογονητικό, ναι. Και πολύ χαλαρωτικό ταυτόχρονα. Οι μικρές βεντούζες μας επιτρέπουν να πάμε σε μικρές επιφάνειες, όπως ναι, εδώ στα χείλια μας. Και κάτω από το στόμα. Έτσι. Και ουσιαστικά δίνουμε και μία τροφή, διότι δίνουμε και έναν φυσικό όγκο στα ναι, χείλια μας. Α! Θα σας πω ότι είναι μία θεραπεία η οποία πραγματικά λειτουργεί και... Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, γιατί δεν μπορεί να έρθει και πάρα πολύ κοντά, αλλά όταν ο Πάνος πιέζει τη βεντούζα, βγάζει τον αέρα... Μία αναρρόφηση, ναι. Ας, βάλτε λίγο και άστο να δείτε, αν δείτε εδώ, γίνεται μία αναρρόφηση, μπαίνει το δέρμα, σαν φουσκάλα δείτε με έναν τρόπο, μέσα στη βεντούζα. Και ρολάρουμε το δέρμα, ακριβώς, για να κάνουμε την υπερεμία. Δεν τα αφήνουμε πολύ ώρα, ώστε να μην κάνουμε... Σίγουρα. Σίγουρα. Ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι πολλοί που το φοβούνται, κάποιοι κάνουν κάποια επεμβατικά που όλοι τα σεβόμαστε. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι συγκεκριμένες θεραπείες, επειδή είναι συγκεκριμένες θεραπευτικές τεχνικές, βοηθάνε πάρα πολύ στο να συντηρήσουμε ακόμα και ένα μπότοξ ή οποιαδήποτε ή να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και να μειώσουμε την επισκεψιμότητα που θα κάνουμε για να το επαναλάβουμε. Σωστό. Οπότε, σωστό. Πραγματικά... Δεν ήξερα ότι διαρκεί όμως 90 λεπτά. Εγώ φαντάστηκα maximum 3-4 από τα μια ώρα. Βέβαια, είναι μια θεραπεία η οποία πραγματικά κάνουμε συγκεκριμένο καθαρισμό, εμποτίζουμε με συγκεκριμένα βότανα για να κάνουμε τον μακιγιάζ τον καθαρισμό μας. Από εκεί και πέρα η μάλαξη κανονικά μαζί με τις βεντούζες διαρκούν περίπου 40 με 45 λεπτά. Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αφού τελειώσει αυτό με τη βεντούζα, απλώνεις κάποια βότανα. Απλώνουμε ουσιαστικά, κάνουμε τα επιθέματά μας με τα βότανά μας και πάνω σε αυτό κάνουμε συγκεκριμένες θεραπευτικές δάκτυλοπιέσεις, όπου πάμε και ξυπνάμε εδώ τους συνοβλάστες, κάνουμε αυτόματα ένα παραγωγή κολαγόνου. Και το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπει κάποιος είναι πραγματικά το ότι έχουμε δώσει ανάταση στο πρόσωπο, έχουμε δώσει μία εδώ ανόρθωση στα ζυγωματικά μας και τόνωση του περιγράμματος. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ευχαριστούμε μου. Πάρα πολύ και εγώ από το Πόλις Χαμάν Πόλις Λουτρών. Εύχομαι πραγματικά. Τέλεια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δοκιμάσετε τουλάχιστον μία φορά και θα δείτε όντως ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Χώρια την ευεξία που νιώθεις έτσι, και την έτσι, ευχαρίστηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πάρα σε ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Καλή συνέχεια για σένα και στη Χρύσα. Όμως εγώ τώρα είμαι εδώ για να υποδεχθώ ένα υπέροχο αγόρι, έναν πολύ γοητευτικό άντρο, ο οποίος και παίζει και τραγουδάει και χορεύει. Τα κάνει όλα ο Παναγιώτης Πετράκης και είναι... Σεζοντρος τίποτα. Τίποτα. Και τα χυθεί με τη χαρά του, λέει. Πολύ χαρά. Νερό πίνεις? Πολύ νερό, καφέ, μπορείς να πιεις τσάι χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα. Σαν αυτό το ξύνωση τύπου. Είναι δεν ζαλίζεσαι, δε, Παναγιώτη. Καθόλου. Περιέργως πώς, όχι, καθόλου. Δεν είναι επικίνδυνο, έχεις ρωτήσει γιατρό, διατροφολόγο, αν ή το δοκιμάζεις? Κοίταξε, γενικότερα αυτά τα πρωτόκολλα της διαλυματικής, συνεχώς βγαίνουν καινούριες έρευνες που... δείχνουν πόσο ευεργετικά είναι για τον οργανισμό. Γιατί αυτό που προκαλούν είναι η αυτοφαγία, δηλαδή ότι άσχημο έχει ο οργανισμός, πάει και το τρώει μόνος του. Α, ναι, αλλά μήπως τρώει και τα φρυπτικά. Όχι, όχι, όχι. Χρησιμοποιούνται και σε συμπληρωματικές θεραπείες και σε καρκίνους και σε διάφορες άλλες παθήσεις τελευταία. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι καλό. Τώρα θα δείξει. Είναι νεκροψία. Θέλω χρόνια να ρωτήσω τον Παναγιώτη. Είναι, όχι ότι δεν μπορώ να το ρωτήσω τέτα τέτα, αλλά γενικότερα μέσα στα πλαίσια. Γιατί μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Είναι υπερταλαντούχο πλάσμα, όπως ξέρετε. Αμοιβαίο και δεν έχετε δει. Σε μάθαμε από τα μυστικά της ΕΔΕΜ, νομίζω. Εκεί σε γνωρίσαμε. Βέβαια. Γιατί υπήρχε και καθημερινή επαφή με το τηλεοπτικό κοινό. Και μετά σε απολαμβάναμε σε musical, σε θεατρικά. Όμως ποτέ, ρε εσύ Παναγιώτη, δεν έχεις απασχολήσει με την προσωπική σου ζωή. Αυτό βέβαια, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι μπορεί να αποτέλεσε και ένα εμπόδιο σε εισαγωγικά, γιατί τι γίνεται, στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καριέρα μέσα από την προσωπική τους ζωή. Ναι, είτε γιατί προκαλούν με διάφορα ερωτικά τους μπερδέματα, είτε γιατί παντρεύονται, χωρίζουν κτλ. Εσύ... Ήταν επιλογή σου να την προστατεύσεις? Ναι, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δεν ήθελα να απασχολώ. Ξέρεις, ίσως είναι και μια μορφή εγωισμού αυτό τώρα που θα σου πω. Ότι?
ότι θέλω να απασχολώ μόνο με τα συσσαγωγικά κατορθώματά μου. Με αυτά που έχω κάνει εγώ, ρε παιδί μου, που έχω παλέψει, που έχω μοχθήσει, που έχω παιδέψει πολύ. Και ίσως γι' αυτό. Και δεν ήθελα ποτέ να είναι, ας πούμε, η επιτυχία να είναι παράπλευρη, πώς να το πω, πάλι επιτυχία θα πω, μιας άλλης κατάστασης και όχι της δουλειάς μου. Ο κόσμος όμως, ξέρεις, όταν αγαπάει κάποιον και τον γνωρίζει και γίνεται γνωστός μέσα από την τηλεόραση, θέλει να ξέρει. Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται στη ζωή. Δεν είχε και τίποτα ενδιαφέρον ποτέ η προσωπική μου ζωή για να μοιραστώ, ξέρεις. Τώρα είσαι μόνος. Ναι. Μένεις μόνος σου? Όχι, μένω με τη μητέρα μου. Πώς και έτσι. Γιατί είναι μια υπέροχη συγκατοίκηση η οποία δεν θέλω να αλλάξω. Είσαι μαμάκιας? Δεν ξέρω αν είμαι μαμάκιας. Έχουμε μια πολύ καλή συγκατοίκηση. Είμαστε δύο πολύ καλοί συγκάτοικοι. Είστε και σαν φίλοι δηλαδή. Ναι. Με τη μαμά σου. Και έχουμε και πάρα πολύ μικρή διαφορά ηλικία. Α, ναι. Κάνει στα 19 η μαμά. Τι είναι? Στα 19 με έκανε. Έλα ρε, πολύ μικρή. Και... οπότε σαν φίλοι είστε ουσιαστικά. Σαν φίλοι που συγκατοικούν. Μαζί βλέπουμε σειρές, κάνουμε τις βόλτες μας, περπατήματα, τώρα ειδικά με την καραντίνα κτλ. Δεν ξέρω πώς θα την έβγαζα χωρίς τη μάνα μου. Ειλικρινά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Τόσο ωραία παρέα. Όσοι φίλοι μου μένανε μόνοι, περάσανε πολύ δύσκολα στην καραντίνα. Γιατί ειδικά στην πρώτη που φοβόμασταν και ήμασταν όλοι κλεισμένοι σπίτι και μόνο βγαίναμε βόλτες στο βουνό. Ναι. Ήτανε μόνοι μου. Λέγανε δεν την παλεύω άλλο να είμαι μόνος μου, δεν αντέχω. Αλλά εγώ είχα και τη μαμά, είχα και το Μέρλιν, το σκυλάκο μου και... Και πώς όταν θες και να κάνεις και τίποτα άλλο όμως, ξέρεις, τι γίνεται όταν η μαμά σπίτι της, λες μαμά φύγε από το σπίτι? Στο παρελθόν έχει πάω σε άλλο σπίτι, λέει, πάω σε άλλο σπίτι. Αλλά ναι, υπάρχουν και άλλα σπίτια. Σωστό παιδιά, γιατί πρέπει να πάει το δικό σου, δεν καταλαβαίνεις. Αλλά η μαμά σου είναι και ανοιχτή σε αυτό, δηλαδή όντως εσύ μπορεί... μια μέρα να θέλεις... Πάντα είχαμε μια σχέση όπου μπορούσαμε και τα συζητάγαμε όλα. Ό,τι σημαίνει και στη δική της προσωπική ζωή, ό,τι σημαίνει και στη δική μου. Οπότε δεν υπήρχε δεν ποτέ υπήρχε. Θέμα. Τώρα λοιπόν επιστρέφεις στο θέατρο φέτος. Ναι, και σε κάτι πολύ ευχάριστο. Τέλεια παράσταση. Το οποίο είχε ξαναγίνει όμως. Είχαμε πάει να το ξεκινήσουμε και δύο. Δεν είχε ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Α, okay. Ήταν μια άλλη βερσιόν αυτού. Εγώ δεν ήμουνα σε αυτό το cast, όπως και αρκετοί άλλοι. Συνάδελφοι. Ήταν όμως η Ζέτα Δούκα η Ζέτα, και η Πινελόπη. Η Πινελόπη και η Νίνα. Η οποία θα είναι Νίνα και τώρα. Νίνα Λατσάρη. Βεβαίως, αυτές οι τρεις είναι. Α, ήταν ο κρατερός. Ήταν ο κρατερός. Τώρα είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης. Είναι η Ελένη Καστάνη. Και ο απίστευτος Κώστας Μακεδόνας που έχω πάθει πλάκα με την υποκριτική αυτή του ανθρώπου, με το ταλέντο του, το κωμικό. Αλήθεια. Δεν θα το πιστεύετε, είναι τρελή έκπληξη. Αλήθεια. Ναι. Κοίτα, και δεν του φαίνεται, γιατί φαίνεται λίγο σοβαρός ο Κώστας. Έχει απίστευτη κωμική. Μου λέγει και η Δέσποινα Βανδύ ότι έχει πάρα πολύ ωραίο χιούμορ όταν ήταν μαζί στο Rising Star. Είναι και από τους πιο γλυκούς συναδέλφους που έχω συναντήσει. Ναι, όλα αυτά τα λέμε. Δεν είπαμε πού είναι αυτό. Είναι στην Κυρία Επιθεώρηση. Κυρία Επιθεώρηση, λοιπόν, στο θέατρο Βέμπο του Μάκη Δελαπόρτα, ο οποίος φυσικά είναι και στην παράσταση με τον ρόλο του αφηγητή. Ο οποίος μάλιστα είχε γράψει βιβλίο πάνω στην Κυρία Επιθεώρηση. Το έχει σπουδάσει το θέμα. Κάνουμε μια αναδρομή ουσιαστικά από το 1900 από τα Παναθήνια της Μαρίκας Κοτοπούλη μέχρι και τη Χούντα με αυθεντικά νούμερα. Της κάθε εποχής, αλλά επικαιροποιημένα. Δηλαδή πήρατε νούμερο της εποχής και το φέρατε στο τώρα. Ο Μάκης ο Δελαπόρτας μαζί με τον Στέλιο τον Παπαδόπουλο, με ένα χιούμορ που ειλικρινά κρατάς το στομάχι σου, αλλά ωραίο, κομψό χιούμορ. Πολύ γέλιο, χορογραφίες του Θοδωρή του Πανά, εφάνταστες χορογραφίες, με πολύ ωραίους χορευτές. Και υπερθέαμα φαντάζομαι, με κοστούμια. Υπερθέαμα, κοστούμια, φτερά. Η Σίλια Ιδεμήρη έχει κάνει τις κατασκευές, φτερά, πούπουλα, παγέτες. Και το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Είναι ένα αρκετά γκλάμουρους θέαμα. Δηλαδή αυτό το θέαμα νομίζω ότι λείπει και από τα αθηναϊκά θέατρα, αλλά και το έχουμε ανάγκη να δούμε όχι μόνο θέατρο, να δούμε και κάτι λαμπερό που έτσι να συνδυάζει και το σόου. Ανάλαφρο, να έχουμε μια ανάταση ψυχής. Ναι, ρε παιδί μου. Και με ωραία φυσικά live μουσική, σε ενορχιστρώσεις του Κωνσταντίνου Παγιάτη. Υπάρχει όμως, αυτό είναι πολύ κοντά σου. Ναι. Ενώ στο στυλ το οποίο εσύ κάνεις στο θέατρο. Ναι. Έχεις όμως κάποιο ρόλο που μπορεί, ας πούμε, εγώ να μην φαντάζομαι ότι είναι το αποθυμένο σου, που να μου πεις Μπέτη, πολύ θα ήθελα να κάνω αυτόν τον ρόλο όμως στη ζωή μου. Έχω τέτοιους ρόλους. Είναι από το κλασικό ρεπερτόριο. Τύπου, δηλαδή Άμλετ ή... Όχι Άμλετ, δεν είναι τόσο Άμλετ. Ας πούμε από Σέξπιρ τρελαίνομαι για τον Έντμοντ από το Βασιλιά Λίρ. Μάλιστα. Είναι ένας ρόλος που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Βασάνιος από τον Έμπορο της Βενετίας. Και επίσης
Η αρχαία ελληνική τραγωδία μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις παίξει ποτέ στην Επίδαυρο? Όχι, δεν έχω αυτή τη χαρά. Εύχομαι, αυτή την ευλογία. Σου εύχομαι να σου μακάρι, συμβεί. Μακάρι. Αλλά εντάξει, δεν είναι το πάνω, αλλά είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Έχεις περάσει εσύ και από αυτό το Me Too που συντάραξε το θέατρο? Έχεις περάσει ποτέ από μια φάση που μπορεί, ας πούμε, να είχες συμπεριφορά κακοποιητική ή λεκτική? Ή να κάποιος, ας πούμε, να στην πέσει και να σου πει, ξέρεις ότι για να γίνεις πρωταγωνιστής πρέπει να περάσεις και από άλλα πράγματα? Έχεις βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο? Το Θεό, από το 97 που δουλεύω μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει. Έχει τύχει να υπάρξω σε περιβάλλον όπου υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά έναντι άλλων συναδέλφων. Αλλά όχι απέναντί μου. Ήταν το χειρότερό μου. Γιατί αυτόματα αναγκαζόμουν να μπω σε ένα ρόλο πυροσβέστη. Ναι. Γιατί γενικώς έχω ένα πρόβλημα με τις εντάσεις. Ακόμα και όταν δεν με αφορούν, δεν θέλω να υπάρχουν γύρω μου. Με μεταράζουν, δεν ξέρω γιατί. Με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Οπότε έμπαινα σε αυτό το ρόλο να προσπαθήσω να κατευνάσω τα πνεύματα. Και ήταν κουραστικό. Ισορροπιστής, πάρα δηλαδή. Πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι ήθελα να φύγω κιόλας από αυτή τη δουλειά. Αφορά σε κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν καταγγελθεί? Δεν θα ήθελα να. Δεν θα ήθελα να. Ωραία. Αναφέρω, ναι. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλεις να φύγεις από αυτή τη δουλειά γιατί έκανες τον όνειρό σου. Όχι, γιατί υπήρχαν και συνθήκες που δεν επέτρεπαν να φύγω από αυτή τη δουλειά. Γιατί την είχαμε επιλέξει εμείς, είχαμε επιλέξει τον συγκεκριμένο άνθρωπο εμείς. Οπότε δεν γινόταν. Οπότε όταν αντίκρισες όλο αυτό ήταν δύσκολο να το διαχειριστείς, φαντάζομαι. Γιατί ναι, μεν δεν γινόταν σε σένα, οπότε. Μπορεί κάποιος να σου πει τι ανακατεύεσαι ναι, εσύ. Ναι, αλλά όταν έβλεπεις του συναδέλφου σου να είναι με κλάματα μετά από κάθε πρόβα. Δεν είναι και ο Δεν είναι ευχάριστο. Όχι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Και τελικά πώς το χειριστήκατε, τι κάνατε? Υπομονή. 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 Όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι στον χώρο, τόσα χρόνια κάνανε υπομονή. Ναι. Και κάποια στιγμή προφανώς φτάσανε όλοι στα ωριά τους και βγήκανε και μιλήσανε. Νομίζω ότι είναι και λίγο αποτέλεσμα όλο αυτό του συσσωρευμένου θυμού που μας προκάλεσε και ο εγκλισμός. Σίγουρα. Και βγήκε σε πολλά επίπεδα. Πολύ καλός έχει βγει αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο, γιατί κανένας δεν πρέπει να υποφέρει από κανέναν άλλον άνθρωπο. Απλά πιστεύω ότι όλο αυτό μας έχει... Υπάρχει ένας θυμός που βράζει και το καπάκι σε κάποια φάση εκτινάσεται. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοήθησε το γεγονός ότι συνέβη σε μια περίοδο που τα θέατρα ήταν κλειστά. Ναι, βέβαια. Γιατί δύσκολα ένας ηθοποιός θα βγει να καταγγείλει έναν σκηνοθέτη. Γιατί ξέρει ότι καταγγέλλοντας κάποιον μπορεί να σταματήσει η παράσταση. Βέβαια. Και να πάρεις βάρνα και όλους τους υπόλοιπους ηθοποιούς που μπορεί ο άλλος να ζει από αυτή τη δουλειά. Έτσι. Δηλαδή οι περισσότεροι ηθοποιοί ζουν από αυτή τη δουλειά. Έτσι είναι. Δεν κάνουν κάτι άλλο έτσι, παράλληλα. Έτσι, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι οι γυναίκες που το ξεκίνησαν και μίλησαν είναι όλες. Το κάνανε αφότου όλες γίνανε μάνες. Ναι. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Και χαίρομαι που στην παράσταση, ας πούμε, είναι η Ζέτα Ιδούκα και η Πινελόπη. Ήταν, νομίζω, η πρώτη που βγήκε και μίλησε, δημόσια τουλάχιστον. Και η Πινελόπη, και μάλιστα έχουν ένα πολύ ωραίο νούμερο του τότε, που όμως το έχουμε φέρει στο τώρα, και πάρα πολύ εύστοχα καυτηριάζουν το κίνημα του Me Too, βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ εύστοχα. Ωραίο. Ναι, θα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω κι εγώ. Πολύ, πολύ, πολύ. Εσύ τι ακριβώς κάνεις εκεί στην παράσταση? Εγώ εναλλάσσομαι. Κάνω πολλούς ρόλους. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα ένας που μου έρχεται είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, βεβαίως. Σε μία. Παρόλο που δεν ήταν ψηλό σαν και σένα. σε μία Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς μετάφραση προς τον Ινωνού, τον Τούρκο πρωθυπουργό της εποχής, την οποία μεταφραστής είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης και εντάξει, μεταφράζει ό,τι θέλει εκείνος. Και είναι φοβερό, ένα πολύ ωραίο νούμερο. Μετά έχουμε πολύ ωραία νούμερα από την οπερέτα του Σακελαρίδη, από το Βαφτιστικό με την Νίνα. Κάποια πολύ ωραία σεξι χορευτικά με την Πινελόπη. Υπάρχουν πολύ ωραίες εναλλαγές. Πότε ξεκινάτε? Πρώτο ο Θεός, 22 Οκτωβρίου ξεκινάμε. Ωραία, ναι, με το καλό. Ναι. Καλή πρεμιέρα, μακάρι. Θα σας έρθουμε. Είναι και στο φίλου μου, του Μάρκου Τάγαρη, αυτό το θέατρο. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Είναι ότι ο Μάρκος και ο Θήμιος, οι αδερφοί Τάγαρη, έχουν πραγματικά κάνει το καλύτερο για να βγει μια πολύ πολύ δυνατή παράσταση. Τα φιλιά μου τους στέλνω, γιατί εγώ εκεί ξεκίνησα στο θέατρο Βέμπο. Τους αγαπάνε και πάρα πολύ. Και εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ πάρα και εύχομαι πολύ. Να σκίσετε, να μακάρι. Πάτε τέλεια. Σε περιμένουμε, εννοείται. Σε ευχαριστούμε, βεβαίως θα έρθω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ που ήσουν κοντά μας. Καλή αρχή, τα φιλιά μου σε όλους τους συναδέλφους. Βεβαίως, και χάρα. Στο Μάκη το Δελαπόρτα που είναι πολύ δυνατός και κάνει πολύ ωραίες θέκες δουλειές.
Λοιπόν, καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Και να πάτε τέλεια. Αμήν. Σ' αφήνω, αμήν. Πάω στο τραπέζι να συναντήσω τα παιδιά. Έρχομαι, παιδιά μου. Καλώς μας ήρθες. Τι κάνατε, κάνουμε κουσκούς, πίνουμε καφέ. Που έλαβα. Ξέρω, τα βλέπω μετά, να ξέρετε. Κουτσοβολιά. Ναι, να τα λες στον αέρα, όχι. Όχι, δεν μπορώ. Δεν κάναμε κουτσοβολιά. Τι κάνατε. Κοινωνικό σχολιασμό. Εγώ άλλα βλέπω. Φεύγω από εδώ και πάω σπίτι και ανεβάζετε στο Instagram. Βίντεο που τρώτε και γελάτε και εγώ κυπτέμαι εκεί να κάνω συνεντεύξεις. Και λέω, κοίτα, κοίτα, τι καλοπερνάνε. Ανεβάζουμε backstage. Είχε αφήσει τα γυαλιά σου εδώ μια μέρα και τα δοκίμαζε. Το είδα αυτό. Όταν η Μπέτη από πίσω που μιλούσε μου λέει, ωραία, περνάτε όταν εγώ μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Κάθομαι εγώ, ας πούμε, μαγειρεύω. Τρόπος του λέγει. Μαγειρεύω. Τρώσε εννοείς. Να είμαστε ειλικρινείς. Πας και δοκιμάζεις. Λοιπόν, τι έχουμε, τι μου έχετε ετοιμάσει. Θέλετε να πάμε στον Βασίλη Λαζαρίδη, στο γιο της Πόπης Μαλιωτάκη, που τον συνάντησε η αγαπημένη μας, η μία μοναδική, η Σοφία Μανουσακίδου, και μας μίλησε για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, για ποιο λόγο αρνήθηκε να μπει πέρυσι στο σπίτι του GNTM. Επίσης για το βίντεο κλιπ της Ελίζα Πεθελέτσι. Τι παίζει μεταξύ τους, έχουν σχέση, είναι φίλοι. Τι παίζει. Δεν ξέρω. Όλες αυτές οι απαντήσεις θα έρθουν το κουτσοπολιά. Αν απαντάει, αν, είναι, αν έχουν κάτι. Αφού λέγαμε που λέγαμε κουτσοπολιά, να αυτό δεν είπαμε. Ας δούμε το βίντεο για να ξέρουμε. Μα γιατί όμως δεν μπήκε στο GNTM, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτσε, θα μας πει. Γεια. Ήσουν από τα αγόρια που πέρασες πέρσι στα casting του GNTM. Ναι, είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για το GNTM πέρυσι. Θα πήγαινες φέτος, το μετάνιος που πήγες πέρσι, που ήταν λίγο πιο άγουρα τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω πέρυσι το επίπεδο των παιδιών ήταν πιο υψηλό. Εμιλιάνο ή Ηρακλής. Εντάξει, τώρα με τον Εμιλιάνο ήμασταν και συμμαθητές, οπότε θα κάνω support στον Εμιλιάνο, δεν γίνεται να μην κάνω. Αλλά εντάξει, ο Εμιλιάνο το έχει αποδείξει και η πορεία. Έκανε Dolce & Gabbana, έκανε Giorgio Armani. Όσο να πεις, έχει κάνει πράγματα πολύ σπουδαία για το χώρο αυτό. Η Βίκη αυτή τη στιγμή έχει μια ντουζιέρα επάνω της. Να τα, να πέφτουν οι στάλες. Η Βίκη Καγιά σου λείπει. Εντάξει, θεωρώ ότι σε όλους λείπει η Βίκη Καγιά από το GNTM. Ήταν ένα πρόσωπο που είχε ταυτιστεί με αυτό το σοου. Θυμισμένη, πώς τη βλέπεις. Αυστηρή θα έλεγα. Γιατί πιστεύεις ότι δεν πήρες το πάσο να περάσεις μέσα στο σπίτι. Εμένα ήταν επιλογή μου να μην συνεχίσω στο GNTM, γιατί είχα κανονίσει να κάνω την πρακτική μου, γιατί μόλις είχα τελειώσει τις σπουδές μου στη δημοσιογραφία και είχα κανονίσει να κάνω πρακτική σε εκπομπή. Οπότε δεν μπορούσα να συνδυαστούν αυτά τα δύο, να είμαι και στην εκπομπή και στο GNTM παράλληλα και γι' αυτό το λόγο δεν συνέχισα. Εσύ έχεις κάνει ένα βίντεο κλιπ με την Elizabeth, τη γνωστή από το Survivor. Ναι, ναι. Και πολλοί είχαν πει τότε ότι είστε και ζευγάρι. Ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, με βλέπεις να ισχύει. Κοίταξε, όχι, δεν ισχύει. Με την Elizabeth είμαστε φίλοι. Την γνωρίζω αρκετά χρόνια. Αυτό, μέχρι εκεί. Μου είπες ότι κάτι ετοιμάζει. Μπορείς να μας ανακοινώσεις κάτι από αυτά ή είναι κάτι μη ανακοινώσει. Δεν μου είχε ανακοινωθεί και εμένα ακόμα, οπότε δεν μπορώ να το ανακοινώσω εγώ. Τι δεν έχει ανακοινωθεί για να... Τι ετοιμάζει. Άρα δεν το ετοιμάζει μόνος του, γιατί αν δεν ετοιμάζει κάτι, ποιος θα το ανακοινώσει. Ο εαυτός του. Θέλω να μου ανακοινώσω κάτι. Τι μάθαμε τελικά, ότι είναι φίλοι με την Ελίζα Μπέθελετ. Εγώ άλλα κατάλαβα από το ύφος που του το είπε. Που έβγαλε και τα γυαλιά, που το σοβάρεψε. Εσύ λοιπόν πώς με βλέπεις. Πώς θα το καταλάβουμε, θα το μυρίσουμε. Θα ήταν από πίσω η Ελέτση. Θα μυρίσουμε το μπλουζάκι της Ελέτση και θα το... Θα μυρίσουμε το ρούχο του, να δούμε αν το έχει μυρίσει η Ελέτση νωρίτερα. Πώς με βλέπεις, λέει, πώς σου φαίνεται, πού να μου φανεί, πού να ξέρω εγώ καλέ αντάξει με την πράση στο GNTM. Καλύτερα που έβγαλε στο τέλος, ναι. Καλύτερα που έβγαλε στο τέλος και τα γυαλιά, για να βλέπουμε λίγο και το πρόσωπό του να καταλάβουμε. Γιατί καλά, και το είδαμε στις φωτογραφίες. Και τα μαλλιά επάνω πιασμένα. Πάντως από τις φωτογραφίες έχει φωτογένεια. Ναι, ωραίο. Θα μπορούσε άνετα να είναι μέσα. Ναι, ναι. Και θα μπορούσε να συνδυάσει και το modeling με τη δημοσιογραφία. Ναι. Γιατί θα έκανε πρακτική, π.χ. στο Α κανάλι. Σπούδασε δημοσιογραφία, σπούδαζε. Τελείωσε. Μπήκε στο GNTM. Δεν μπήκε. Ξεκίνησε για να μπήκε στο σπίτι. Μπήκε όμως μέσα στο GNTM, δεν μπήκε στο σπίτι. Μετά έβγαλε και τραγούδι. Ναι. Με μπέρδεψε εμένα. Ψάχνετε, είναι νέο παιδί καλά κι αυτός. Είναι μικρός ακόμα. Ανοίγει τα φτερά του. Να δει πώς κλείσει. Τι μπερδεύτηκε και εσείς δεν λες να κάνουμε πράγματα. Σωστό κι αυτό. Είστε, κάνει πράγματα να γίνονται, παιδιά. Κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι φουστάρετε. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω, κάντε πράγματα. Τι άλλα πράγματα έχουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Να πω τους διαγωνισμούς. Πολύ ωραία. Θα κάνω και άλλα πράγματα και εγώ. Λοιπόν, θα πω τους διαγωνισμούς. Θέλετε οικιακές συσκευές. Θέλουμε. Έχουμε και οικιακές συσκευές Μόρις από την εταιρεία Μυρίδη Σαββίδη. Ξαφνικά γίνομαι Βάνα Μπάνα. Μόνο γίνεται. Και μένει και εκπομπή. Όλη την εκπομπή έτσι μέχρι να τελειώσει. Βάνα. Αλλά πρέπει να έχω και πάρα πολλά μαλλιά ως Βάνα. Και πολύ μπομπάρισμα εδώ πίσω. Γιατί η Βάνα τον μπομπάρει το μαλλί. Κάθε μέρα.
Δεν σταματάει. Δεν βγαίνει. Το μπαμπάρι μα μπαμπάρι. Α, δεν βγαίνει ποτέ. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα στο 14999. Η Μπέτη ξαναμπήκε μέσα μου. Ή καλέστε σε αυτόν τον αριθμό για να κερδίσετε αυτές τις υπέροχες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Μόρις από την Εμμυρίδη Σαββίδης. Όμως. Έχουμε και το αυτοκίνητο, το Toyota Aygo, το υπέροχο μίνι αυτοκινητάκι αυτό, το μανιτζέβελο που χωράει παντού και παρκάρει και παντού. Και είναι και πάρα πολύ ασφαλές με 6 αερόσακους και θα γίνει δικό σας. Με τι τρόπο? Καλώντας το 14999, ζητώντας ένα μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό, το υπέροχο αυτό το Toyota Aygo θα γίνει δικό σας. Ναι, κυρίες και κύριοι, δικό σας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και αυτό το break... Ποιος είναι πρωινιάτικα? Όλοι το ίδιο είμαστε. Σαν τούτο το κοσμάκι. Και όλοι έχουμε καρδιά. Λαός και κόλλο. Ο Νακτορίδης τώρα θα με φάει που φεύγω από τα φώτα, ε! Γιώργο Νακτορίδη, εκεί που είμαι ίσως λιγότερο φωτισμένη, μπορώ να βάλω αυτό του ανθραγωρίχου, το Στεφάνι με το φως, να το έχω όπου πάω. Καταλαβες. Να μην είμαι αφώτιστη, ας πούμε, σε ορισμένα σημεία. Να βάλω αυτό το Στεφανάκι εδώ. Δεν έχεις αναγκήσει τώρα, μην τα λέμε κι αυτά. Όλες μας έχουμε την ανάγκη. Αυτή η Κυριάκο μου, αλλά σώψετε που μας μαγειρεύεις και τρώμε ωραία και ξεχνιόμαστε λιγάκι. Σωστό και αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλημέρα. Το γνωστό μας ραντεβού 12:40. Είναι το 12:40, ένα πήγε κιόλας, μεσημέρι. Και σήμερα φτιάχνουμε σαγανάκι. Ακούστε προσεκτικά. Η παρμεζάνα και το κοτόπουλο. Είναι ένας κοινός τόπος για την Ιταλία. Σήμερα όμως θα παντρεύουμε αρμονικά σε ένα ελληνικότατο πασαλιμανιώτικο σαγανάκι. Είναι μικρό το σκεύος. Είναι τυρένια η σάλτσα, είναι λευκό γιατί το σαγανάκι το σημερινό είναι από λευκή σάλτσα, ζουμερά φιλετίνια κοτόπουλο από μπούτι από κοτόπουλο, μέσα στα λεμόνια, στις μοσχομυρωδιές και μέσα στα ζουμάκια της παρμεζάνας φτιάχνουν αυτό το υπέροχο πιάτο που μόνο βούτες μπορείτε να κάνετε με ψωμάκι ή να το βάλετε πάνω σε μια ωραία μπρουσκέτα. Να καλέσετε φίλους το απόγευμα γιατί το φαγητό γίνεται μέσα σε 10 λεπτά πραγματικού χρόνου. Φύγαμε για τα υλικά, χαρτί και μολύβι, ή βγάλετε τα υλικά σας. Ή βγάλετε τα υλικά σας. Βγάλετε τα υλικά από τώρα, μάλλον. Ανοίξτε την τηλεόραση, δυναμώστε τη. Ή αν δεν προλαβαίνετε, επειδή θα δώσω καρτέλα, βγάλετε το κινητό να βγάλετε μια φωτογραφία γιατί ξέρω ότι έχει πέρασει. Μου το γράφετε στο Instagram και θα το λέω κάθε φορά για να το θυμάστε. Έξυπνο κινητά, είναι αυτό, φωτογραφία. Να βγάζεις φωτογραφία τη συνταγή με τα υλικά. Εγώ βάζω και ζουμάκι για να ποτίσει η μπρουσκέτα. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, θα χρειαστείτε για το σαγανάκι κοτόπουλο με σάλτσα παρμεζάνας 700 γραμμάρια κοτόπουλο, φιλέτο και συγκεκριμένα από τον μπούτι για να είναι πολύ μαλακό καθ' όλη τη διάρκεια. Δηλαδή, επειδή το στήθος στεγνώνει, χρησιμοποιήστε σε αυτό το φαγητό, επειδή πρόκειται για γκρατινέφ, πρόκειται για μπρουσκέτα, θα μείνει δηλαδή και θα στεγνώσει, χρησιμοποιήστε μπούτι. 300 γραμμάρια μανιτάρια, μια συσκευασία δηλαδή στο εμπόριο, 200 ml μόνο νερό, να είμαστε ακριβείς, 50 ml λευκό κρασί. 70 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη μόλις, ναι. Δεν έχω κρέμα γάλακτος, δεν έχω τίποτα παρά μόνο 4 κουταλιές σούπας αλεύρι για να φτιάξουμε αυτή τη χυλωμένη σάλτσα που είναι ζουμερή και θα παραμείνει ζουμερή πάνω στην μπρουσκέτα, στο φαγητό, στο τηγάνι. Χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι, φρέσκο θυμάρι, αλάτι, πιπέρι μόλις. Αυτό είναι το φαγητό. Τάπα. Και γίνεται μόνο σε 10 λεπτά. Ωραία, εδώ πραγματικός χρόνος. Θα δείξω μόνο. Θέλω να πάτε. Καλά, έχουμε εδώ τον Τάσο τον Αγγελία, ο οποίος μας φέρνει καταπληκτικά κρέατα. Γεια σου, ρε Τάσο, που μας στέλνεις ωραία κρέατα. Ναι, τώρα. Λοιπόν. Να φάω, Βάνια. Ο σκηνοθέτης δεν με αφήνει. Μπορώ. Κάνε ό,τι θέλεις. Κουζίνα για σένα. Λοιπόν, το μπούτι ξεκοκαλισμένο ζητήστε από τον καλό σας το χασάπι. Και πείτε του, μου έδειξε ο Κυριάκος σήμερα να φτιάχνω κοτόπουλο. Θέλω το μπούτι. Θέλω, επειδή δεν θα κόβετε πολύ καλά και θα σας ταλαιπωρήσει όπως εμένα ή θα πάρετε ένα πριονωτό για να κοπεί πιο γρήγορα, μη φοβάστε όμως, αυτό γίνεται. Δεν είναι όπως το στήθος που κόβεται αμέσως και κόβετε μικρά κομματάκια. Ή με ένα καλό κανονικό μαχαίρι ασέτης κουζίνας. Ανάψτε τη φωτιά, ανάψτε πολύ καλά το τηγάνι, το αντικολλητικό, το σκεύος πάνω στη δυνατή φωτιά και μη βάλετε τίποτα, ούτε λάδι, τίποτα. Κρατζανάει. Λοιπόν, το κοτόπουλο
Θέλω να το θυμόμαστε αυτό. Δεν θέλει πλήσιμο. Χθες είχα στη δύσκολη. Το έφτιαξα το φαγητό σπίτι και είχα την κυρία Ροξάνα που με βοηθάει στο σπίτι και μου λέει να το πλύνω το κολόρι. Λέω μη σταμάτα, τη λέω. Ναι, λέει ότι δεν πρέπει να το πλένουμε. Όχι, δεν πρέπει να το πλένετε καθόλου. Γιατί το κοτόπουλο αυτό φοράμε και τα γάτια. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί, να αλλάζετε και σκεύος και ξύλο κοπής και όλα τα σχετικά. Γιατί περιέχει κάποια μικρόβια, τη γνωστή σαρμονέλα σε όλους. Η οποία δεν θέλω πλήσιμο. Δηλαδή, άμα το πλύνετε με νερό, αν υπάρχει κάτι μέσα στο κοτόπουλο, θα πάει σε όλο το νεροχύτη. Μάλιστα. Δράμα, άσε. Λοιπόν, και είτε ότι κάνει καλά, ανάψτε τις φωτιές σας τώρα και ρίξτε το κοτόπουλο. Μικρά-μικρά κομματάκια. Το φαγητό που σας δίνω είναι για 4 άτομα. Ωραία. Θα τα βάλω κιόλα, δεν φοβάμαι. Μην πέσει η φωτιά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, βάλτε ακριβώς το κοτόπουλο σε όλη την επιφάνεια από το σκεύος. Δεν θα κάνετε τίποτα, δεν θέλω να πειράξετε τίποτα. Θα πάω να σας δείξω εγώ εδώ τα μανιτάρια. Υπόθεση μανιτάρι. Λοιπόν, παιδιά, το φρέσκο το μανιτάρι δεν συγκρίνεται με τίποτα. Δηλαδή, είναι και πάρα πολύ οικονομικό, τύπου 1,20, 1,50. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Το ζητούμενο όμως είναι ότι θέλω να πάρετε φρέσκα μανιτάρια, μία μικρή συσκευασία και θα την κόψετε. Δεν θέλω να τα πλένετε τα μανιτάρια. Είναι καθαρά συνήθως του εμπορίου. Το δείχνω εδώ, θα πάρω ένα μικρό μαχαιράκι, να το δώσω όλο σε εσάς, κοντινό, για να το... Θα κάνω μάθημα σήμερα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε το μανιτάρι μας. Δεν θέλω πλήσιμο, γιατί φεύγει η μυρωδιά από το, υποτίθεται από το δάσος και από εκεί που έχει βγει το μανιτάρι. Θέλω να αρχίσετε να το ξεφλουδίζετε σιγά-σιγά. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Να το δω. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή το μανιτάρι είναι ένας μύκητας, ο οποίος είναι όλο υγρασία, έχει όλο υγρασία, θέλω να κρατήσει τα ζουμάκια του μέσα. Δεν θέλω να το βάλετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Με την, ας το πούμε έτσι, με τη σκέψη ότι θα το καθαρίσετε, ενώ στην πραγματικότητα δεν το καθαρίζετε, γιατί ούτως ή άλλως αυτά είναι καλλιεργήσιμα μανιτάρια και παρά μόνο θα αλλοιώσετε τη γεύση του. Λοιπόν, σας το έδειξα αυτό. Λεπτές φετούλες, στο τρίφτη, στο μαντολίνο, σε ό,τι έχετε. Το δείχνω εγώ εδώ. Έχω και τα υπόλοιπα. Δεν θα τα βάλετε όμως, δεν θα τα βάλετε τα μανιτάρια από την αρχή όπως έχετε μάθει μάλλον. Που τα βάζουμε στο φαγητό και ξαφνικά τι γίνεται, Μπέτη μου. Τι γίνεται. Γεμίζει το τηγάνι από τα ωραία ζουμάκια από το μανιτάρι. Αφήστε. Λοιπόν, δεν θα κάνετε αυτό, θα τα κρατήσετε στο τέλος, γιατί αυτά τα ζουμάκια που βγάζουν όλες τις μοσχομυρωδιές που έχει το φαγητό, θα τις θέλουμε μέσα. Θα μπουν στο τέλος, τελευταία στιγμή, για να σκουρίνουν τη σάλτσα. Λοιπόν, για να δούμε. Τι θα δούμε. Έφτασε η στιγμή, Μπέτη. Ναι, έφτασε. Ωραία, θα το κάνεις μάλλον εσύ για να λατήσω εγώ. Ωραία. Θέλω σε αυτό το σημείο πριν γυρίσετε το ταψί. Το... Πριν γυρίσετε να αλατήσω πολύ καλά και να πιπερώσω. Εγώ πιπερώνω και αλατίζω. Ωραία. Και σιγά σιγά, είπα, δεν έχουμε βάλει τίποτα παρά μόνο το τι, παιδιά, ποιο είναι. Ότι καίει, ότι κάνει. Τίποτα άλλο. Ούτε λάδι, ούτε τίποτα. Να πάμε, Μπέτη μου. Θα αυτό γυρίζουμε. Είναι. Θα γυρίζουμε. Μ' αρέσει. Εντάξει, μαγειρεύεις, έτσι. Τώρα είσαι η απόδειξη ότι μαγειρεύεις. Λοιπόν, θα μπει τώρα το σπουδαίο ελαιόλαδο. 4 μόλις κουταλιές της σούπας, όχι παραπάνω. Και 4 τώρα θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Αυτή η σάλτσα χυλωμένη πώς θα γίνει. Με τις 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τις 4 κουταλιές αλεύρι που θα βάλω ευθύς αμέσως. Α, τώρα το βάζεις το αλεύρι, Τώρα γιατί θα κάνω κάτι, πάω να κάνω κάτι σαν μπεσαμέλ μαζί με το κοτόπουλο, αναμειγμένα όλα αυτά, που θα δέσει τώρα το κρασί και θα κρατήσει μετά την παρμεζάνα έτσι σφιχτή-σφιχτή. Εγώ νομίζω ότι το ρίχνουμε στο τέλος το αλεύρι. Τώρα γιατί μετά θα βγάλει αλευρίλας. Όσοι δεν έχετε όμως αλεύρι, που εντάξει, ποιο σπίτι δεν έχει αλεύρι. Ναι. Και λίγο κόμφλαουρ στο τέλος. Θα σώσει την κατάσταση για να δέσει η σάλτσα. Το κόμφλαουρ δεν το πολύ συμπαθώ, γιατί αλλάζει λίγο σε αυτέ του είδου φαγητά. Γιατί όταν λέμε για σαγανάκι, ναι. Θέλουμε τη γεύση από την παρμεζάνα, θέλουμε τη γεύση από το λεμόνι, θέλουμε τη γεύση από το θυμάρι. Να βουτάς όπως έχεις το φαγητό σου εδώ. Κάτσε να σε κεράσω, Μπέτη μου, γιατί είδα ότι. Καλά, έφαγα ολόκληρη μπρουσκέτα, τι να με κεράσει. Θέλω να βουτάτε ακριβώς εδώ. Βούτες. Βάλω εδώ στην άκρη. Βούτες θέλεις. Θέλουμε ωραίες βούτες ή φτιάξτε, φρυγανίστε λίγο το ψωμί. Αχ, ήδη μυρίζει ωραία. Τέλειο. Λοιπόν, φρυγανίστε το ψωμί και βάλτε πάνω την Παρασκευή με το ωραίο μας σαγανάκι. Σβήστε με ένα ωραίο λευκό μοσχοφύλερο. Δεν χρειάζεται πολύ, μην μυρίσει πολύ κρασί-κρασί. Και σε αυτό το σημείο το νερό να μπει μέσα εδώ και να αρχίσει να κατέβεις, Μπέτη μου, μαζί και τα μανιτάρια. Α, θα ρίξω με τα μανιτάρια έτσι. Τώρα, ωραία. Τώρα ρίχνω τα μανιτάρια, τελευταία στιγμή. Και στο τέλος, αυτό θέλω δυνατή φωτιά. Έτσι. Θέλω δυνατή φωτιά, αυτό θα σας πάρει άλλα 5 λεπτά. Mm-hmm. Σε δυνατή φωτιά. Δυνατό το έχουμε, δεν το έχουμε δυνατό, το έχουμε, εντάξει.
Τώρα ρίξαμε το νερό και ναι. Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, και θα βάλουμε πασπαλιστά στο τέλος την... Στο τέλος θέλει να μπει το τυρί για να μην βγάλει τα λάδια του, θα καπακώσετε κιόλας. Ούτε κρέμα, ούτε τίποτα. Λίγο τυράκι. Σας γράφω ίσα ίσα 70, παίρνει μέχρι και 100 παρμεζάνα. Και το θυμάρι, παιδιά, από πάνω στο τέλος θα το καπακώσετε κιόλας πολύ καλά. Φρέσκο θυμάρι, μην ξεχάσετε. Α, για να βγάλει αρώματα. Ναι. Για να βγάλει τα αρώματα. Γιατί άμα τα βάζαμε από την αρχή θα μαραινόταν. Να σου πω τώρα, άμα θέλει ρε παιδί μου κάποιο για να φάνε και περισσότεροι άνθρωποι, να φτιάξει λίγο ρύζι. Δεν το συζητώ. Και εγώ το δίνω ένα ωραίο σαγανάκι, μου αρέσει το ατομικό πολύ. Είναι μια ωραία συνταγή, η οποία κοίταξε να δει. Αν δεν βάλετε το τυρί, ακούστε με, και δεν το μπορείτε να το γκρατινάρετε κιόλας. Αλλά αν δεν βάλετε το τυρί, είναι ένα κανονικό λεμονάτο που βγάζει. Το λεμονάτο με το μανιτάρι. Το λεμονάτο που βγάζει θυμάρι και έχει πάντα μια χυλωμένη. Δεμένη σάλτσα. Εγώ επειδή έχω βάλει την παρμεζάνα μέσα, θα δημιουργηθεί αυτή εδώ η κατάσταση, η οποία και είναι τυρένια και είναι λεμονάτι και είναι με θυμάρι. Το κάνω εγώ έτσι να το δείτε το φαγητό. Ναι, δηλαδή το βλέπεις και νομίζεις ότι έχει κρέμα γάλακτος και δεν έχει. Και δεν έχει. Φαγητό του δεκάλεπτου. Ευτυχώς η φωτιά μας έχει τώρα αρχίσει και δεν. Θέλω να το δείτε όμως σε κοντινό ότι εδώ η σάλτσα έχει δημιουργηθεί ήδη μέσα στο τυρί. Ναι. Αυτά είναι τα ζουμάκια τα οποία βγάζει το κοτόπουλο. Βγάζουν τώρα και τα μανιτάρια και έτσι ουσιαστικά σας έχω δώσει μια συνταγή που το μανιτάρι δεν το σοτάρετε για να βγάλει τα υγρά του, μετά να εξατμιστούν τα υγρά του, μετά να μπει το κοτόπουλο. Όχι, όλες οι μυρωδιές. Όλος ο κήπος μέσα, η διαχείριση των σωστών υλικών κάνει το φαγητό. Το λεμόνι πότε θα το βάλεις τώρα. Απερίγραπτα νόστιμο. Λεμόνι, ξύσμα από πάνω στο ντρίφτη. Mm-hmm. Ναι, και όποιος δεν το θέλει, και όποιος το θέλει λίγο πιο λεμονάτο, θα πάρετε τον, το ψάχνω από το πρωί, θα πάρετε έναν... Κοίτα που κόλλησα. Αποφλοιωτής. Αποφλοιωτής. Καλά το είπα. Λοιπόν, θα πάρετε ένα αποφλοιωτή ή στον τρίφτη το χοντρό και θα κρατήσετε μόνο το κομμάτι της φλούδας. Το δείχνω εδώ. Θα πούμε λίγο εδώ. Μόνο το κομμάτι της φλούδας, το οποίο δεν έχει το άσπρο, έχουμε μόνο το κίτρινο για να μην πικρίσει το φαγητό. Αυτό λοιπόν στα φαγητά που το βάζετε, θα βάζετε μόνο με αυτό το εργαλείο. Εδώ. Που σας δίνω τώρα. Τώρα που βλέπετε, άρα να μην έχετε... το κάνουμε στον τρίφτη, στο ρεντέ που λέγαμε με παλιά. Τον τρίφτη θα το βάλουμε από πάνω ίσα-ίσα γιατί το θέλω να βγάλει τις ωραίες πολυφενόλες. Πω, μύρισε με το τα ωραία αρώματα, είδες, μπέτιμο. Α, φανταστικά. Λοιπόν, και δεν το κάνεις τηλεοπτικά, έτσι. Προσυπογράφω εγώ. Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι το παγητό μας για σήμερα. Φανταστικό. Κάντε μπράβο, το τώρα, μανιτά. Τι, παιδιά, τέσσερα υλικά. Και είναι στο πολύ. Και τι γρήγορο. Το πολύ γρήγορο. Θέλω όμως να πω. Πρέπει να έχω λίγο το χρόνο μαζί σας να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθείτε την ενότητα της μαγειρικής. Που μου στέλνετε τις φωτογραφίες εν ώρα δράσης, με τις κουζίνες και όλα αυτά τρελαίνομαι. Θέλω να κάνετε όμως, να τα κάνετε όμως stories, να βάζετε το οπωσδήποτε το πρωινιάτικα TV Open, την κουζινάρα μας εδώ πέρα. Να μας ταγκάρετε. Βάλτε την Μπέτη μας εδώ πέρα, με τους που στολίζει όπου... Εντάξει, ό,τι story κάνεις, μετά μου ρωτάνε, το είδαμε στην Μπέτη. Ακολουθώ έτσι. Και εγώ από πίσω. Λοιπόν. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Αύριο Παγκόσμια Μέρα των Αυγών. Ναι. Τι θα μας κάνεις. Θα φτιάξω την πιο νόστιμη. Την πιο. Εντάξει, μην σας γεμίσω επίθετα. Θα σας δώσω μια φοβερή φριτάτα, σούπερ ιταλική, χωρίς αλεύρια. Με την τριφτή την πατάτα τη ρόστη που θα την κάνετε στη στιγμή. Οι φριτάτες πάντα είναι για πολύ κόσμο. Αλλιώς είναι ομελέτα. Το κάνεις ό,τι κάνει. Η φριτάτα θέλει σκέφος, θέλει αντικολλητικό χαρτί από κάτω. Μπέτη, για να είναι πάντα υγρή και να μην στεγνώνει. Καλέστε φίλους σήμερα απόψε, κάντε το φαγητό που κάναμε και αύριο σας θέλω στην ίδια ώρα 12 και 40. Ναι. Εδώ στην κουζίνα μας. Με το άκι μου. Τέλειο. Την έφαγα την μπρουσκέτα μου και σήμερα. Και εγώ επίσης θα φάω τώρα εδώ. Ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και να καλημερίσουμε τις κυρίες που έχουμε στην γραμμή ή κυρίους, δεν ξέρω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς μου είστε και πώς ονομάζεστε? Είμαι η Αγγέλα και είμαι μια χαρά. Εσείς τι κάνετε? Είμαστε καλά. Από πού μας παίρνεις, Αγγέλα? Από Ηράκλειο. Ηράκλειο. Εδώ, ωραία. Αθήνα, ε. Στην Κρήτη. Α, Ηράκλειο, το νέο Ηράκλειο. Ναι, ωραία. Είναι καλά όλα κάτω εκεί? Είναι μια χαρά, ευτυχώς. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ποια άλλη κυρία έχουμε στην γραμμή? Γεια σας. Είστε η κυρία? Η κυρία Στέλλα. Στέλλα. Γεια σου, Μπέτη. Σε εσένα και στην παρέα σου. Ευχαριστούμε πολύ. Από πού μας παίρνετε? Από Αθήνα. Από Αθήνα. Λοιπόν, κυρία Στέλλα, με ποιον θα παίξετε εσείς? Κορίτσια ή αγόρια? Θα παίξω με τα κορίτσια.
Με τα κορίτσια, με εμάς. Ωραία. Ναι. Θα παίξουμε το παιχνίδι, λοιπόν, πες βρες, και η κυρία Αγγέλα θα παίξει με τα κορίτσια. Η Αγγέλα με τα γόρια. Με τα γόρια, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ποια έχει γίνει χαμό. Θέλω να είστε έτοιμοι. Έλα από εδώ. Εσύ μη βλέπεις, έλα από εδώ. Δεν κάνει να βλέπεις, ναι. Έλα μαζί θα παίξουμε. Το λοιπόν, σας λέω, θυμίζουμε για τον κόσμο. Λέμε μία κατηγορία και πρέπει να βρείτε 10 λέξεις από αυτή την, από την κάθε κατηγορία, έτσι. Μάλιστα, yeah. Μάλιστα. Να παίξουμε λοιπόν, εμείς πρώτοι. Σχετικές, πρώτοι. Ναι. Ναι. Θέλω. Ποιος παίζει. Μην κλέβεις, έλα μπροστά. Τα κορίτσια πρώτα. Παρακαλώ. Οι γυναίκες. Πρώτα τα κορίτσια λοιπόν. Ναι. Και κορίτσια, την προσοχή σας παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε 10 λέξεις σχετικές με θάλασσα και καλοκαίρι. Αντιλιακό, μαγιό, παραλία, βάρκα, ομπρέλα, πετσέτα. Πιο σιγά με βιάζεστε για να προλαβαίνουμε. Τι είπαμε, περίπου, είπαμε. Αντιλιακό, παραλία, πετσέτα, ομπρέλα, μαγιό, παρεό, άμμος, κουβαδάκια, μπρατσάκια, χυμός, καφές, καπέλο, νερό, καπέλο, νερό, νερό, γυαλιά, γυαλιά, τίποτα σάπα, δεν βρήκαμε, αν είναι δυνατόν. Παρεό, τι? Αλήθεια, μόνο με τα δύο. Πόπο! Τι λέτε καλέ. Τι ντροπή. Ποια είναι... Ποια είναι τα άλλα, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Είχε κι άλλες λέξεις. Λοιπόν, δηλαδή, αγόρια, την προσοχή σας παρακαλώ, θα ήθελα να βρείτε 10 λέξεις, 10. Α, θα συνεχίσουμε το ίδιο, για μήπως βρουν τα αγόρια περισσότερα. Τέλεια, λοιπόν, 10 λέξεις σχετικά με θάλασσα και καλοκαίρι, τα αγόρια. Διακοπές. Ψάρι. Νησί. Φαγητό. Εστιατόριο. Πετσέτα. Ταβέρνα. Καμάκι. Βρήκαμε 3. Δηλαδή, τι άλλο. Θα συνεχίσουμε όμως, μας και βρούμε κι άλλα. Διακοπές. Καμάκι, ωραίο. Μύκονος. Πλοίο. Κρήτη. Μύκονος. Jet ski. Παρέα. Λέγε. Απόχη. Ψάρεμα. Κάτι γίνεται. Για να δούμε τι έγινε. Καλά, εντάξει, μην κερδίζει, έχουμε βρει 4 εμείς. Κολύμπι. Ρακέτες. Α, σωστό. Ο εφιάλτης. Έχει ηλιοθεραπεία και έχει και τη λέξη ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, προηγούνται τα αγόρια. Ένα πόντος με τα αγόρια και προβάδισμα. Η επόμενη κάρτα. Ξεκινήσουν τα αγόρια πρώτα. Είμαστε καλοί, έτσι. Ναι, τώρα ξεκινούν τα αγόρια, βεβαίως. Θα είδες, είμαι σίγουρη. Δεν έχει τίποτα γραμμένο. Δεν αφήνω κανέναν, τα κρατάω όλα. 10 προσβλητικές λέξεις προς κάποιον κοντό. Κοντοστούμπης. Κοντο... Πίθαρος. Νάνος. Και κοντο... Κοντοπτάνο. Πάμε, βρίσκεται. Δεν το είπα άλλο. Στροφάκι. Άντε, λέγε. Κοντοεπιθούλης. Παιδιά, πολύ γρήγορα τελείωσε. Τα κορίτσια, λοιπόν, τάπα. Θέλουμε να μας πείτε. Πάμε. Τάπα. Νάνος. Τάπα, θάμνος. Θάμνος. Σκαλάκι. Σκαλάκι. Λέω, από το μαντρό, γιατί αυτά σκεφτόμουν κι εγώ. Κοντορεπιθούλης. Κοντούλης. Πάμε. Πινέζα. 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 Αχ, βρήκαμε πιο πολλές νομίζω. Πάμε. Δύο είστε. Έλα. Μισό μέτρο. Ζουμπά. Ζουμπάς, ωραία. Τσακ το είπε. Ισοπαλία. Δεν πειράζει, βρήκανε 3 ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως έχετε βρει 3, είμαστε 1-1. Για πάμε στα γόρια, λοιπόν, και ξεκινάμε με τα γόρια, συνεχίστε. Τι, το ίδιο. Πόσες λέξεις θα βρείτε, βεβαίως. Το έπαιξα πρόσφατα στο σπίτι μου. Δεν ξέρω. Μισή σπιθαμή. Μισή χαψιά. Έλα, φαντασία θέλει, παιδιά, πάμε. Μικρός. Τοσοδούλης. Τοσοδούλης. Μικρός όμως. Ωραία. Τίποτα. Α, μικρός όμως. Δεν τον πιάνει το μάτι σου. Λέξη είπαμε, δεν είπαμε φράση. Τόσο σδά. Δεν είπαμε κεφάλαιο. Τον Άνος το είπαμε πριν. Τι άλλο έχουμε. Θα τις αποκαλύψουμε. Ναι. Για να δούμε. Παιδιά, θα μας ξεκάνετε. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι τώρα πυγμαίος. Πυγμαίος. Να, το είπαμε εμείς. Το είπαμε και εμείς και τα παιδιά και δεν το πάμε. Θέλω την προσοχή σας πάνω στο κοντρόλ, παρακαλώ. Γιατί τι λέμε τις λέξεις. Λοιπόν, τα αγόρια κερδίσανε, μου λένε από πάνω. Άρα δηλαδή τι είμαστε, 2-0. Όχι, κερδίσατε εσείς. 2-0 κερδίσαμε. Και η κυρία Αγγέλα κερδίζει τη δώρο επιταγή. Μη στεναχωριέσαι. Των 100 ευρώ από την Greco Strong. Ναι, την πληγώσαμε. Πάλι, μια.
Λοιπόν, σε καλή μεριά, κυρία Αγγέλα μου. Ευχαριστούμε πολύ που παίξατε μαζί μας. Εμείς θα είμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Ποιος είναι πρωινιάτικα, εμείς βέβαια. Να σας κρατήσουμε συντροφιά. Με γκόσυπ. Σας αγαπάμε. Με... πολύ σας αγαπάμε. Δεν πειράζει που έχασε. Αυτό να ξέρετε δεν θα συνεχιστεί για πάρα πολλές μέρες. Γίνομαι έξαλλη, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω, μα καθόλου όμως. Και θα γεμίσει ρητίδες στο πρόσωπό μου. Το μπότοξ θα εξαφανιστεί. Όπως και το υλεωρονικό θα το φάει το μαύρο φίδι. Αν ξαναχάσω. Λοιπόν, εσείς όμως πρέπει να τηλεφωνείτε εδώ και να παίζετε καθημερινά μαζί μας. Όπως και να μας βλέπετε, γιατί χαιρόμαστε, σας αγαπάμε και θέλουμε να περνάμε όλοι μαζί ωραία. Είμαστε εδώ μια ωραία οικογένεια. Είμαστε ενερχοντικό. Και είμαι λίγο αυστηρή πολλές φορές μαζί του, όπως βλέπετε, στα τρέιλερ μαζί τους. Αλλά κατά βάθος τους αγαπώ. Στο τρέιλερ θα την πληρώσουμε τώρα, να δείτε. Τώρα, 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 να τώρα, να δείτε. Τώρα θα τα πληρώσετε όλα. Τα φιλιά μας! Καλό μεσημέρι!